Ευχαριστώ. Είμαστε καλησπέρα και από μένα. Είμαστε μία στροφή, μία τελική ευθεία. Ας πούμε ότι είναι η προ-τελική, μία εβδομάδα πριν από την τελική εβδομάδα, για τις εκλογές του 2012, έκτακτες εκλογές. Μας λένε ότι η χώρα μας βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι. Είτε θα σωθεί στις 6 Μαΐου, είτε θα πέσει στο χάος. Αυτό λένε τα κόμματα ανάλογα με τη σκοπιά από την οποία βλέπει το καθένα. Εμείς θα προσπαθήσουμε στις δύο αυτές εβδομάδες, με τη Μαρία Νικόλτζη και την Έφη Αλεβίζου, συναδέλφος από τον Α, είναι εκπομπή το Ομίλου Α και αυτή, το κανάλι 9. Τη Μαρία την Νικόλτζη που την ξέρετε να τη συστήσω εγώ, είναι η συνάδελφος εκλεκτή. Καλησπέρα. Και σε αυτό το κτίριο εδώ και στον Α κάνει τις τηλεοπτικές ειδήσεις το μεσημέρι, το απόγευμα, την ξέρετε. Μαζί θα κάνουμε μια εκπομπή μέχρι και την Παρασκευή πριν από τις εκλογές. Βεβαίως, για το Γιάννη Ντάσκα να πω εγώ ότι όλοι το γνωρίζετε και από το ραδιόφωνο και από την εφημερίδα και από τις χιλιάδες, να πω Γιάννη, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και γενικώς εκπομπές και εμφανίσεις που έχεις κάνει στη δημοσιογραφική σου καριέρα. Και μαζί λοιπόν θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε ό,τι συμβαίνει, ό,τι δεν φαίνεται, ό,τι μας κρύβουν εν ώψη αυτή της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Ελπίζουμε ότι θα σας δώσουμε και νέα πρόσωπα σε αυτόν τον πολιτικό ορίζοντα που τώρα έχουμε μπροστά μας και που θέλουμε να προβάλλει μετά τις 6 Μαΐου. Το κριτήριό μας είναι αυτό, να μην είναι πρόσωπα από αυτά που έχουν καεί πολλά στις εκλογές, στις κυβερνητικές θέσεις. Νέα πρόσωπα. Θα προσπαθήσουμε τις μέρες αυτές να έχετε κοντά σας 9-10 εκπροσώπους κομμάτων, το 10 κομμάτων που μέχρι τώρα με κάποιο τρόπο είναι στη Βουλή με τους οικολόγους πράσινους, είτε έχουν σχηματιστεί τα κόμματα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου, είτε κόμματα που δεν έχουν, όπως η Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη, που δεν έχουν τους 10 βουλευτές. Είναι όμως και αυτά πια με τη φωνή μέσα στη Βουλή. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε εκπροσώπους από όλα αυτά τα κόμματα αρχής γενομένης από τα κόμματα εξουσίας. Έχουμε λοιπόν σήμερα κοντά μας, έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας, πρόσωπα νέα, θα τα δείτε, υποψήφια στις εκλογές αυτές. Είναι όλοι υποψήφοι στις εκλογές αυτές. Αρχίζουμε λοιπόν και λέμε. Μαρία. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ από την πρώτη κυρία της παρέας, την κυρία Ρόη Παυλέα. Είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Α περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ο Σπύρος Σπυρίδων, περιφερειάρχης γνωστός, γνωστό πρόσωπο και από προεκλογικές καμπάνιες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Πειραιός. Ήταν περιφερειάρχης. Κύριε Σπυρίδωνα, καλησπέρα σας. Πόσο είσαστε περιφερειάρχης? Και δήμαρχος πόρου, 16 χρόνια και περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Καλησπέρα και περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Σας ευχόμαστε και εσάς να έχετε καλή επιτυχία εφόσον ο λαός κρίνει έτσι. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Κοντά μας ο κύριος Σάβας Τσιμπόγλου, ο υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά και των Νήσων. Ο κύριος Τσιμπόγλου είναι γνωστός για τους αγώνες του τόσα χρόνια για τον Πειραιά. Καλησπέρα, καλή επιτυχία και καλό αγώνα. Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία κύριε Τσιμπόγλου και εσείς. Όπως καλή επιτυχία θα πούμε και στην γνωστή, την Ελένη Αυλονίτου, γνωστή πρωταθλήτρια Ελλάδος σε πολλά στην κολύμβηση, πολλά αγωνίσματα στις μεγάλες αποστάσεις της κολύμβησης πριν από κάμποσα χρόνια, δεν θα πούμε πολλά. Είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήριά μου για την εκπομπή σας, γιατί πράγματι είναι πολύ δημοκρατική, είναι όλα τα κόμματα στο τραπέζι και οι ακροατές, οι τηλεθεατές μάλλον, θα μπορέσουν να έχουν καλύτερη άποψη και να σχηματίσουν εικόνα. Θα προσπαθήσουμε να πούμε ακόμα, είναι ο κύριος Μανούσος Ντουκάκης, γνωστότατος επίσης από πολλές χιλιάδες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Πραγματικά χιλιάδες. Ως πρόεδρος των φοροτεχνικών, ως καλεσμένος με τον πολιτικό του λόγο, υποψήφιος με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Ντουκάκη, καλώς ήρθατε και σε εσάς το ίδιο καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ, καλησπέρα σας και εύχομαι καλή επιτυχία στους υποψηφίους συναδέλφους. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τώρα και τον υποψήφιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι ο υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Πειραιός και Νήσων. Είναι ο κύριος Γιώργος Ζησιμάτος. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Ζησιμάτα. Και βεβαίως είναι γνωστή η δράση σας για τον Πειραιά και για τον εμπορικό κόσμο. Και είναι πρόεδρος, κύριε Ζησιμάτα, είσαστε πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιός, έτσι δεν είναι? Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά. Ναι. Ο οποίος επιτέλους πρέπει να
λάβει ένα πιο ενεργό ρόλο σε αυτή την κοινωνία, μια κοινωνία που δυστυχώς δεν μπορεί να βρει το δρόμο της, σε μια κοινωνία που πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη και ένα νοικοκυριό. Και αυτό προσπαθούμε να βάλουμε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ο Θόδωρος Δαμιανός είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη. Ήταν βουλευτής για πολλά χρόνια και με τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής Σερών. Σήμερα όμως αυτές τις εκλογές είναι υποψήφιος στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Δαμιανέ, ευχαριστούμε που ήρθατε κι εσείς. Σας ευχόμαστε και σας καλή επιτυχία. Καλησπέρα και από μένα. Δράμας βουλευτής. Δράμας, με συγχωρείτε. Πόντιος στη Β' Αθηνών με την Ντόρα Μπακογιάννη. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Γιατί πράγματι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός πρέπει να ακούσει όλα τα κόμματα, όλες τις θέσεις για να αποφασίσει όσο πιο νυφάλια μπορεί για την ψήφο την οποία θα ρίξει σε 6 Μαΐου. Λοιπόν, να πάω και στην άλλη κυρία της παρέας. Κοντά μας είναι η κυρία Φρόσο Σταυράκη. Είναι υποψήφια με την Κοινωνική Συμφωνία, το κόμμα της κυρίας Κατσέλη και του κυρίου Καστανίδη, στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Η κυρία Σταυράκη δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στον χώρο των εφοριακών. Υπήρξε και συνδικαλίστρια σε αυτό το χώρο. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Καλησπέρα, καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή δύναμη σε όλους τους υποψήφιους και πάνω απ' όλα καλή δύναμη στον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μανώλης Χριστοφάκης είναι επίσης γνωστός γιατρός στον Πειραιά, γνωστός για αγώνες που έχει, σε κοινωνικούς αγώνες μάλλον, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις όπου χρειάζεται βοήθεια οι νέοι, κυρίως οι νέοι. Εγώ τον ξέρω από πολλές εκδηλώσεις που κάναμε για τα ναρκωτικά. Ο Μανώλης Χριστοφάκης είναι υποψήφιος με την Δημοκρατική Αριστερά. Είναι στην πρώτη περιφέρεια Πειραιά με τη Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη. Κύριε Χριστοφάκη, ευχαριστούμε που ήρθατε. Σας ευχόμαστε και εσάς καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλησπέρισω εσάς και το συνεργείο σας, όπως και για όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Εύχομαι και στους συνδυτιμόνες καλή επιτυχία στον αγώνα τους και καλό κουράγιο. Εύχομαι επίσης η Ελλάδα μετά από αυτές τις εκλογές, μετά τις 6 του Μάη, να βρει κάποιο διαφορετικό δρόμο από αυτόν που έχει χαραχτεί μέχρι τώρα και να ξεφύγουμε από αυτή τη μαύρη διετία που έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσουμε ένα πρώτο ερώτημα, Μαρία, στον πρώτο κύκλο. Να πάμε στην Ρόη Παυλέ, η οποία είναι εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, του κόμματος που έχει, θα μου πείτε, είναι δύο κόμματα. Θα μου πείτε, αυτό ακριβώς, πήγα να σας προλάβω. Πήγα να σας προλάβω λέγοντας ότι είναι δύο κόμματα εξουσίας, αλλά το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση αυτή κρατάει ακόμα τη μερίδα του Λέοντος, με συμφωνία με την Νέα Δημοκρατία βέβαια, όχι την άρπαξε. Η μερίδα του Λέοντος σε κυβερνητικές θέσεις. Στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει τις περισσότερες θέσεις. Κυρία Παυλέ, το δικό σας κόμμα επέλεξε ο λαός στις προηγούμενες εκλογές με μεγάλη πλειοψηφία. Σήμερα οι δημοσκοπήσεις το δίνουν πάρα πολύ πίσω, διότι άλλα είχε υποσχεθεί το 2009, με τα περίφημα λεφτά υπάρχουν. Το θέμα που κυριαρχεί σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, που γίνεται αυτή η εκπομπή και η έναρξή της, δυστυχώς είναι πολύ άσχημο και για εσάς ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής σας δραστηριότητας, είναι οι αυτοκτονίες. Έχουμε 4-5 αυτοκτονίες, κυρία Παυλέα, τις τελευταίες δύο μέρες. Μάλιστα, τα σημειώματα που άφησαν, θα δούμε ένα σχετικό βίντεο σε λίγο να το σχολιάσουν όλοι οι καλεσμένοι. Συγκεκριμένα, Γιάννη μου, είναι 7 αυτοκτονίες σε διάστημα πολύ λίγων ημερών που καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες σε όλη τη χώρα. Και σε όλες τις περιπτώσεις, η κύρια αιτία της αυτοκτονίας ήταν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Και αφήσανε και δραματικά σημειώματα κιόλας. Κυρία Παυλέα, το ερώτημα σε εσάς θα το βάζουμε τώρα. Θα έχετε χρόνο να προετοιμάσετε την απάντησή σας και τις παρατηρήσεις οι άλλοι καλεσμένοι. Να σας απαντήσω τώρα. Όχι, σας να παρακαλούμε. Να παρακολουθήσουμε σας πρώτα. Παρακαλούμε. Έχει ετοιμάσει το κανάλι ένα σχετικό βίντεο, συναδελφοί μας, να το δείτε πρώτα και πάνω σε αυτό να σχολιάσετε. Με επίσης, ως δεδομένο που σας βάζουμε, από τη μία μεριά έχουμε το δραματικό τέλος ανθρώπων που είτε για λόγους αξιοπρέπειας, επειδή τους κοροϊδέψε το κόμμα, δεν θέλουν να συνεχίσουν αυτή τη ζωή, είτε άλλοι δεν έχουν τα μέσα. Μπορεί να έχουν τη θέληση να συνεχίσουν, δεν έχουν τα μέσα να συνεχίσουν. Και αυτό το χρεώνεται κυρίως το κόμμα το δικό σας, ως το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές, βεβαίως και στο μέτρο που συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα επίσης της κυβερνητικής εξουσίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς καταφέρατε από τη μία να φτάσετε τον κόσμο εκεί που το φτάσατε στις αυτοκτονίες, από την άλλη να έχουμε ένα Άκη Τσοχαντζόπουλο, έχουμε εδώ το πόρισμα. Το πόρισμα για τον Άκη που είναι 100 τόσες σελίδες, χάνει
το λογαριασμό κανείς μέσα με τα εκατομμύρια που είναι παρκαρισμένα, που είναι διασκορπισμένα στην Ελβετία και αλλού, τα γράφουν οι εισαγγελείς. Πώς επί χρόνια από τη μία τρώγατε το Πασόκ, εννοώ κάποιοι στελέχοι, και από την άλλη αφήσατε τον κόσμο να φτάσει σε αυτό, σε αυτό που θα δούμε τώρα αμέσως, στις αυτοκτονίες. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν οι αυτοκτονίες στη χώρα μας, με δεκάδες ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης να βάζουν τέλος στη ζωή τους. Η μείωση των εισοδημάτων τους, η εργασιακή ανασφάλεια, η αβέβαιη συνταξιοδότηση και η απώλεια της εργασίας τους, τα χρέη, η απογοήτευση και το σκοτεινό μέλλον οδηγούν στην αυτοχειρία. Συγκλονισμένη είναι η μικρή κοινωνία της Σταυρούπολης στην ορεινή Ξάνθη από την αυτοκτονία ενός 45χρονου δασκάλου που υπηρετούσε σε δημοτικό σχολείο της Αττικής και έχει καταγωγή από το χωριό, το οποίο επισκέφθηκε με την ευκαιρία των διακοπών του Πάσχα. Ο δάσκαλος έδωσε τέλος στη ζωή του όταν κρεμάστηκε στην αποθήκη του πατρικού του σπιτιού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι άφησε πίσω του επιστολή με την οποία χαρακτηρίζει το απονενοημένο του διάβημα ως πολιτική πράξη. Ο 45χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναπτύξει ενεργή δράση στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής και ήταν πολιτική, όπως ο ίδιος ζήτησε. Ο 42χρονος δάσκαλος, πριν απαγχωνιστεί, φερόταν φυσιολογικά και ψύχραμα, ώστε κανείς δεν είχε αντιληφθεί τι πρόκειται να κάνει. Μέχρι τις 2 το απόγευμα του Σαββάτου, ο Σάββας Μετικίδης ήταν στο καφενείο της πλατείας της Σταυρούπολη και έπαιζε τάβλη με συγχωριανούς του. Φεύγοντας για το σπίτι του, τους αποχαιρέτησε, καθώς επρόκειτο να αναχωρήσει για την Αθήνα μετά τις διακοπές του Πάσχα. Πήγε στο πατρικό του σπίτι και μετά από σύντομη συνάντηση με τα μέλη της οικογένειάς του, πήγε στην αποθήκη του σπιτιού και κρεμάστηκε. Το πτώμα του βρήκε ο πατέρας του, που είναι σε κατάσταση σοκ. Στο μεταξύ, στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε το πτώμα ενός 54χρονου λογιστή. Ο άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος στη σκάλα της πολυκατοικίας. Σε ιδιόχειρο σημείωμά του αποδίδει την πράξη του στην κατάσταση στην οποία οδηγείται η χώρα. Το μακάβριο θέαμα αντίκρισε πρώτη η γυναίκα που προσέχει τη μητέρα του λογιστή. Στο πένθος βυθίστηκε η μικρή κοινωνία του χωριού Κινηδάρου αλλά και ολόκληρης της Νάξου με την περίπτωση του 23χρονου φοιτητή που αυτοπυροβολήθηκε με δίκανο. Ο άτυχος νεαρός είχε πάει στο σπίτι του από την Κρήτη όπου σπούδαζε για να περάσει μαζί με την οικογένειά του τις διακοπές του Πάσχα. Η σωρός του βρέθηκε πίσω από τον υπηαγωγείο του χωριού και δίπλα ένα όπλο με το οποίο έβαλε τέλος στη ζωή του. Η οικονομική ανέχεια ήταν, όπως όλα δείχνουν, η αιτία που αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της με δύο τρόπους μία 19χρονη κοπέλα στην ΚΟ. Ευτυχώς, ούτε η πρώτη αλλά ούτε και η δεύτερη προσπάθειά της πέτυχαν και η νεαρή αλλοδαπίδη έφυγε τον κίνδυνο. Οι γείτονές της έπαθαν σοκ όταν είδαν τη 19χρονη Τσέχα να κάνει βουτιά στο κενό από τον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται το διαμέρισμά της. Αμέσως κάλεσε έναν ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι πριν από την πτώση είχε αποπειραθεί να κόψει τις φλέβες της. Η νεαρή γυναίκα είχε τραυματιστεί μόνο στα πόδια και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Σε ένα σημείωμα το οποίο άφησε, ανέφερε ότι οι λόγοι που την οδήγησαν στην απόφαση να αυτοκτονήσει ήταν οικονομικοί. Τρία άτομα, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν στο ίδιο σημείο και με τον ίδιο τρόπο μέσα σε 2-24 ώρα στην Καβάλα. Για καλή τους τύχη όμως, απέτυχαν και οι τρεις και νοσηλεύονται καλά στην υγεία τους. Οι δύο γυναίκες, ηλικίες 27 και 43 χρονών, και ο 46χρονος άνδρας επιχείρησαν να πνιγούν πέφτοντας στη θάλασσα στο λιμάνι της Καβάλας, αλλά διασώθηκαν οι δύο πρώτες από άνδρες του λιμενικού και ο τρίτος από το πλήρωμα ενός ερασιτεχνικού σκάφους. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το ρεπορτάζ, Γιάννη. Άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και κάνουν τελικά το επανενωμένο διάβημα και βλέπουμε απ' την άλλη άνθρωποι που τόσα χρόνια ήταν ατιμόρυτοι, άνθρωποι που μπορούσαν να βγάζουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς να πάμε στον κύριο Σπυρίδωνα, να πάμε στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Απ' τη μία, κύριε Σπυρίδωνα, βλέπουμε αυτή την εικόνα και απ' την άλλη είδαμε χθες τον πρόεδρο του κόμματός σας, τον κύριο Σαμαρά, να λέει ότι θα αμνηστευθούν χωρίς φορολογικά προβλήματα όσοι επιστρέψουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά και απ' την άλλη κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται σε μια ακραία κατάσταση. Πώς μπορούν να συνδυάζονται αυτά? Κύριε Νικόλη, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε αυτό που είπατε προηγουμένως. Μιλήσατε για συγκυβέρνηση. Δεν είναι συγκυβέρνηση η συγκεκριμένη συγκυβέρνηση Παπαδήμου. Είναι μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που έγινε για το PSI, για τον προϋπολογισμό και η Δανειακή Σύμβαση. Και ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει 3-4 υπουργούς. Το ερώτημά μου είναι άλλο, κύριε Σπυρίδωνα. Όχι να ξεκαθαρίσουμε, αλλά μια πραγματικότητα για τον κόσμο που βλέπουμε πολλές φορές που καταλήγει. Και απ' την άλλη, χθες είχαμε το Ζάπιο 3 από τον κύριο Σαμαρά, που είχε πολύ συγκεκριμένες οικονομικές προτάσεις που κάποιοι νιώθουν ότι και τώρα έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οι προτάσεις του κυρίου Σαμαρά
είχαν σχέση με το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εάν πραγματικά θέλουμε να μην συμβούν στο μέλλον τέτοιου είδους συμβάντα θλιβερά, να χάνονται συνάνθρωποι μας και να αφήνουν σημειώματα ότι άφησαν τη ζωή αυτή διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο τα προβλήματα, τα οικονομικά κυρίως τα οποία είχαν, θα πρέπει να πάρει μπρος η οικονομία. Ένας λοιπόν από τους τρόπους για να πάρει μπρος η οικονομία είναι να επαναπατριστούν τα χρήματα των Ελλήνων, τα μπρίζουν στο εξωτερικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαν 260 δις περίπου οι τράπεζες πριν από μερικό καιρό. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα... όσοι τα έβγαλαν έτσι, χωρίς ευθύνες, χωρίς κυρώσεις. Δηλαδή, μόνο και μόνο για το θέμα της ανάπτυξης δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Ενώ κάποιοι άλλοι μπαίνουν στη φυλακή για λίγα ευρώ. Να ξεχωρίσουμε. Δεν μιλάμε για μαύρο χρήμα. Μιλάμε για χρήματα που νομίμως απεκτήθησαν και τα έχουν βγάλει στο εξωτερικό. Αυτοί λοιπόν πρέπει να τα ξαναφέρουν στην Ελλάδα. Προφανώς, επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για μαύρο χρήμα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι έγκλημα, ναι, και πρέπει να τιμωρηθεί. Η φοροδιαφυγή όμως. Δεν είναι φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο είναι. Και η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα έγκλημα. Δεν μιλάμε για αυτό το θέμα. Κάποιοι όμως νομίμως είχαν δικαίωμα να βγάλουν τα χρήματα τους. Μια ζωή, κύριε Σπυρίδωνα, μιλάνε οι πολιτικοί και τα κόμματα δικά σας και το ΠΑΣΟΚ, λένε μόλις κερδίσουμε την εξουσία, μόλις μας δώσετε την εντολή, διαφάνεια παντού, θα μπούμε στην Ελβετία, στους λογαριασμούς, θα κοπούν όλα αυτά. Από το 2004 και το 2005 η μίζα για την οποία κατηγορούν οι εισαγγελείς τώρα τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, τα 21 εκατομμύρια, 081.757 δολάρια, ακριβώς αυτό το ποσό, ήταν προσδιορισμένο στη Βουλή. Όχι πουθενά άλλου, στη Βουλή. Το πήραν λοιπόν και το βάλαν κάτω από ένα σιρτάρι. Μας λένε τώρα, η Blue Bell, η Blue Maren, η Blue Κολοκύθα είναι στην Ελβετία και είναι στο όνομα Τσοχαντζόπουλου, στο όνομα Ζήγρα, στο όνομα του Αλνού, στο όνομα του Αλνού. Θα τιμωρηθεί μετά 7 χρόνια, έρχεστε και λέτε το ίδιο ακριβώς, τα κόμματα εξουσίας εννοώ, το ίδιο ακριβώς πράγμα, το ίδιο το ποσόν, τις ίδιες εταιρείες που τις είχατε 7 χρόνια πριν και έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς και λέει να τα επαναπατρίσουμε, να δούμε, να κάνουμε. Αν δεν πιάσαμε τον Τσοχαντζόπουλο, αν δεν πιάσαμε τους συγγενείς του, οι υπόλοιποι που δεν τους πιάσαμε θα φέρουν τα χρήματα εδώ και θα μας αγοράσουν τα σπίτια. Αυτό θα γίνει. Αυτό εννοείται επαναπατρισμό. Γιατί λέτε μεν για διαφάνειες και τούτα και εκείνα, στην πράξη τη βλέπουμε. Κύριε Ντάσκα, ναι, καταρχάς να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτοί που έβαλαν το χέρι τους στο δημόσιο χρήμα πρέπει να τιμωρηθούν. Και να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά δεν γίνονται με ευχολόγια ούτε με παρενέσεις. Γίνονται δημιουργώντας ισχυρούς θεσμούς, αλλάζοντας πράγματα. Πρέπει να αλλάξει σαφέστατα ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Δεν μπορεί ένας οποιοδήποτε πολίτης για ένα ποσό να θεωρείται κακούργημα και να διώκεται για 20 χρόνια και ένας υπουργός με μία ή δύο αλλαγές στη Βουλή να παραγράφει το αδίκημά του. Τώρα, από την άλλη πλευρά, πιστεύετε εσείς. Άσπρα ότι... μαλλιά βγάλαμε, τα ακούγαμε αυτό, όταν είχαμε μαύρα μαλλιά. Ωραία. Θα γίνει αυτός ο νόμος. Βγάλαμε τα άσπρα, θα έρθει, ναι, η επόμενη γενιά με τα άσπρα μαλλιά και ο νόμος θα είναι ο Σαμαράς. Αν δείτε τις 32 προτάσεις που έχει στην αλλαγή του συντάγματος, που τυχαίνει να είμαι και εγώ στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος, μέσα περιγράφεται σαφέστατα σε ένα από αυτούς τις 32 τα δύο σημεία ότι θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Τώρα, εσείς πιστεύετε ότι τα χρήματα των Ελλήνων πρέπει να παραμείνουν σε τράπεζες εκτός Ελλάδος? Δεν πρέπει να επαναπατριστούν. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε ούτε για μαύρα χρήματα, ούτε χρήματα που περικλείουν την έννοια του εγκλήματος, δηλαδή προέρχονται από φοροδιαφυγή. Μιλάμε για χρήματα που μπορούσαν να τα έχουν κάποιοι, είτε μέσα στην Ελλάδα, είτε έξω. Μιλάμε για αυτά που τα χρήματα που τα έβγαλαν, τι φοβήθησαν. Για το κλίμα που δημιουργήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ήταν τέτοιο, που έδιωχνε τα χρήματα της Ελλάδος προς τα έξω. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί ότι μέσα στην Ελλάδα θα χάσει τα χρήματά τους. Και μπορούμε πρέπει τα χρήματα όμως αυτά να ξαναέρθουν στην Ελλάδα, αν θέλουμε να υπάρχει ρευστότητα, να υπάρχει ανάπτυξη, να σταματήσουν αυτές οι σκηνές της αυτοκτονίας και οικονομικού δολοφονίου. Να πάρει το λόγο η κυρία Παυλαία, είναι η ίδια δικηγόρος και να μπορούμε να το πούμε, κυρία Παυλαία, ο πατέρας σας, γνωστός αρεοπαγήτης, ήταν και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έτσι δεν είναι? Έχετε μία γνώση σε υψηλά επίπεδα του τι σημαίνει παρανομία, τι σημαίνει πολιτική ασυλία κλπ. Εσείς το δικό σας κόμμα, γιατί το κάνει αυτό, γιατί το συντηρεί αυτό το κλίμα ανομίας και ατιμωρησίας τόσα χρόνια? Θα ήθελα να σας μιλήσω από καρδιάς. Δεν είμαι πολιτικός παλαιάς κοπής, άρα δεν θα μιλήσω ως πολιτικός, ίσως κακός, αλλά θα μιλήσω όπως μιλάω στους φίλους μου, στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Κοιτάξτε να δείτε, το φαινόμενο των αυτοκτονιών είναι όχι μόνο θλιβερό, θα πρέπει όλοι να ντρεπόμαστε. Στο ποινικό δίκαιο υπάρχει ένα αδίκημα που λέγεται συμμετοχή σε αυτοκτονία. Υπάρχει αυτό το φοβερό αδίκημα.
Εγώ δεν είμαι από τους σκληρούς ανθρώπους που λένε ότι. Μα τέλος πάντων, ας είναι πιο δυνατή. Κυρία Παυλέα, με συγχωρείτε, μα συγχωρείτε εμάς, γιατί δεν σας κόβουμε. Λένε, επειδή εμείς ακουγόμαστε, μα λένε από το κοντρόλ ότι δεν ακούγεται καλά η δική σας φωνή. Το τεχνικό μας πρόβλημα. Ελπίζουμε. Βάλετε μία άνω τελεία. Ελπίζουμε θα το διορθώσουμε. Πάμε στον κύριο Σάβα Τσιμπόγλου, στον υποψήφιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Τσιμπόγλου, εσείς. Ξέρετε τι σημαίνει και το κόμμα σας, χρόνια στους αγώνες στην αντιπολίτευση, ξέρετε τι σημαίνει φοροδιαφυγή, ξέρετε τι σημαίνει Ελβετία, λογαριασμοί και απ' την άλλη βλέπετε αυτοκτονίες. Το δικό σας κόμμα, ανάχωμα σε αυτά, μπορεί να βάλει με την αγωνιστική του δράση και γιατί μέχρι καταρχήν τώρα. Καταρχήν για τις αυτοκτονίες, να πούμε. Πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι, αυτοί που βρίσκονται σε αδιέξοδο, ότι διέξοδο δεν είναι με κανέναν τρόπο το να πάω να αυτοκτονήσω. Διέξοδο είναι να πάω να βρω άλλους, να οργανωθώ, να αντισταθώ, να αγωνιστώ. Αυτό δημιουργεί και αντιστάσεις και δύναμη και ελπίδα και μπορεί να αντιμετωπίσει πολλές και δύσκολες καταστάσεις. Το υπογραμμίζω γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και θα γίνουν δυσκολότεροι. Δεύτερον, για τα αδικήματα και αυτά τα εγκλήματα. Μα τη συνθήκη του Μάστριχτ, ένα από τα θεμελιώδη που έχει είναι η ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου. Πρημοδοτήθηκε αυτή η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και εκεί που το κεφάλαιο βρίσκει χώρους να συνεχίζει να βγάζει μεγαλύτερο κέρδος, αυτό κάνει. Κατά συνέπεια έχουμε τα θεσμοθετημένα που έχουμε εξαγωγή κεφαλαίων και τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό της χώρας με τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης που το κεφάλαιο, όπως ξέρετε, γιατί αντιλαμβάνεται ότι αν επανεπενδύσει τα κέρδη του, δεν θα έρθει. Αυτό που λέτε. Όμως στις 7 του Μάη, για αυτό το λόγο να ολοκληρώσω. Θα έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί αυτό στις 7 του λόγο, Μάη έχουμε ένα συγκεκριμένο ζητούμενο για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Σε αυτές, ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες πολιτικές και συγκεκριμένες προτάσεις που θα θέσει το κόμμα σας. Ενδεχομένως θα μιλήσουμε μετά και για τις όποιες πιθανές συνεργασίες που μπορούν να προκύψουν μετεκλογικά, ώστε να βάλετε ένα ανάχωμα σε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, και λέμε. Γι' αυτό το λόγο το κεφάλαιο, καθοδηγούμενο από την οσμή του χρήματος, μέσα σε αυτό το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με τη συνθήκη του Μάστριχτ, τοποθετεί τα κεφάλαιά του σε τρίτες χώρες. Και έχουμε ανακύκλωση της κρίσης και δεν βγαίνουμε από αυτό το φαύλο κύκλο της κρίσης που μας οδηγούν οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Το διέξοδο. Ενισχυμένο κουκουέ, να το πούμε από την αρχή, κάτω τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ήδη έχουμε μαζική μετακίνηση ψηφοφόρων από αυτά τα δύο κόμματα. Έχουμε ενθαρρυντικά μηνύματα ενίσχυσης του ΚΚΕ. Ο ενίσχυση του εργατικού, του ταξικού εργατικού κινήματος, του αντιμονοπωλιακού κινήματος, γιατί μετά τις 6 του Μάη έχουμε να δώσει σκληρές και δύσκολες μάχες. Μία πρόταση πέρα από τον αγώνα και την ταξική μάχη που είναι γνωστή η θέση σας. Μία συγκεκριμένη πρόταση στις 7 του Μάη. Θα παρουσιάσει το ΚΚΕ για αυτά τα θέματα. Η πρότασή μας, γιατί δεν είμαστε αλεξιπτοδιστές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, η πρότασή μας δοκιμάζεται καθημερινά. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στον χώρο των αυτεργατών βγήκαμε πρόσφατα από πανελλαδική απεργία και στην 1η του Μάη θα πάμε σε νέα απεργιακή κινητοποίηση. Την επίθεση που δεχθήκαμε τη γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά γιατί την είδατε να εξελίσσεται. Θα πούμε σε αυτό το θέμα μετά. Κατά συνέπεια, εμείς αντιστεκόμαστε με βάση μία πολιτική. Οργανωνόμαστε και αγωνιζόμαστε με βάση αυτή την πολιτική προοπτική που έχουμε. Μην φύγουμε αυτό το θέμα, κύριε Και Τυπόμου. Το ζήτημα είναι τούτο. Ότι ο κάθε εργάτης, για να έρθουμε ξανά στις αυτοκτονίες, λύση δεν έχει και κάθε εργαζόμενο να πηγαίνει να αυτοκτονεί, αλλά πρέπει να οργανώνεται, να αγωνίζεται
και να διεκδικεί τον πλούτο που παράγει. Δηλαδή η εξουσία πρέπει να περάσει στο λαό. Καταγράφεται και μέσα από τον αγώνα μας θα οριμάσουν οι προϋποθέσεις για εργατική, λαϊκή εξουσία, κεντρικό σχεδιασμό. Μην φύγουμε σε αυτό το θέμα, να μείνουμε λίγο στον κύριο Ντουκάκη, στον εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Είναι φοροτεχνικός ο ίδιος. Πολλές φορές μιλάμε για φοροδιαφυγή, πολλές φορές μας λένε θα την πιάσουν, κύριε Ντουκάκη. Συνέχεια τα χρήματα, μας είπαν θρασίτατα πριν από λίγο καιρό, φύγαν άλλα 110 δισεκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά. Νομίμως, ερώτημα βάζουμε. Νόμιμα έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες 110 δις ευρώ για το εξωτερικό και αυτή η φοροδιαφυγή είναι νόμιμη, αυτή η εξαγωγή κεφαλαίων είναι νόμιμη, τα χρήματα που λένε θα φέρουν πάλι πίσω είναι τα νόμιμα, θα έρθουν και παράνομα, τεχνικά τι γίνεται, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα έρθουν νόμιμα χρήματα εδώ. Το ίδιο πιστεύουμε και εμείς, ότι όταν τα λεφτά φύγουν από την Ελλάδα πολύ δύσκολα επιστρέφουν πίσω, έστω και αν δεν υπάρχει φορολογία κατά την επιστροφή τους ή αν λένε ότι δημιουργούνται κίνητρα να μην πληρώνουν φόρο και τα υπόλοιπα. Είναι λυπηρό, διότι το Υπουργείο Οικονομικών την τελευταία δεκαετία με τους νόμους που βγάζει ευθύνεται κατά 99% στην εξαγωγή των χρημάτων. Είχαμε ανακοινώσεις. Θα κατάσχονται τα λεφτά που είναι στις τράπεζες. Και φτάσανε στο σημείο να κατάσχουν σε λογαριασμό 20 ευρώ. Μέχρι 2 ευρώ έχω στα χέρια μου, το έχω στην τσάντα, το έχω στην τσάντα να το δείξω το αίμα, κατασχέσανε 25 ευρώ. Δηλαδή γινόταν αυθαιρεσία σε τέτοιο βαθμό που φοβηθήκαν οι φορολογούμενοι και τα βγάλανε στο εξωτερικό. Η ενέργεια αυτή. Πώς τα βγάλανε, κύριε Ντουκάκη, είναι εύκολο να τα βγάλουν? Πανεύκολο είναι. Πώς, πανεύκολο, δηλαδή. Με βαλίτσα, με offshore εταιρεία. Μέσω ίντερνετ. Με πολλούς τρόπους που δεν χρειάζεται. Στη βαλίτσα το παίρνουν τα χρήματα από τη βαλίτσα και τα πάνε στο αεροδρόμιο και φεύγουν. Τόσο εύκολο. Μα είναι θεσμοθετημένη η εξαγωγή κεφαλαίων. Και πάνε και τα καταθέτουν σε μία τράπεζα του εξωτερικού. Πάει λοιπόν και τα καταθέτει ένας. Δεν του λένε από πού τα άφερες αυτά. Η τράπεζα του εξωτερικού δεν υποχρεώνεται να ειδοποιήσει ότι ήρθε ο τάδε Έλληνας εδώ και έφερε αυτά τα χρήματα. Είπαμε να μην πούμε πολλά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά γιατί να μην πούμε, για να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Καλά είναι. Για να μην τους πονηρέψουμε μια εταιρεία για τα καταθέσει ότι είναι κεφάλαιο ιδρυτικό, δεν ελέγχεται από πουθενά. Ενώ εάν τα καταθέσει σαν φυσικό πρόσωπο πάνω από 15.000 ευρώ, θα το ρωτήσουν δίθεν που τα βρήκε. Δίθεν, όχι ότι είναι. Γιάννη, τα ονόματα από την Ελβετία, γιατί δεν τα έχουμε μάθει ακόμα? Και σήμερα με ενημερώνουν οι συνάδελφοι. Είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Πάγκαλο για αυτό το θέμα, ο οποίος μάλιστα φέρεται και εναντίον του Υπουργού Οικονομικών. Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα με την κυρία Παυλέα, τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Του Πασόκ, ναι. Θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πάγκαλος. Για να συνεχίσουμε να πάρουμε το σχολιάσετε, κυρία Παυλέα, είστε και δικηγόρος. Να μας πείτε, μας κοροϊδεύετε? Ποιος κοροϊδεύει? Ποιον για τα χρήματα στο εξωτερικό? Ακούστε πώς μας κοροϊδεύει ή δεν μας κοροϊδεύει ο Πάγκαλος και τα λέμε πάλι. Είχα δει την πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελβετίας, η οποία κατά σύμπτωση ήταν και φίλη μου από την εποχή των πανεπιστημιακών μου σπουδών. Εγώ είχα μια σχέση με το Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Πήγαινα και είχα κάτι μαθήματα, δηλαδή. Η εποχή ήταν και αυτή εκεί. Και συμφωνήσαμε σε μια συνάντηση που έγινε ότι θα επεκταθεί στην Ελλάδα η λύση που είχε βρεθεί για τη Γερμανία. Οι Γερμανοί βγάζανε πολλά λεφτά στην Ελβετία, είναι και στην οριακή χώρα, όπως καταλαβαίνετε. Οι Ελβετοί πάση θυσία δεν θέλουν να δώσουν ονόματα. Δεν θέλουν να πούνε δηλαδή σε ποιον ανήκουν οι μυστικοί λογαριασμοί, γιατί έτσι καταργείται το τραπεζικό απόρριτο που είναι κατά κάποιο τρόπο η βάση πάνω στην οποία έχει αναπτυχθεί η Ελβετία. Μας είπαν όμως το εξής. Εμείς να δεσμευτούμε, αφού δούμε ποιοι είναι Έλληνες από αυτό, αυτό μπορούμε να σας αφήσουμε να το ελέγξετε, να φορολογήσουμε. Να κρατήσουμε ένα μικρό ποσοστό από αυτήν την διαδικασία που θα έχει κάποιο κόστος και τα υπέπεδα πάρετε εσείς. Και οι λύσεις να είναι τελείως ανάλογες με αυτή που έχει δοθεί για τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς και γιατί αυτό δεν εφαρμόζεται και πότε θα εφαρμοστεί. Το έχει αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών και ελπίζω ο κ. Πρασκοβίτης, που ήταν πιστεύω αρμόδιος, να έχει κάνει κάποια πρόοδο στον τομέα του. Ο κ. Πάγκαλος τα είπε αυτά, κυρία Παυλέα, στο ραδιοφωνικό σταθμό που είναι του Πασόκ. Είπε λοιπόν ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και γιατί αυτό δεν είναι η ουσία του. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και γιατί δεν έχει ζητήσει η Ελλάδα μέχρι τώρα. Και πάει και λέει ο Γενικός Γραμματέας από εδώ, Γενικός Γραμματέας από εκεί, ο κ. Πρασκοβίτης, στο Υπουργείο Οικονομικών. Στην ουσία, η Ελλάδα
εδώ και 15-20 χρόνια λέει θα ζητήσω από την Ελβετία τους καταλόγους και δεν έχει κάνει μία απλή αίτηση, απλή σε ένα χαρτί που να λέει δώστε μου ποιοι Έλληνες έχουν τα χρήματα. Και ο Πάγκαλος λέει δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει αυτή η αίτηση. Το σχόλιο σας, ποιος κοροϊδεύει ποιον, γιατί αυτό είναι συνάρτηση της κρίσης. Άμα έχουμε 600 δις στην Ελβετία και μας λέτε ότι είναι άδεια τα ταμεία μας εδώ, ποια κρίση λέμε εμείς. Δεν σας πιστεύουμε ότι έχουμε κρίση. Όταν το ζητούμενο είναι διαφάνεια και ο ίδιος ο κύριος Πάγκαλος λέει δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω ποιος το έκανε, δεν ξέρω γιατί δεν εφαρμόζεται, αλλά δεν ξέρω ακόμα κυρία Παυλέα. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πάγκαλος δεν είναι υποψήφιος αυτή τη φορά. Όμως θα ήθελα. Απαλλαγήκατε από αυτό, είναι αλήθεια. Δεν θα είναι υποψήφιος. Έτσι όπως το είπατε, έτσι το ερμηνεύουμε. Απαλλαγήκαμε από τον κύριο Πάγκαλο. Λοιπόν. Είναι αντιπρόεδρος τώρα. Ναι. Θα ήθελα να μου δοθεί ευκαιρία να σχολιάσω. Όχι, αλήθεια, τι εννοείται. Το σχόλιο σας. Ότι μπορεί να είναι η δίκη του κύριου Τσοκατζόπουλου. Ανακουφιστήκανε που δεν είναι υποψήφιος. Δηλαδή, στο κόμμα σας είστε ανακουφισμένοι, δηλαδή έτσι. Εγώ δεν μιλάω εκ μέρους του κόμματος. Απλά παρατηρώ ότι δεν είναι υποψήφιος. Διάλεξε μόνος του, έκρινε ότι δεν πρέπει αυτή τη φορά ο ίδιος να είναι υποψήφιος. Οπότε εγώ γιατί. Δεν πειράζει και καμιά φορά αν πείτε ότι του δώσαμε την κόκκινη κάρτα και του είπαμε άντε τελείωνε. Δεν πειράζει να το πείτε και καμιά φορά. Στο εξωτερικό τα λένε αυτά. Έχει κάνει στη Γαλλία ο κ. Πάγκαλος και ξέρει πολύ καλά πότε πρέπει να του δοθεί κόκκινη κάρτα. Για τον κύριο Τζοχατζόπουλο. Περιμένετε, να πάρουμε ένα σχόλιο γιατί έχουν να απαντήσω σε αυτό. Παρακαλώ, δεν είχα μικρόφωνο, αλλά έχει την καλοσύνη να μπορέσει να μιλήσει. Γιατί ο κατάλογος είναι μακρύς. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, κύριε, να μας αφήσετε να μιλήσετε. Όχι, όχι, θα σας προστατεύσουμε. Καταρχάς, ευχαριστώ κύριε Ντάσκα. Ναι, ναι. Καταρχάς, όσον αφορά το θέμα των αυτοκτονιών, δεν θέλω να επεκτείγω, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ένα θέμα που προκαλεί όχι απλά θλίψη, αλλά μας κάνει όσους έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, εγώ δεν έχω ασχοληθεί μέχρι τώρα, αλλά νιώθω την ανάγκη να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, γιατί ο κάθε πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος, όπως είπατε, να είναι δυνατός για να αντέξει. Το κράτος πρέπει να είναι κοντά στους αδύνατους. Μα αν δεν βοηθήσω τους αδύνατους, ποιους βοηθάω? Τους πλούσιους να γίνουν πλουσιότεροι, τους Τζοχατζόπουλους. Συγγνώμη που το λέω, εγώ δεν θα υπερασπιστώ κανέναν. Ο κ. Τζοχατζόπουλος δεν ανήκει στο ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο κ. Τζοχατζόπουλος επέλεξε μόνος του να έχει μια ζωή διαφορετική που δεν είναι ίδια με αυτή που ξεκίνησε. Δεν θα απολογηθούμε για κανέναν κύριο Τζοχατζόπουλο. Πόσα να απολογηθούμε χρόνια, δηλαδή. Για τις αυτοκτονίες. Ναι, και πράγματι ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ο μόνος που ζήτησε συγγνώμη. Είναι ο μόνος πολιτικός. Δεν υπάρχει δεύτερος πολιτικός. Όλοι οι άλλοι λένε να είστε δυνατοί εσείς που είσαστε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να είστε δυνατοί. Δεν πρέπει να αυτοκτονείτε. Βέβαια, δεν πρέπει να αυτοκτονούν. Αλλά το κράτος πρέπει να είναι δίπλα τους. Αυτά πρέπει να πούμε. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Κυβέρνηση ήσασταν, κυρία Παυλέα, ένα λεπτό. Τόσα χρόνια κυβέρνηση ήσασταν. Σας είπα ότι ο κύριος Βενιζέλος είναι ο μόνος πολιτικός στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια που ζήτησε συγγνώμη. Και το εννοούσε. Ποιος άλλος πολιτικός αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, ο πολιτικός είναι εκεί για να ζητάει συγγνώμη ή ο πολιτικός είναι εκεί για να αναγνωρίζει πολιτικές προκειμένου να μην χρειάζεται να ζητάει συγγνώμη. Να σας πω εγώ πώς τον θέλω τον πολιτικό. Εάν πράγματι αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει τραγικά λάθη, και εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πω ψέματα, έχουν γίνει τραγικά λάθη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να πει. Εγκλήματα. Είναι εσύ δικηγόρος. Λάθη γίνανε ή εγκλήματα. Αν πρέπει να άλλο το λάθος. Λάθος, έστριψε λάθος. Λάθος ή έγκλημα. Είναι. Έχουν γίνει πολιτικά εγκλήματα. Και ποινικά εγκλήματα. Ο κ. Τσοχατζόπουλος έκανε ποινικά εγκλήματα. Γι' αυτό είναι στον Κορυδαλό. Δεν υπάρχει καμία πόλη, δεν είναι πολιτικός κρατούμενος ο Άγγης Τσοχατζόπουλος, κυρία Παυλέα. Όχι, βέβαια. Έτσι. Όχι, είναι ποινικός. Και ποινικός είναι γιατί όντας υπουργός του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον τοποθέτησε εκεί, παραλίγο πρωθυπουργός για 5-6 ψήφους, όντας υπουργός έβγαζε τα χρήματα, τα έπαιρνε, είχε φτιάξει μια αυλή γύρω-τριγύρω, οι εισαγγελείς τα λένε εδώ στο πόρισμα. Είχε φτιάξει μια αυλή, πήγαινε τα χρήματα στην Ελβετία. Κουβάλατε από εδώ, κουβάλατε από εκεί με εταιρείες. Αυτά είναι ποινικά εγκλήματα. Για πέστε λοιπόν. Πάνω στον κύριο Τζοχατζόπουλο. Για πέστε λοιπόν. Ότι το είναι συγγνώμη, άδικο. Το συγγνώμη, τι νόημα έχει στα ποινικά εγκλήματα, αν δεν αναλαμβάνει κανείς ευθύνη. Στο ποινικό δίκαιο έχει τουλάχιστον. Για να το καταλάβω. Έχει βέβαια. Η συγγνώμη. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με ποινικό έγκλημα, έχουμε να κάνουμε πολιτικό. Ο κύριος Βενιζέλος ζήτησε με ευαισθησία συγγνώμη, γιατί εννοεί, το καταλαβαίνει τι θυσίες έχουν υποστεί οι Έλληνες πολίτες. Έχει δοθεί αμνηστία στους πλούσιους, όπως τον κύριο Τζοχατζόπουλο, δεν τρέμω τις λέξεις μου, και έχουμε αφήσει τους φτωχούς
να έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο οργής που δεν πάει άλλο. Ο κύριος Βενιζέλος, τον οποίο λέτε όμως έχει ένα τέτοιο ποθενές σχέση έχει μέσα. Έτσι το μετράει κανείς. Έτσι το μετράει κανείς. Ένα λεπτό. Δεν είπαμε ότι έκλεψε. Δεν λέω ότι έκλεψε. Συγγνώμη με ένα τέτοιο ποθενές σχέση που να είναι μέχρι εκεί πάνω λογαριασμού. Συγγνώμη λέμε. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε προκειμένου να πάρουν όλοι το λόγο για την πρώτη τοποθέτηση. Διευκρινίζουμε, κυρία Πλονίτη, ότι θα είμαστε μέχρι τις 12. Έχουμε κατά σειρά σας δίνουμε το λόγο. Βάζουμε θέματα, τα σχολιάσετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο της τηλεόρασης 9. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Τάσκα σε μια έκτακτη πολιτική εκπομπή εν ώψη των εκλογών. Δίνουμε το λόγο σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 12 κάθε βράδυ, 9 με 12, μέχρι και την Παρασκευή πριν από τις εκλογές. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, λοιπόν, 2 εβδομάδες, ελπίζουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τις φωνές όλων των κομμάτων γύρω από τα πολύ μεγάλα θέματα. Το πρώτο μεγάλο θέμα που θέσαμε απόψε ξεκινώντας την εκπομπή είναι τα χρήματα, το θέτουν και τα κόμματα. Τα χρήματα που είναι στο εξωτερικό, πόσα είναι, ποιοι τα βγάλαν, πώς τα έβγαλαν, αν αυτά τα χρήματα μπορούν να έρθουν πίσω, όπως είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς, σήμερα, με αμνίστευση στην ουσία, για να ενισχύσουν την οικονομία, ή αν θα πρέπει να έρθουν με άλλο τρόπο, με καταλόγους, με φορολογία, με επιβολή κυρώσεων στους κλέφτες του δημοσίου χρήματος, όπως λέει η κοινή λογική και όπως λένε και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυρία Παυλέα μας είπε, εκπρόσωπος υποψήφια του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, μας είπε ότι ο κύριος Βενιζέλος ζήτησε συγγνώμη για τον κόσμο που πάει στις αυτοκτονίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Το συγγνώμη αυτό έχει περιεχόμενο, έχει πρακτικό περιεχόμενο. Η κυρία Παυλέα, δεν αρκεί το συγγνώμη, λέει ο κόσμος, αν δεν συνοδευτεί από πρακτική ενίσχυση της δυνατότητάς του να επιβιώσει, να ζήσει. Οι άνθρωποι που αυτοκτόνησαν άφησαν σημειώματα και λένε «Μου κόψανε τα χρήματα, έχασα τη δουλειά μου, δεν έχω να ζήσω τα παιδιά μου». Το συγγνώμη δεν τρώγεται, κυρία Παυλέα. Και μάλιστα όταν το συγγνώμη ακούγεται από πολιτικούς που είναι δεκαετίες στην πολιτική και είναι πλούσιοι οι ίδιοι, έστω από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Αλλά πάντως πλούσιοι που δεν μπορούν να κατανοήσουν. Κάντε μας λίγο λιανά τι εννοείται με αυτό για να πάρει το λόγο η κυρία Λαβλονίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Η συγγνώμη, κύριε Τάσκα, είναι για το παρελθόν. Mm-hmm. Δεν είναι για το μέλλον. Όμως, ο κ. Βενιζέλος δεν στάθηκε μόνο στο παρελθόν. Έχει προτάσεις για το μέλλον που τις έχει αναλύσει και αν φέρεται να τις συζητήσουμε. Δεν ήταν απόνομος από το συγκεκριμένο παρελθόν. Είναι σημαίνον στέλεχος του κόμματός σας όλα αυτά τα χρόνια και τα χρόνια του Μνημονίου. Παρόλο που ο ίδιος είπε, ήμουν κρυμμένος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όχι, διαφωνούσε με το μνημόνιο. Το είπε εδώ πέρα. Δεν είναι είδηση, το είπε ότι διαφωνούσε με το μνημόνιο. Και αν με ρωτήσετε και εμένα. Γιατί δεν το είπε, κυρία Παυλέα. Δηλαδή το υπογράφει διαφωνώντας. Δηλαδή το υπογράφει διαφωνώντας, κυρία Παυλέα. Διχασμένη προσωπικότητα. Όταν προέκυψε το θέμα του μνημονίου, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ερώτημα για τον αρχηγό του κομματός σας. Όταν προέκυψε το αίτημα του μνημονίου, τότε γιατί δεν διαφώνησε. Σας είπα και εγώ πριν λίγο ότι έγιναν λάθη. Έγιναν λάθη. Βρεθήκαμε ξαφνικά. Το να ψάξουμε να βρούμε πώς βρεθήκαμε ως εδώ είναι σημαντικό. Αλλά το να βγούμε από εδώ είναι το θέμα. Φυσικά και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μνημονιακό κόμμα. Δεν θέλουμε να μείνουμε μέσα. Να βγούμε μπορούμε. Απλά αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να τηρήσουμε την υπογραφή μας και όσο γίνεται πιο ομαλά σε 3 χρόνια να βγούμε από αυτό. Είναι γι' αυτό και βρίσκω λίγο. Μα το δεύτερο μνημόνιο λέει μέχρι το 42. Ποια όχι, δεν τα ξέρετε καλά, δεν τα έχετε. Δεν τα ξέρουμε καλά. Λιγάκι. Για πέστε μας εσείς. Η προοπτική του κυρίου Βενιζέλου είναι το 2014 ναι. Και αν είναι δυνατόν να ζητήσουμε μία επιμήκυνση μέχρι το 2015 για να φτάσουμε στο τέρμα του μνημονίου. Να βγούμε από αυτό και να βγούμε ξανά στις αγορές. Αυτό το στόχο έχουμε. Και αν θέλετε, θα σας αναλύσω πολύ συγκεκριμένα. Το πρόγραμμα είναι εδώ. Δεν είμαστε μόνο για το παρελθόν. Όσο για την περιουσία που είπατε, γιατί κάπου είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα. Είπατε ότι είναι πολύ ευαίσθητη σε θέματα των αυτοκινητών. Δηλαδή, εσείς επιμένετε. Μην με διακόπτετε, εγώ δεν σας διέκοψα. Το δεύτερο μνημόνιο δεν λέει για 30 χρόνια. Δεν σας διέκοψαν, έχετε την καλοσύνη. Για 30 χρόνια. Επόμενα 30 χρόνια. Είναι παραπλάνηση να λέτε αυτά τα πράγματα. Επειδή είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη στα θέματα των αυτοκινητών, είμαι το ίδιο ευαίσθητη στο θέμα της δικαιοσύνης και της αδικίας.
Το να λέμε ότι ο κύριος, να συγκρίνουμε τον κύριο Βενιζέλο με τον κύριο Τζοχατζόπουλο, νομίζω ότι δυσφημίζει την εικόνα του, διότι ο κύριος Βενιζέλος μπήκε στην πολιτική με αναπόφενέσχες και βγήκε. Ωστόσο, υποστήριξε στην εξεταστική επιτροπή. Ναι, αλλά το να λέμε ότι έγινε πλούσιο. Δεν έγινε πλούσιο. Ήταν από τους βασικούς εισηγητές της αθώωσης του κυρίου Τζοχατζόπουλου. Με τα στοιχεία που υπήρχαν τότε. Δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία τότε. Κυρία Παυλέ, ακούστε, κάνουμε μία εκπομπή. Και κάνουμε μια εκπομπή μέχρι το τέλος των εκλογών. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν σημαίνει αυτό ότι είμαστε εδώ για να χαϊδεύουμε αυτιά. Μα, ο κύριος Βενιζέλος, ακούστε. Ο κύριος Βενιζέλος είναι αρχηγός του κόμματος. Κρίνεται όμως και στις εκλογές. Το πόθεν έσχες του 1996 μπορείτε να το πάρετε για να το συγκρίνετε με το πόθεν έσχες του 2012 και να μας πείτε είναι το ίδιο. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Σαμαρά. Το ίδιο ισχύει και για τους υπολείπους αρχηγούς κομμάτων. Για τι δουλειά έκαναν το 96, τι δουλειά. Δεν λέω την πολιτική, δεν λέω από την πολιτική. Λέω τα πόθεν έσχες που δημοσιεύουν έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό το 1995-96, άλλο έχουν το 2012. Το ίδιο ισχύει για τον κύριο Σαμαρά, που δούλεψε, πότε δούλεψε, τι έκανε. Θα μας τα πει ο κύριος Σπυρίδων. Επειδή τυχαίνει να έχω διαβάσει το πόθεν έσχες όλων των Ελλήνων πολιτικών και το ανέλησα με πολύ προσοχή και είναι κάτι που ίσως και δημοσιογράφος ακόμα δεν το έχει κάνει. Θέλω να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση ότι συνάντησα, παραδείγματος χάρη, πολλούς πλούσιους με 20 ακίνητα που ανήκουν σε αριστερά κόμματα. Θα πω πια για να μην μου γίνει άλλη επίθεση. Εκεί μόνο σταμάτησε το μάτι σας. Τα άλλα στο Πασόκ. Στο Πασόκ ήταν πλούσιο. Ο Τσοχατζόπουλος το 1978-79. Ο Τσοχατζόπουλος δεν είχα την τύχη να το δω γιατί δεν υπήρχε. Δεν δημοσιεύτηκε. Μήπως δεν ενδιαφερθήκατε να το δείτε. Εμείς που ενδιαφερθήκαμε. Το 2009 δεν υπέβαλε αίτηση. Δεν υπέβαλε υποφενέστε το 2009. Μελετήστε και τα πιο πριν. Γιατί σαν τον κύριο Τσοχατζόπουλο και άλλοι. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από αλλού. Θέλω να σα πω, πρέπει να ξεχωρίσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ποιου εννοούμε ότι τα πήρανε. Ποιοι μπήκανε, είχαν μία ευχέρεια από το σπίτι τους, ποιοι αποκτήσανε χρήματα από την πολιτική, αλλά δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους ένα τσουβάλι. Είναι άδικο. Πριν πάρετε στην Ελένη Αυνονίτου. Κυρία Αυνονίτη, να δώσουμε το λόγο, την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας, κυρία Αυνονίτου. Κύριε Ντάσκα, συγγνώμη, Νάδια. Πάλι δεν θέλει. Ας την αφήσουμε να πάρει. Έχετε πάρει για μία φορά. Όχι, σας παρακαλώ να κάνετε την πρώτη τοποθέτηση. Να μπορέσω να το μετά. Μετά θα απαντήσω. Μου είπε ότι λέω ψέματα εδώ, η κυρία. Η κυρία Παυλέα. Καλά, εδώ γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι έχουν υποθηκεύσει τη δημόσια περιουσία. Έχετε το μνημόνιο, το έχετε διαβάσει. Το γνωρίζει, για δεν το γνωρίζει. Για πόσα χρόνια είναι το μνημόνιο, γνωρίζετε. Προφανώς δεν θέλουν να ακουστεί η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό συμβαίνει τώρα, κύριε Ντάσκα. Λοιπόν, κύριε Αυνονίτου, θα πούμε μετά για τους αντιμνημονιακούς. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο, κύριε Ντάσκα και κυρία Νικόλτσιου. Εδώ πραγματικά τα πράγματα, πρέπει κανείς να πει τα πράγματα με το όνομά του. Ξέρετε, ένα παιδί όταν θέλει να κρυφτεί, κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και εδώ η υποκρισία θα έλεγα ότι περισσεύει. Ο κύριος Τζοχατζόπουλος είναι η κορφή του παγόβουνου από ένα σάπιο, διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που τόσα χρόνια έτσι γινόταν πλουσιότερο από τις αναθέσεις, από τους εθνικούς προμηθευτές, από την υπερκοστολόγηση των δημοσίων έργων, από την υπερκοστολόγηση των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι. Από την υπερκοστολόγηση των εξοπλισμών, έτσι, και ερχόντουσαν οι βαλίτσες με τα χρήματα. Έχουμε το σκάνδαλο της Siemens. Ναι. Η κυρία Μέρκελ, μάλλον στα γερμανικά δικαστήρια, έχει γραφτεί και έχει υποθεί ότι δοθήκανε 100 εκατομμύρια μάρκα ευρώ, 100 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα για μίζες. Ας σταματήσουμε λοιπόν σε αυτό. Σε αυτά λοιπόν τα 100 εκατομμύρια, εμείς ξέρουμε το 1 εκατομμύριο του κυρίου Τσουκάτου που κυκλοφορεί ελεύθερος έξω, ενώ το έδωσε, το είπε ο άνθρωπος, στο ταμείο του Πασόκ. Καλά, δεν το απέδειξε κιόλας. Ναι. Δεν λοιπόν, είναι η κυρία Μέρκελ λοιπόν, εδώ είναι και θέλω σας παρακαλώ, γιατί ειλικρινά με αυτά που ακούγονται, η κυρία Μέρκελ λοιπόν, έχει αυτούς που μας κυβερνάνε τώρα, έχει τα ονόματά τους και τους πολιτικούς. Και εκβιάζει, ποιους έχει, ποιους τους έχει και ξέρει ποιοι έχουν λαδωθεί. Και τους λέει λοιπόν, σκάστε και βάλτε υπογραφή, αυτό εννοείται. Και γι' αυτό τον λόγο πηγαίνουν να διαπραγματευτούν και είναι σαν γκώτες στην Ευρώπη. Και μόνο έρχονται να μας πούν, λέει ο κύριος Βενιζέλος, εγώ μιλάω και λέω αυτά που θέλουν να ακούσουν αυτοί που είναι. Λέτε δηλαδή ότι κρατάνε το πολιτικό σύστημα. Βεβαίως το κρατάνε, γι' αυτό δεν διαπραγματεύτηκαν. Δεν διαπραγματεύτηκε σε τίποτα. Αντί να υποστηρίξει τα συμφέροντα, του ελληνικού λαού, πήγαν εκεί και είπανε αυτά που θέλουν να ακούσουν οι πιστωτές μας. Το καταλαβαίνετε με όλα αυτά που μας έφεραν και μας δημιούργησαν. Λοιπόν, τα 100 εκατομμύρια της Siemens, πού πήγανε. Πού βρίσκονται. Ερχόμαστε τώρα
και λέμε στις ελβετικές τράπεζες υπάρχουν καταθέσεις. Κύριε Ντάσκα και κύριε Νικόλτσου, στην Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρετε ότι αυτά τα κράτη έχουν κάνει συμφωνία με την Ελβετία και φορολογούν αυτούς τους υπηκόους τους που έχουν καταθέσει εκεί, ξέρετε με τι ποσοστό, με 28% και 30%. Εντάξει, εδώ ανώμημα, στην Ελλάδα λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί κάτι δεν μπορεί να γνωρίζουμε. Τα νόμιμα, το παράνομο φόρο θα μου πάρεις μόνο. 28% και 30%. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, φανταστείτε ότι υπήρχε η απόφαση ότι να φορολογηθούν με το 10%. Και ήρθε η κυβέρνηση και το 10% το κάνει 7%. Το 2005 γίνονται οι πρώτες συζητήσεις και ενημερώνει η Ελβετία ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τι έχουμε τώρα, κύριε Ντάσκα, για να μην ξεχνάω τι χρονολογία έχουμε. 2012, σας βοηθάμε εμείς. Με 2,5 χρόνια κρίση. Ναι. Ο κύριος Χουντής, ο ευρωβουλευτής του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς, έχει κάνει ήδη ερώτηση από το 2010. Και ο κύριος Βενιζέλος όλο είναι στον δρόμο να κάνει αυτό το διακανονισμό. Και προσέξτε τι συμβαίνει. Τώρα που πάει να γίνει, αν θα γίνει ο διακανονισμός, επειδή η κρίση πλέον έχει έρθει σε όλη την Ευρώπη, τα χρήματα αυτά, καταλαβαίνετε, όταν κάποιος έχει τις καταθέσεις του, ψάχνει να βρει τραπεζικούς παραδείσους που, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια σταθερότητα, ότι αυτά τα χρήματα δεν θα χαθούν. Αυτά τα χρήματα, λοιπόν, όσο περνά ο καιρός, που θεωρούν ότι η Ευρώπη θα αρχίσει να φλέγεται σε λίγο από την οικονομική κρίση, ταξιδεύουν για Σιγκαπούρη. Αυτή είναι η διαπίστωση. 7 του Μάη το κόμμα σας συγκεκριμένα, μπορεί να μας πείτε και με ποιο τρόπο, αν θα συμμετέχετε σε κάποια συνεργασία. Είδαμε στις δημοσκοπήσεις μεγάλο ποσοστό του κόσμου επιθυμεί συνεργασία κομμάτων της αριστεράς. Συγκεκριμένα, τι θα προτείνει για αυτό το θέμα? Τι θα προτείνουμε? Εμείς θέλουμε να έχουμε εντολή, να πάρουμε εντολή για διακυβέρνηση, έτσι. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε με όλες τις δυνάμεις, τις αριστερές δυνάμεις που θα σταθούν δίπλα και θα, ακόμα και αν δεν θελήσουν, θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη. Εσείς τους καλείτε, το ΚΚΕ όμως δεν φαίνεται να συνεργάζεται. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νικόλτσου, πριν τις εκλογές, έχετε εμπειρία σαν δημοσιογράφος και το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές είναι μια άλλη στιγμή. Όταν λοιπόν έρθει η εντολή, εμάς είναι, ας πούμε, στόχος τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν και έφτασαν την Ελλάδα εδώ που την έφτασαν στην καταστροφή, έτσι, να μην φτάσουν να πάρουν, να μπορούν να κυβερνήσουν, να πάρουν πάνω από 150 έδρες. Από εκεί και πέρα ανοίγει το παιχνίδι και μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Το δίλημα στον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή είναι μνημόνιο, έτσι, το οποίο το έχουν υπογράψει. Ό,τι και να λένε τώρα και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, έχουν υπογράψει πράγματα. Εδώ κρύψανε το γεγονός ότι υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις ανατροπικές. Οι δεσμεύσεις του μνημονίου είναι πολύ συγκεκριμένες και πολλοί λένε ότι τα κόμματα της αριστεράς και εσείς, ένα λεπτό, κλείνετε το μάτι ότι υπάρχει επί της ουσίας δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου. Υπάρχει. Το είπε Μαρία, ο Αλέξης Τσίπρας στο Ράδιο 9 στην εκπομπή τη δική σου στο ραδιόφωνο. Είπε ότι θα κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση, κυρία Βλονίδη. Υπάρχει όμως. Θα καταγγείλουμε τη σύμβαση. Και θα μείνουμε στο ευρώ, είπε. Και θα μείνουμε στο ευρώ. Το ερώτημα όμως που προκύπτει, να ολοκληρώσω, είναι πώς θα εγγυηθείτε την επόμενη μέρα ότι θα πληρωθούν οι μισθοί? Πώς θα εγγυηθείτε ότι θα πληρωθούν οι συντάξεις? Τα χρήματα, καταρχήν, κυρία Νικόλτσου, τα οποία πληρώνονται μισθοί και συντάξεις, υπάρχουν από τους φόρους του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς έχουν υπογράψει για το ταμείο της χώρας μας να πάει στο Λουξεμβούργο, όπου εκεί θα πληρώνονται κατά προτεραιότητα οι πιστωτές. Και αν ακόμα δεν φτάνουν τα χρήματα, θα πληρώνονται από το φορολογούμενο λαό. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ενάντια σε κάθε καταστατικό χάρτη δικαίου, στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Είναι δηλαδή, δεν είναι, με το διεθνές συμβατό, με το διεθνές δίκαιο. Θα καταγγείλουμε λοιπόν αυτή τη σύμβαση που βάζει προτεραιότητα τους δανειστές, γιατί για μας προτεραιότητα είναι ο ελληνικός λαός. Και πάντα, ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι χώρα, δεν είναι ανώνυμος εταιρεία που την κηρύσσει στο όσκευση. Είναι χώρα και προτεραιότητα έχει η επιβίωση του λαού της και μετά να δούμε τι θα κάνουμε με τους δανειστές. Άρα λοιπόν θα τους καταγγείλουμε. Η Τρόικα και οι τραπεζίτες, έτσι, από εκεί όμως, ένα λεπτό όμως, από εκεί παίρνουμε τα χρήματα στις αγορές. Θα γυρώσουμε το μνημόνιο. Από πού αλλού θα τα βρείτε τα λεφτά? Από τα χρήματα, καταρχήν, θα κάνουμε μία αναστολή. Στις αγορές, τώρα δεν μπορούμε πληρωμών. Να... Όχι τα χρήματα. Αναστολή πληρωμών. Αναστολή πληρωμών στους δανειστές, προκειμένου, γιατί αυτό έχει ξαναγίνει, κύριε Νικόλτσου. Η Γερμανία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πώς έγινε πετρέλαιο? Στηρίξαμε και η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της. Έτσι, 23 χώρες καθίσανε και τη στηρίξανε. Σας ρωτάει
κάτι. Και πώ θα αγοράσετε πετρέλαιο, φάρμακα και τρόφιμα. Σταματήστε να λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Αυτέ είναι τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα είναι ιδιωτική. Πώ το λένε, πολυεθνικέ. Ιδιωτικέ εταιρείε, οι οποίε έχουν χρήματα και τα φέρνουν από τα έξω και αγοράζουν. Δεν είναι από τα χρήματα του δημοσίου. Το δημόσιο λοιπόν. Από τους φόρους που εμείς μαζεύουμε και πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες, έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Αυτό όμως που δεν έχει να πληρώσει είναι μέχρι τα τοποχρεωλήσια και τους τόκους που μας έχουν βάλει. Μέχρι πότε? Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υποχρέωση. Μέχρι να κάνουμε ανάπτυξη. Εμείς βάζουμε ένα θέμα, μέχρι να γίνει ανάπτυξη, θα δούμε, από τότε θα αρχίσουμε να πληρώνουμε το χρέος. Να δούμε και ποιο είναι αυτό το χρέος, γιατί αυτό το χρέος είναι, θα κάνουμε μια καταγραφή, έτσι, εξορθολογισμό, να δούμε ποιο είναι απεκτές χρέος. Κυρία Πλανήτη, ένα λεπτό. Η καρδιά μας, η καρδιά όσων σας ακούνε, είναι μαζί σας, θα πούνε να δεν θα πληρώσουμε, δεν θα έχουμε βάρος και λοιπά. Σας ρωτάει ο κύριος Σπυρίδων, ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο θα θέλουμε να αγοράσουμε πετρέλαιο. Ο κύριος Βαρδίτη, αφού θα κάνουμε αναστολή πληρωμών, οι πολιτές του πετρελαίου θα πούνε δεν πουλάμε. Με το δημόσιο πλήμα. Πώς θα το λύσετε αυτό για να είμαστε μαζί σας και πρακτικά. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Γιατί λέτε ψέματα, μα πώς θα αγοράσουμε. Εκφοβίζετε τον ελληνικό λαό. Βεβαίως και είναι εταιρείες. Πραγματικά σας το λέει, δεν σας το λέει προσωπικά, κύριε Σπυρίδων. Επιτρέψτε μου, ξέρετε πώς θα πάει σε τιμή δραχμής και ευρώ, το έχετε υπόψη σας. Συγγνώμη, είμαστε στο ευρώ, εμείς δεν θέλουμε να βρούμε από το ευρώ, είμαστε στο ευρώ, δεν είμαστε. Λοιπόν, όχι, ότι κάνετε λάθος και λέτε ψέματα, γιατί ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς δεν μιλάει για δραχμή. Εδώ δεν έχετε δει ότι όλη η Ευρώπη φλέγεται. Και ότι αυτές οι πολιτικές που πάνε να εφαρμόσουν ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ναι. Απαντήστε στο ερώτημα. Ναι. Είναι ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Γιατί μου λέτε δραχμή, εγώ μίλησα για δραχμή. Δεν είμαστε μες στο ευρώ. Ποιος είπε ότι θα φύγουμε από το ευρώ. Εδώ θα συμμαχίσουμε. Έχετε δει τι συμβαίνει. Αν θα συνεχίσουμε. Οι τράπεζες, ωραίο ψέμα κι αυτό που πιπηλάτε τον ελληνικό λαό. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν χρήματα. Θα σας πω είναι το όνομά σας, συγγνώμη. Κύριε Σπυρίδωνα, δεν θα μπορούμε να είμαστε στο ευρώ με την πολιτική που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Και αν σταματήσει αυτή η πολιτική, θα μπορεί κάνετε και να αναπτυχθεί. Βεβαίως, αυτή η πολιτική θα μας φέρει άλλη αναδιάρθρωση, άλλο κούρεμα του χρέους, εξαθλίωση. Και ξέρετε ποιο είναι το τελικό σχέδιο. Να πάμε σε μισθούς των 350-400 ευρώ, εκεί είναι το τελικό σχέδιο, με τιμές Βρυξελών. Και να εκποιηθεί όλη η δημόσια περιουσία. Λοιπόν, εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό. Είναι απλά τα πράγματα. Να συνεχίσει αυτή η καταστροφή. Έτσι, η απώλεια εθνικής κυριαρχίας πρώτα-πρώτα. Η εκποίηση του δημόσιου πλούτου. Οι μειώσεις των μισθών. Οι μειώσεις των συντάξεων. Να συνεχίσει. Η εθνική η καταράκωση. Μπροστά. Μπορείτε να κοιτάτε μπροστά. Μπορείτε να κοιτάτε. Ναι, είναι δύο μπροστά. Να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Ή με μια αλλαγή αυτή τη κατάσταση. Πρώτα-πρώτα να στηρίξουμε την κοινωνία. Να σταθεί όρθια. Αφήστε με να πω μισό λόγο για τις αυτοκτονίες. Γιατί οι αυτοκτονίες δεν είναι ελληνικό. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Θα ακούσατε ότι έγινε ολόκληρη διαδήλωση πριν από λίγες μέρες στη Ρώμη, στην Ιταλία, επειδή έχουν και εκεί αυτά τα ίδια προβλήματα. Άρα λοιπόν, όλη η Ευρώπη και ήδη με τις γαλλικές εκλογές τώρα με τον Ολάν, ο οποίος έχει πει ότι θα διαπραγματευτεί αυτό το σύμφωνο τη σταθερότητα με την Ολλανδία που καταραίει η κυβέρνησή τη. Η κυρία Μέρκελ θα μείνει και οι γερμανικές πολυεθνικές και κεφαλαιούχοι θα μείνουν μόνοι τους. Έτσι, και αυτή είναι η επιδίωξη, να μείνουν μόνοι τους και επομένως να δούμε την Ευρώπη κύριε να υπάρχει ως δημοκρατική, έτσι με κοινωνική. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ξαναπάρετε το λόγο πάλι. Κύριε Σπυρίδωνα, θα πείτε, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Κύριε Σπυρίδωνα, πέστε μία σύντομη απάντηση για να πάμε στον κύριο Ζησιμάτο από την Εμπορική Σύνοδο. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι είμαι αρκετά χρόνια στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Σας λέγω λοιπόν με τα λόγω γνώσης ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει οριστικό ναι ή οριστικό όχι. Υπάρχει μια διαρκής διαβούλευση. Ναι. Και μάλιστα για να πετύχεις αυτό που θέλεις πρέπει να έχεις ανάλογες συμμαχίες. Τα λόμπι, αν θέλετε, από δεν είναι αυτή. Mm-hmm. Ναι, άρα λοιπόν, θα επιτρέψτε μου. Εδώ θα πρέπει λοιπόν. Μην διακόπτε τον κύριο. Θα πρέπει λοιπόν η Ελλάδα με την Ιταλία, την Ισπανία. Τις χώρες που έχουν πρόβλημα, επιτέλους να πιέσουν να αλλάξει η Ευρώπη. Γιατί δεν το επιτέλους η Ευρώπη τώρα, το κάνει ήδη. Το έκανε ήδη. Μα σας παρακαλώ. Το κάνει ήδη ο Αντώνης Σαμαράς. Έχετε σε επαφή με τους αρχηγούς των κρατών αυτών. Α, τώρα εκ των υστέρων που τα έχει υπογράψει. Ποιον υστέρων. Εγώ πρέπει να δώσουμε, να μεταφράσουμε το μνημόνιο, να το δείξουμε στον ελληνικό λαό για να αποφασίσει. Εάν πραγματικά η Ευρώπη θέλει να υλοποιήσει το βασικό της στόχο που έχει τη συνοχή.
θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δανείσει με επιτόκιο. Τώρα, δεν σα καταλαβαίνω. Αυτή είναι η στόχη μα. Κυρία Βλονίτου, να ολοκληρώσει την απάντησή του. Ένα λεπτό. Με το ίδιο επιτόκιο που δανείζονται οι τράπεζες με 1% του λαού, θα πρέπει να υπάρχουν αναπτυξιακά προγράμματα. Αυτό μα θέλει δουλειά. Θέλει συνεργασίες. Θέλει πάνω απ' όλα θέλει μια ισχυρή, σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να διαπραγματευτεί. Κύριε Σπυρίδωνα, όπω το λέτε αυτό, υπάρχουν σήμερα και εσεί, κύριε. Μισό λεπτό, δεν έχουμε πάει στην άλλη παρέα, είναι και άλλη. Ναι. Καλησπέρα. Κύριε Σπυρίδωνα, υπάρχουν για τέσσερις... Για το μνημόνιο και την Τρόικα, να πω μία κουβέντα. Μία κουβέντα, μετά. Είναι μία κουβέντα, κύριε Τσιμόνα. Λοιπόν, γιατί συνηθίζουμε να λέμε μνημονιακή, αντιμνημονιακή και Τρόικα γενικά, πρέπει να θυμίζουμε, από ό,τι φαίνεται υπάρχει και πολιτική αμνησία, ότι η Τρόικα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτσι. Με τις ελληνικές κυβερνήσεις που έχουν υπογράψει αυτό το μνημόνιο. Ναι. Να καταγγείλουμε το μνημόνιο και ακούω από ορισμένους που ορκίζονται και υποκλίνονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καταγγέλνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα καταγγείλουμε το μνημόνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεδίο δράσης και διεκδικήσεων. Κυρία Βλονίτου, αυτό μπορεί είναι... να συγκυβερνήσετε μεθαύριο. Αφήστε να τελειώσει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Όποιος φωνάζει πιο πολύ δεν σημαίνει ότι δεν λέει. Δεν λέει αοριστολογίες και μάλιστα κενές περιεχομένου. Όταν λέμε καταγγέλουμε το μνημόνιο, καταγγέλνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς λέμε σαφώς ότι με σαφήνεια ότι δεν χρωστάμε τίποτα, μας χρωστάνε και μόνο μια εργατική λαϊκή εξουσία μπορεί να βγάλει τον τόπο από αυτά τα αδιέξοδα. Κάτι που οι υπόλοιπες δυνάμεις μνημονιακές και αντιμνημονιακές έχουν πάρει διαζύγιο. Κυρία Βλονίτου, κύριε Τσιμπόγλου λέει... Και κυρίως από τις δυνάμεις του συνασπισμού της αριστεράς και της Προόδου... Να ενωθούμε, να πάμε παρακάτω, να σώσουμε τον ελληνικό λαό. Που υποκριτικά λένε για ενότητα και μάλιστα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης... Όχι, πράξη το θέλουμε να το κάνουμε. Ενώ γνωρίζουν πολύ καλά... Ότι είμαστε μαζί στο συνασπισμό και διασπάστηκε. Καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Άσε με να τελειώσω. Είμαστε στο συνασπισμό και διασπάστηκε ο συνασπισμός και ακολούθησε τη δική του πορεία. Ο συνασπισμός πριν 2 χρόνια ξαναδιασπάστηκε και δημιουργήθηκε η ΔΙΜΑΡ. Και τώρα πάμε και σε άλλη διάσπαση. Και επιβεβαιώνουν το ανέκτητο, το ανέκτητο για τους τροτσκιστές να γίνουμε τρεις για να διασπαστούμε. Αυτήν τη διαδικασία εμείς δεν την ακολουθούμε. Με την εργατική τάξη και τον εργαζόμενο λαό ενάντια στα μονοπόλια και τον υπεριαλισμό. Αυτός είναι ο δρόμος. Με εργατική λαϊκή εξουσία. Κύριε Τσιμπόγλου, διασπάτε. Ψήφος στο κουκουέ. Οι δημοσκοπήσεις σας φέρνουν περίπου ίδιους. Άρα έρχονται καινούργοι. Είπατε όμως ότι το μνημόνιο. Μισό λεπτό. Είπατε όμως έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσοι λένε όχι στο μνημόνιο. Ο κύριος Εσημάτος είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά πάρα πολλά χρόνια. Έχει έρθει πολλές φορές σε εκπομπές και εδώ στο κανάλι 9 και σε άλλα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και μιλάει για τα πλήγματα στον εμπορικό κόσμο. Τώρα είναι υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες του κυρίου Καμένου. Χωρίς να δηλώνουν αριστερά, κύριε Τσιμπόγλου, κυρία Βλονίτου, με τα κόμματα της αριστεράς, λένε και αυτοί όχι στο μνημόνιο. Ο κύριος Καμένος, μάλιστα, ανέβασε πάρα πολύ τους τόνους σήμερα. Είπε, ήταν σκληρός σε διάφορες εκφράσεις και λέει και αυτό και λένε όχι στο μνημόνιο, δεν υπογράφουμε. Κύριε Ζησιμάτε, εσείς βλέπετε και άλλο δρόμο κόντρα στο μνημόνιο, έξω από το μνημόνιο, να πέσει το μνημόνιο. Και συμφωνείτε με αυτό, έχετε κοινό τόπο με την αριστερά, με ποια κόμματα της αριστεράς, πώς βλέπετε την 6η Μαΐου, 7η Μαΐου μετά τις εκλογές, αν ο ελληνικός λαός πει ναι, ενισχύουμε τα κόμματα που λένε όχι στο μνημόνιο. Πώς θα κυβερνήσετε, πόσοι θα συνασπιστείτε, με ποιους θα συνασπιστείτε, είσαστε αντιμνημονιακοί χωρίς να λέμε αριστερά και δεξιά. Ένα μπετονίστε. Για πάμε να μας πείτε να δούμε. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Μια και σας ακούω όλους με πάρα πολύ προσοχή. Ξέρετε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι όλη αυτή η αντίδραση που τόσα χρόνια έχει συσσωρευτεί στον κόσμο, βλέποντας ένα θέατρο του παραλόγου να φέρνει τη χώρα σε αυτό το σημείο.
παρακολουθούμε την Ελλάδα να διασύρεται διεθνώς, την Ελλάδα και τον Έλληνα να μην μπορεί πια να ταξιδέψει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έχουν κατηγορήσει για φοροφυγάδες, κλέφτες και ό,τι άλλο κακό θα μπορούσε να απαριθμίσει αυτόν τον τόπο και τα αποτελέσματα των γεγονότων, των οικονομικών μεγεθών τα οποία μας έφεραν ως εδώ. Δυστυχώς αυτοί που μας κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια μας έφεραν σήμερα σε αυτή την κατάσταση και μάλιστα σήμερα προσπαθούν να δικαιολογηθούν και στους δανειστές μας αλλά και να βρούνε στο λαό επάνω σε όλους εμάς το θύμα. Ωραία, που θα πρέπει λοιπόν να πληρώσει αυτά τα πράγματα. Πλέον, λοιπόν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες λοιπόν καταθέτουν μια εθνική αντιπρόταση κυβέρνησης ώστε να μπορέσει να προχωρήσει ένα νέο κυβερνητικό έργο με μια νέα λογική που λέει τι τα αυτονόητα. Λέει τα αυτονόητα στον ελληνικό λαό. Πρώτα απ' όλα ζητάει την τιμωρία όλων αυτών που μας έφεραν ως εδώ. Δεύτερον, ζητάει να μπει νοικοκυριό στο κράτος και να μπει μια τάξη σε όλα αυτά τα παραμάγαζα που είχαν δημιουργηθεί και τα πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Και μιλάω για όλη αυτή την αδιαφάνεια και τη διαφθορά η οποία αυτή τη στιγμή μας έχει φέρει σε ένα σημείο να μην ξέρουμε τι θα πληρώσουμε πρώτο. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός τι θέλει? Θέλει να μπορέσουμε αυτή η χώρα μέσα στην ευρωπαϊκή της προοπτική να ξαναδιαπραγματευτεί την ισότιμη παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που ζητάμε είναι να μας δώσει την ψήφο του ελληνικός λαός ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε λοιπόν, αυτό το κυβερνητικό έργο. Θα μας απαντήσετε όμως και συγκεκριμένα, κύριε Ζεσημάδη, να πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα θέματα. Βεβαίως. 7 του Μάη τα ποσοστά σας είναι υψηλά. Με δεδομένο, και σας εύχομαι να πάτε καλά, με δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία των δύο μεγάλων κομμάτων, εσείς με ποιους συνεργάζεστε? Ακούσαμε σήμερα έχουμε τον κύριο πολύ Καμένο. Συγκεκριμένο, ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Έχουμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Ακούσαμε τον κύριο Καμένο να λέει σήμερα ούτε νεκρός δεν συνεργάζομαι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, με ΠΑΣΟΚ και ένα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, με ποιους ακριβώς μπορείτε να συνεργαστείτε συγκεκριμένα ο για να καταλαβαίνουν και οι ψηφοφόροι σήμερα σας πού ακριβώς απευθύνεστε? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν τη δική τους κυβερνητική πρόταση. Είναι πια πολύ ξεκάθαρη. Γράφεται σε 57 σελίδες με ένα πάρα πολύ καθαρό τρόπο. Έχουμε μια πρόταση που οποία θα την καταθέσουμε όταν θα έρθει η ώρα και θα μας δοθεί η κυβερνητική εντολή και θέλουμε τότε οι Έλληνες βουλευτές να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά και την προοπτική αυτού του τόπου. Αυτό θα κάνει ο Πάνος ο Καμένος και νομίζω ότι θα βρεθούν και αρκετοί που θα έρθουν κοντά μας να προχωρήσουμε τον τόπο μπροστά. Η Ελλάδα δεν θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Είμαστε απόλυτοι βέβαιοι γι' αυτό. Γιατί και ο λαός θα δώσει μεγάλη δύναμη, αλλά και πολλοί βουλευτές θα συνεργαστούν μαζί μας. Κύριε Ζησημάτη, πώς θα βρεθεί σε αδιέξοδο? Σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μιχελάκης, είπε ότι ο κύριος Καμένος είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Ο κύριος Καμένος λέει: ούτε νεκρός δεν συνεργάζομαι με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Βγαίνουν αύριο τα αποτελέσματα και μπορεί να είναι αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις. Που είπαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Που σημαίνει πολλά κόμματα στη Βουλή, 10 και άνω κόμματα στη Βουλή, με μικρά ποσοστά, άρα ανάγκη συνεργασίας. Εσείς βλέπετε συνεργασία με κάποιον που σας λέει, πολλά κόμματα που με αυτούς που λέτε ούτε νεκροί, με ποιους θα συνεργαστείτε? Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία θα είναι μέσα στη Νέα Βουλή, θα είναι πολλά άλλα κόμματα. Ωραία, και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είναι πάρα πιο εύκολο να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ και τον ΚΚΕ από ότι με τη Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ, αυτό σας ρωτάμε. Όχι, μα αν δεχθούν το δικό μας πρόγραμμα, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να έρθουν κοντά μας. Είναι και ένα ανοιχτό. Το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων δεν είναι κλειστό κόμμα. Δεν είναι κλαμπ. Είναι ένα κόμμα για να σωθεί η Ελλάδα. Και πάνω στη διάσωση και τη σωτηρία της χώρας θα βάλουν χέρι όλοι. Εκτός πρέπει από να πέσουν αυτά τα τείχη που λέγονται χρώματα, κόμματα και ιδεολογίες οι οποίες μας οδήγησαν στο πουθενά. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει κάποιος άλλος σχηματισμός με τον οποίο δεν συνεργάζεστε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι οι υπεύθυνοι για αυτή την κατάντια. Διαχρονικά και, μέσα, και σε όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησαν, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ αλλά και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ωραία, η συγκυβέρνηση της καταστροφής. Αυτή η συγκυβέρνηση, καλέσατε, ξέρετε, χάνουμε συνέχεια χρόνο. Παρακάτω, κάθε μέρα χάνουμε χρόνο. Και όσο χάνουμε χρόνο, είμαστε όλο και πιο βαθιά σε ένα λάκκο και φτάνουμε στον εκβιασμό. Τον εκβιασμό της επόμενης μέρας. Λοιπόν, εκβιασμός θα σταματήσει στις 6 Μαΐου, η Ελλάδα θα μπει σε τάξη και σειρά. Εμείς, το Σύνταγμα, νομίζω θα δώσει το δικαίωμα στο πρώτο κόμμα να πάρει την κυβερνητική εντολή, το ίδιο αν δεν το καταφέρει στο δεύτερο. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι η σειρά μας θα έρθει πολύ γρήγορα. Μην έρθει και πρώτη. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι γι' αυτό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα θα έχει κυβέρνηση στις 7 Μαΐου και θα έχει κυβέρνηση σωτηρίας. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια εθνική όμως κυβέρνηση σωτηρίας. Όμως αυτό που έχετε λέει σαν ευχολόγια, κύριε Ζησημάτο, δεν είστε συγκεκριμένος όμως. Αυτό που λέτε ακούγεται πάρα πολύ ότι όμορφο. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Πρέπει να ξέρουν οι ψηφοφόροι σας. Είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε, για παράδειγμα,
με τον κύριο Καρατζαφέρη. Είστε διατεθειμένος ή όχι με το Κομμουνιστικό Κόμμα, με τη Χρυσή Αυγή? Υπάρχουν τόσοι άλλοι σχηματισμοί. Δηλαδή, με ποιον είναι ξεκάθαρο ότι δεν συνεργάζεστε και με ποιους βλέπετε να έχετε μια πρόταση? Ο πρόεδρος, ο Πάνος Καμένος, απάντησε σήμερα πάρα πολύ συγκεκριμένα και είπε ότι όσοι θα συμφωνήσουν στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα της διάσωσης αυτής της χώρας θα συνεργαστεί μαζί με αυτό το κόμμα που λέγεται Ανεξάρτητοι Έλληνες. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ανοιχτοί σε όλους τους ανθρώπους. Επειδή λοιπόν λέγεστε Ανεξάρτητοι Έλληνες, άρα τους περικλείεται όλους μέσα, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση ο εκπρόσωπος και υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο κύριος Τσιμπόγλου. Να σας κάνει την ερώτηση, θέλει να σας κάνει ερώτηση ο κύριος Σπυρίδων από τη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε μήπως εδώ στο τραπέζι βρείτε πουθενά κανένα κοινό τόπο να ξέρουμε τι κυβέρνηση θα μας προκύψει. Μα το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έχουμε η εθνική αντιπρόταση, είναι εδώ. Έχουμε πολύ ξεκάθαρη πρόταση. Εθνική αντιπρόταση. Σύντομα ερωτήσεις για τον κύριο Τσιμπόγλου. Το ερώτημα του κυρίου Τσιμπόγλου προς τον κύριο Ζησιμάτη. Σύντομα ερωτήσεις, κύριε Τσιμπόγλου. Σύντομα ερωτήσεις έχουμε ακόμα. Κύριε Τσιμπόγλου, έχουμε ερωτήσεις, έχουμε ακόμα. Πάρτε σας παρακαλώ με υπόψη ότι έχουμε και εκπροσώπους από τη Δημοκρατική Συμμαχία, από Κοινωνική Συμφωνία. Που δεν, έχουν ακόμα πάρει το λόγο, ναι. Και από τη Δημοκρατική Αριστερά. Με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, γιατί ψήφισαν το μνημόνιο, δεν θα συνεργαστείτε, όπως και με βουλευτές, άκουσα τον κύριο Καμένο, που ψήφισαν το μνημόνιο, δεν θα συνεργαστείτε. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστείτε. Που μαζί υπέγραψαν το μνημόνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή θα τους καταγγείλετε και αυτούς και δεν θα συνεργαστείτε? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε και υπέγραψαν ένα μνημόνιο γιατί πάρα πολύ απλά δεν εμπιστεύονται αυτούς τους πολιτικούς. Αυτοί οι πολιτικοί διέσυραν τον ελληνικό λαό με ψέματα. Εμείς θα δείξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αληθινό πρόσωπο των Ελλήνων, αλλά και τη διάθεσή τους να πληρώσουν αυτά που πρέπει και όχι αυτά που μας έχουν χρεώσει. Σαφής. Αυτό λέμε εμείς. Λοιπόν, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, λοιπόν, θα κάνουμε λογαριασμό. Μάλλον συνεχίσουμε από εδώ. Θα συνεργαστείτε. Πάμε να εξαντλήσουμε την αριστερά. Θα συνεργαστείτε. Σύντομη, πολύ σύντομη σημασία. Ναι, μια ερώτηση από τον κύριο Σπυρίδωνα της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να ρωτάμε εμείς τα μεγάλα κόμματα. Ο κύριος Ζησιμάτος, τον οποίο εγώ εκτιμώ προσωπικά και γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά στον Πειραιά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι συνυπεύθυνοι για το που έφτασε μέχρι τώρα η χώρα τη συγκυβέρνηση. Και ρωτώ. Ο Παναγιώτης ο Καμένος έχει την άποψη αυτή, όντας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2009, ένιωθε συνυπεύθυνος και παρέμενε υπουργός? Και όντας βουλευτής μέχρι το 2011, ένιωθε συνυπεύθυνος και ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας? Τι συμβαίνει, ποια είναι η αλήθεια? Η μεγάλη ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Σπυρίδωνα, ξέρεις πολύ καλά ότι είναι η στιγμή που αποφάσισε να ισοπεδώσει τον δικοματισμό και να γίνει ένα μπλοκ μαζί με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φέρει την κύρια ευθύνη για την κατάντια μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Πάνος ο Καμένος έχει διαχωρίσει τη θέση του πολύ πιο νωρίς, έχει καταλάβει, έχει δικαίωμα να κάνει την αυτοκριτική του και έχει δικαίωμα να μπει μπροστά και να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει από αυτή την κατάσταση την οποία είμαστε όλοι σε ένα διέξοδο. Εγώ είμαι άνθρωπος της αγοράς, εγώ ζω την καταστροφή κάθε μέρα. Οι άνθρωποι αυτοί που πηδάνε, που δεν πρέπει να πηδάνε και πρέπει να τους σταθούμε, έρχονται σε αδιέξοδα. Αδιέξοδα με την εφορία, αδιέξοδα με τον ΙΚΑΠ, αδιέξοδα με τις τράπεζες. Σε αυτά το πολιτικό μας σύστημα δεν ακούει κανέναν. Συνεχίζει σε έναν δρόμο αδιέξοδο. Και σε αυτό το αδιέξοδο, Σπύρο, συγγνώμη δηλαδή, έχουμε μιλήσει και ιδιαίτερα, σε αυτό το αδιέξοδο ξέρεις πολύ καλά ότι δεν έχει σταθεί κανείς δίπλα στον ελληνικό λαό. Κάθε μέρα που περνάμε χάνουμε χρόνο. Τα λεφτά έχουν τελειώσει και δυστυχώς τον Οκτώβριο έπρεπε να έχουμε πάει σε εκλογές. Να πάρουμε και το ερώτημα της κυρίας Αυγονίκου και πάμε στο διάλειμμα. Και το θέλουμε αυτό να προχωράτε με ερωτήματα ένας προς τον άλλο. Κύριε Ζησιμάτο, είστε άνθρωπος της αγοράς και βλέπετε την καταστροφή και τα λουκέτα κάθε μέρα. Κοιτώντας όμως το πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων, βλέπω ότι είναι άκρος νεοφιλελεύθερο. Έτσι μιλάει για ιδιωτικοποιήσεις των διοδίων. Μιλάει για μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, μιλάει για ιδιωτικοποιήσεις των πάντων. Όταν λοιπόν σήμερα σε όλη την Ευρώπη αρχίζει ο κόσμος να επαναστατεί και ο νεοφιλελευθερισμός να πηγαίνει στα σκουπίδια, εσείς λοιπόν λέτε ότι θα εφαρμόσετε αυτό το πρόγραμμα. Άρα λέω εγώ, η αντιμνημονιακή ψήφος δεν αρκεί. Μετά από την αντιμνημονιακή ψήφο έχουμε να σκεφτούμε και
προς τα κατεύθυνση θα πάει η χώρα. Γιατί εσείς με το πρόγραμμά σας θέλετε να διατηρήσετε την ίδια κατάσταση που υπήρχε. Ερώτημα, είπαμε και αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ερώτημα, είναι θέση. Όμως θα καλά, εγώ θα σας πω. Είναι ερώτημα στην ουσία. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια. Διότι η Ελλάδα δεν θα αλλάξει σύστημα. Κύριε Ζησιμάτε, ένα λεπτό. Είναι ερώτημα. Σας λέει, εμείς τραβάμε αριστερά, εσείς τραβάτε δεξιά φιλελεύθερα. Αυτό σας λέει. Άρα πώς θα υπάρξει σύγκληση, έτσι, αφού είστε και οι δύο εκτός μνημονίου. Απαντήστε, υπάρχει σύγκληση ή δεν υπάρχει. Σύντομα. Πρώτα απ' όλα, η μόνη σύγκληση που υπάρχει με το ΣΥΡΙΖΑ είναι όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Ελλάδας προς τους δανειστές μας. Εκεί συμφωνούμε στο ότι έχουν έρθει κάποια επιτόκια επαχθεί, κάποια επιτόκια τα οποία όλο αυτό το καιρό και όλο αυτό το διάστημα δεν θα έπρεπε να πληρώνονται. Ναι. Η Ελλάδα λοιπόν να πληρώσει αυτά που χρωστάει, αλλά όχι να πληρώσει την τοκογλυφία των τραπεζών. Αυτό σημείο που λέμε εμείς λοιπόν, σε αυτό συμφωνούμε. Όμως όσο αφορά τη διαχείριση της οικονομίας, η Ελλάδα είναι μια ελεύθερη οικονομία, θα παραμείνει ελεύθερη οικονομία. Πρέπει όμως να υπάρχει ισότητα, πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή διαχείριση στο πώς και ποιοι πληρώνουν φόρους για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε την κρίση. Δεν θα πατήσουμε ένα κουμπί στις 7 Μαΐου και θα σωθεί η Ελλάδα. Ναι. Θα βάλουμε όλη πλάτη, τουλάχιστον όμως να σωθούν οι υποδομές των Ελλήνων, οι περιουσίες των Ελλήνων. Σαφής, γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάμε, δεν θα μείνει τίποτα. Σαφής απάντηση να πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μανώλη Χριστοφάκη της Δημοκρατικής Αριστεράς, να μας πει αν σε αυτά που άκουσε μέχρι τώρα από τον κύριο Ζησιμάτο. Υπάρχει πεδίο σύγκλησης, είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Πειραιώς με τη Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη. Μία πολύ σύντομη απάντηση, κύριε. Για να έχει χρόνο να απαντήσει, να τον καλησπερίσουμε μετά, και ναι, καλύτερα να μας απαντήσει μετά το διευθυντικό διάλειμμα. Καταρχήν να μας πείτε αν έχετε κοινό τόπο με τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις από τον κύριο Ζησιμάτο, από την κυρία Βλονίτου, από τον κύριο Τσιμπόγλου, Κουκουέ δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητους Έλληνες. Μετά θα πάμε στα κόμματα εξουσίας. Η ΔΜΑΡ έχει ανακοινώσει ότι η αναπροσαρμογή του μνημονίου και αναπροσαρμογή ορισμένα πράγματα. Όχι έξω από το ευρώ, όχι έξω από την Ευρώπη. Πιστεύει ότι μέσα από τα κράτη της Ευρώπης θα θίγει η ανασυγκρότηση της Ελλάδος. Και βάσει αυτών των πραγμάτων οδεύει προς εκλογές η ΔΜΑΡ. Λοιπόν, κύριε Χριστοφάκη, βάλτε και μια ανωτελεία για να έχετε πολύ χρόνο να ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Στο στούντιο θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Είναι η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης 9, του καναλιού 9, και θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ δίνοντας λόγο σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων, Γιάννη. Γιατί έφτασε η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων. Μας λένε τα κόμματα που μας κυβερνούν ότι μετά από εμάς, εάν δεν κυβερνήσουμε εμείς στις 7 Μαΐου, θα υπάρξει χάος, διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν προγράμματα τα οποία αντιστρατεύονται. Τα δάνεια, ό,τι συμφωνίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Τρόικα, δηλαδή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα κλπ. Σήμερα που μιλάμε είναι μέρα που 4 ευρωπαϊκές χώρες πάνε σε εκλογές. Η Ολλανδία, η Τσεχία και η Γαλλία. Η Ολλανδία και η Τσεχία πήραν τον δρόμο των εκλογών σήμερα, αφού οι κυβερνήσεις που έχουν έπεσαν, διότι οι συνασπισμοί που κυβερνούν στις χώρες αυτές δεν συμφωνούν στα οικονομικά μέτρα και στο οικονομικό πρόγραμμα που λένε τα κόμματα που ήταν μαζί, ότι δεν πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να αλλάξει. Δεν συμφώνησαν τα κόμματα, πάνε σε εκλογές. Ολλανδία, Τσεχία, στη Γαλλία ήδη ξέρετε το αποτέλεσμα. Ο Ολλάντ με πολύ μικρή διαφορά, με πολύ μικρή διαφορά, αλλά με πολύ μεγάλη έκπληξη από την ακροδεξιά, όπου η Μαρί Λεπέν πήρε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έφτασε στο 18% η κόρη του Λεπέν. Αντιθέτως, το κόμμα της αριστεράς, ο Μελανσόν, έμεινε στο 11%. Φαίνεται ότι και εκεί οι εκλογές θα είναι θρίλερ. Θρίλερ είναι και οι εκλογές που έχουμε σήμερα, στην Ελλάδα, γιατί οι δημοσκοπήσεις τελευταίες που δημοσιεύθηκαν έδειξαν ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία από κανένα κόμμα, θα πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις και συμμαχίες. Αυτή την περίπτωση συγκλήσεων και συμμαχιών
ψάχνουμε κι εμείς στην πρώτη εκπομπή που θα κάνουμε, θα την ψάχνουμε μέχρι το τέλος για να δει ο κόσμος ποιες θέσεις κομμάτων είναι κοινές, για να δει ποιες θέσεις είναι διαφορετικές και ανάλογα να πάρει την απόφασή του. Ο κύριος Χρυσοφάκης, ο Μανώλης Χρυσοφάκης, γιατρός, υποψήφιος με τη Δημοκρατική Αριστερά στην πρώτη Πειραιώς, πήρε το λόγο σε αυτό το μέρος της εκπομπής για να μας πει αν η Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη, πολύ θρύλητη τις τελευταίες μέρες ως προς το αν συμφωνεί, αν έχει συγκλήσεις με Πασόκ, με Νέα Δημοκρατία, με ΣΥΡΙΖΑ, με ΚΚΕ, ποιες θέσεις είναι κοινές, ο κύριος Χρυσοφάκης έχει το λόγο να μας πει ποιες είναι οι θέσεις στις οποίες θα έβλεπε καταρχήν ταυτότητα ή σημεία σύγκλησης και με ποιο κόμμα από όσα ακούσαμε και ακούσαμε τα βασικά κόμματα, τα 5-6 βασικά κόμματα της Βουλής, κ. Χρυσοφάκη. Και θα ήθελα να προσθέσω και στο ερώτημα του Γιάννη, το αίτημα του κόσμου, είδαμε τις δημοσκοπήσεις ότι ένα μεγάλο ποσοστό, το 22%, θα ήθελε τη δυνατότητα μιας κυβέρνησης συνεργασίας της αριστεράς. Γιατί εσείς, το κόμμα σας, το κόμμα του κ. Κουβέλη, δεν προχώρησε ενδεχομένως σε μια προεκλογική συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, προκειμένου η αριστερά πρώτη φορά που έχει μια ιστορική ευκαιρία να έχει μια κοινή φωνή και να δώσει πραγματικές απαντήσεις σε πολύ σημαντικά προβλήματα? Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα, γιατί η αριστερά τόσα χρόνια είναι διασπασμένη. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Αυτές οι διαφορές δεν νομίζω ότι λύνονται προεκλογικά. Μετεκλογικά είναι ένα μεγάλο ερώτημα το τι ποσοστό θα έχει το κάθε κόμμα από τα κόμματα της αριστεράς. Και αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο για το συσχετισμό των δυνάμεων που θα δημιουργηθούν. Η Δημάρ πιστεύει ότι εάν ψηφιστεί από πολύ και πάλι μεγάλο ποσοστό, θα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί και με άλλα κόμματα. Είναι καθαρή θέση του Προέδρου, του κ. Κουβέλη και τη διακήρυξη της Δημάρ. Εξαρτάται βέβαια εάν αυτή η συμμαχία δεν θα είναι μια συμμαχία για να δημιουργηθεί απλώς και μόνο ένα κυβερνητικό σχήμα που θα έχει τη συνέχεια αυτής της τωρινής κατάστασης ή θα δεχτούν και οι συμμετέχοντες σε αυτό το σχήμα ορισμένες αποφάσεις, ορισμένες μάλλον εστιάσεις και απαιτήσεις που έχει το κόμμα όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας αυτής. Είπατε, κύριε Χρυσοφάκη, ότι θα είσαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο ευρώ, η Δημοκρατική Αριστερά. Αν σας πούμε λοιπόν μεθαύριο στις εκλογές, βγαίνουν τα ποσοστά που λένε περίπου οι δημοσκοπήσεις, σας καλεί λοιπόν το πρώτο κόμμα, όποιο είναι, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, σας καλεί και σας λέει μέσα στο ευρώ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάτε να στηρίξετε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα μαζί μας, πάρτε 2-3 υπουργεία και ελάτε να κυβερνήσουμε με βάση αυτούς τους 2-3 άξονες. Θα μπείτε σε μια κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία, με κάποιο Πασόκ και εσείς μαζί? Είπα και προηγουμένως ότι η συμμαχία θα εξαρτηθεί βέβαια και από το ποσοστό έτσι, που θα βγάλει η Δημάρ. Από εκεί και ύστερα, εφόσον οποιοδήποτε κόμμα έρθει κοντά στις προκηρύξεις, διακηρύξεις της Δημάρ όσον αφορά το κράτος που θα δημιουργηθεί, την κυβέρνηση που θα δημιουργηθεί, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, πώς μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα πράγματα, μπορεί σχετικά εύκολα. Ναι, αλλά δεν είναι λίγο ασαφές αυτό, καθώς τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Το μνημόνιο είναι εκεί και 7 του μήνα πρέπει να πληρωθούν μισθούς και συντάξεις. Δεν είναι λίγο ασαφές αυτό? Όχι. Δηλαδή, δεν πρέπει ο ψηφοφόρος σας να γνωρίζει τι μπορεί να περιμένει από την Δημάρ την επόμενη μέρα? Και να σας θέσω και ένα άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγες μέρες, το κόμμα σας εξήγηλε μέτρα για την ανακούφιση των αδυνάτων, χωρίς όμως να υπάρξει κοστολόγηση. Μήπως μπήκατε κι εσείς σε μια διαδικασία έτσι προεκλογικών εξαγγελιών που ακούγονται όμορφες? Όχι. Αλλά την επόμενη μέρα δεν είναι ξεκάθαρο τι θα κάνετε? Όχι. Η κοστολόγηση έχει βάλει θέση η Δημάρ. Έχει στο πρόγραμμά της, την έχει βάλει πώς θα γίνει, από πού θα βρεθούν ορισμένα έσοδα, από πού θα δημιουργηθεί ένα πακέτο ανακούφισης για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν. Οπωσδήποτε θα υπάρχει. Η Δημάρ δεν είναι κλειστή και να αποκλείει οποιαδήποτε συμμαχία. Η Δημάρ είναι ανοιχτή σε συμμαχία εφόσον
είναι ορισμένες προϋποθέσεις πάνω στο τραπέζι. Εάν δεν υπάρξουν αυτές τις προϋποθέσεις, όχι. Βέβαια, ακόμα και να πάμε και σε άλλες εκλογές, όπως έχει πει και ο κύριος Κουβέλης. Είναι σαφέστατη η θέση της Δημάρχης. Με τα κόμματα της αριστεράς, κύριε Χρυσοφάκη, θα επιμείνω να είσαστε πολύ σαφείς. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει μέσα στο ευρώ, το ξεκαθαρίζει και μέσα στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς δεν πληρώνουμε τα δάνεια αυτά, δεν θέλουμε να τα πληρώσουμε και θέλουμε λιγότερο ιδιωτικό κράτος, περισσότερο κράτος σε οργανισμούς, περισσότερο κοινωνικό κράτος. Τι σας χωρίζει από το ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο προχθές, μέχρι προχθές, πριν από ένα μήνα, δύο μήνες, ήσασταν μαζί? Οι κρατικές συμφωνίες είναι κρατικές συμφωνίες. Απλώς αυτές οι συμφωνίες πρέπει να τύχουν μια διαπραγμάτευση. Δεν μπορούν να καταργηθούν. Ας μην γελιόμαστε. Υπάρχει δυνατότητα αυτής της διαπραγματεύσης όμως? Βεβαίως υπάρχει. Τέτοια. Ακόμα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τώρα πριν μερικές μέρες, είπε ότι ναι, έχουμε τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Τώρα, γιατί δεν έγινε τόσο καιρό, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άμα δεν υπάρχουν καθαρά χέρια... Μισό λεπτό, όχι κυρία Πλονίτου, να πάμε στην Δημοκρατική Συμφωνία. Είναι οι δύο καλεσμένοι μας απόψε, ο Θόδωρος Δαμιανός και η κυρία Φρόσο Σταυράκη, είναι οι υποψήφοι με τα κόμματα στα οποία ηγούνται δύο κυρίες, που μέχρι τώρα έχουν πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική. Τους καταλογίζουμε ευθύνες πάρα πολλές γιατί είχαν πόστα κυβερνητικά. Είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Ο Θόδωρος Δαμιανός είναι μαζί μας απόψε, ο υποψήφιος και πρώην βουλευτής Δράμας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Φρόσο Σταυράκη είναι υποψήφια με την κυρία Κατσέλη, την Κοινωνική Συμφωνία. Να αρχίσουμε από την κυρία Σταυράκη, κύριε Δαμιανέ. Είμαστε σίγουροι ότι την παραχωρήσετε την θέση. Αλίμονο. Δύο κυρίες ηγούνται. Στην κυρία δίνουμε το λόγο. Πρώτα, κυρία Σταυράκη. Η κυρία Κατσέλη ήταν υποψήφια, ήταν υπουργός. Φαινόταν ότι διαφωνούσε με το μνημόνιο. Συνεχώς. Δεν το έκανε σαφές, κυρία Σταυράκη, συνεχώς, μέχρι που έφυγε από την κυβέρνηση. Μαθαίναμε οι δημοσιογράφοι ότι ναι, είχε διαφωνίες, ναι, δεν συμφωνούσε. Ήταν ήξης αφήξης μέχρι τώρα ο λόγος της. Κάναμε λάθος που το εξηγούμε, που το προσλάβαμε εμείς έτσι. Ήταν σαφής αντιμνημονιακή η θέση της μέσα στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου? Και τι παρασκήνιο παίχτηκε και η κυρία Κατσέλη έβαλε υπογραφές στο πρώτο διάστημα μέχρι να φύγει από το ΠΑΣΟΚ? Τι θα κάνετε εσείς αν αύριο σας πούν μπαίνετε στη Βουλή, θέλουμε συμμαχίες? Με την μνημονιακή πλευρά θα πάτε, με την αντιμνημονιακή, ξεκαθαρίστε τα. Πάρα πολλά ερωτήματα. Και καταρχήν... Κεντρικά να πάτε, κεντρικά. Δεν σας άκουσα. Κεντρικά να πάτε, στα κεντρικά λέω. Ωραία. Και καταρχήν ένα σχόλιο. Ναι. Η κυρία Κατσέλη είναι στην πολιτική ζωή τα τελευταία πολύ λίγα χρόνια. Δεν έχει σαφώς την ευθύνη που έχουν πολιτικοί των τελευταίων 20, 30 και 40 τόσο, χρόνια. Μισό λεπτό. Εμείς δεν το παίρνουμε με τόσο σαβουάρ βίβρο του Κολονάκη τόσο πολύ. Ναι. Κύριε Κατσέλη είναι σύζυγος Γεράσιμου Αρσένη. Στην πολιτική. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πολιτική, λάθος να το λέτε. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Υπάρχουν όμως οικογενειακές, υπάρχουν όμως οικογενειακές πορείες. Δεν να, έχει διαφορετική όχι. πορεία από το Γεράσιμο Αρσένη. Έχει τελείως διαφορετική. Έχει μια τεράστια ακαδημαϊκή πορεία. Τεράστια όμως, αναγνωρίζεται από τους καλύτερους οικονομολόγους αυτή τη στιγμή δηλαδή, παγκόσμια. Άλλα λέει ο κύριος Αρσένης, άλλα λέει η κυρία Κατσέλη. Πολύ καλά. Αυτό να ρωτήσετε τον κύριο Αρσένη. Ο άνθρωπος έχει αποχωρήσει από την πολιτική και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάμε, καθορίζει λοιπόν, τα πράγματα στην κοινωνική συμφωνία. Πάμε συγκεκριμένα. Το θέμα είναι ότι η κυρία Κατσέλη... Τι απαντάτε σε αυτούς και από το ΠΑΣΟΚ που τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό, λένε ότι για ευθύνες του μνημονίου, για καθυστερήσεις του μνημονίου, ενδεχομένως και για το λεφτά υπάρχουν, ευθυνόταν η Λούκα Κατσέλη. Και αυτό το ακούσατε και από παλιούς συντρόφους στο ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε σε αυτούς? Ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι? Για το λεφτά υπάρχουν, έχει ξεκαθαριστεί πλήρως, δεν ευθύνεται, δεν το είπε ποτέ η κυρία Κατσέλη. Το πώς το είπε ο κύριος Παπανδρέου, πώς έχει ερμηνευτεί στη συνέχεια και πώς έχει γίνει όλη αυτή ποιος του το έπαινε να το πει αυτό? Δεν σας άκουσα. Ποιος του το έπαινε να το πει? Ή η κυρία Κατσέλη το είπε ή ο κύριος Παπακοσταντίνου? Η κυρία Κατσέλη δεν το είπε, οπότε ρωτήστε τον κύριο Παπακοσταντίνου. Ρωτήστε τον κύριο Παπακοσταντίνου. Να πάμε όμως τώρα στα ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ τον ελληνικό λαό. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Εγώ βλέπω να γίνεται μια προεκλογική περίοδος που είναι σχεδόν ίδια όπως και όλες οι άλλες, λες,
σαν να μην έχει συμβεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, η κυρία Κατσέλη έδωσε μάχες και εντός μνημονίου, διαπραγματεύτηκε πάρα πολύ σκληρά και το θέμα που υπάρχει είναι τελικά αν μπορείς να διαπραγματεύεσαι και να πετυχαίνεις. Δεν είναι άσπρο-μαύρο τα πράγματα στην πολιτική. Είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση, είναι μια συνεχής διαδικασία, είναι μια συνεχής, αν θέλετε, κόντρα ανάμεσα σε πολιτικές και σε ιδεολογίες. Δεν είναι απλά λάθη αυτά που γίνονται για να ζητάμε συγγνώμη. Το θέμα είναι, είσαι με τον λαό και με τον πλούτο να κατανέμετε ισότιμα ή είσαι με τον πλούτο να συσσωρεύετε. Αυτές είναι οι πολιτικές που συγκρούονται. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Εκτός από τις πολιτικές που συγκρούονται και είπατε δεν είναι λάθη, μένουμε σε αυτό και η κυρία Παυλή από το Πασόκ είπε προηγουμένως. Είναι συνειδητές επιλογές, κύριε Δάσκα. Σε ερωτήματα είπε είναι εγκλήματα. Κάποιοι πρωθυπουργοί έξω από την Ελλάδα, πάνε στο εδόλιο. Θα είναι το δεύτερο θέμα που θα μας απασχολήσει. Να με αφήσετε όμως να πω, και θα πάμε εκεί. Να πω ένα πράγμα που έχει να κάνει με τη δυσκολία που περνάει σήμερα ο ελληνικός λαός, επιτρέψτε μου, και το θλιβερό φαινόμενο των αυτοκτονιών και όλης αυτής της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Δεν υπήρξε δίκτυ προστασίας μπροστά σε αυτή τη λέλαπα που έχει διαμορφωθεί. Το μοναδικό δίκτυο προστασίας που έχει υπάρξει είναι ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά της Λούκας της Κατσέλη. Και άλλες ενέργειες που έχει... Για τον οποίο αρχικά πολεμήθηκε και βλέπουμε τώρα ότι όλα τα κόμματα έχουν κάνει την υπόθεση υπερχρεωμένα νοικοκυριά προεκλογική εξαγγελία. Αυτό που ενδιέφερε όλο αυτό το διάστημα ήταν να σωθούν οι τράπεζες και αυτό ήταν ο πρωταρχικός στόχος. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να σωθεί ο λαός. Πρέπει να σωθούν οι Έλληνες. Όχι η χώρα γενικώς και ορίστους. Το θέμα είναι ότι η κυρία Κατσέλη και η κοινωνική συμφωνία λέμε ότι με το μνημόνιο και με το σπιράλι της ύφεσης που έχει δημιουργηθεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σηκώσει κεφάλι αυτή η χώρα. Είναι συνταγή χρεοκοπίας το μνημόνιο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Ενώ το πρώτο δεν ήταν, συγγνώμη. Πάμε. Κυρία Σταυράκη, να πάμε μετά την υποθέτησή σας και στον Θόδωρο Δαμιανό. Για αφήστε. Ήδη είμαστε μισό λεπτό. Είμαστε μια μισή ώρα και παραπάνω μετά την εκπομπή. Πρέπει να πάρουν όλοι τον λόγο. Να καλησπερίσουμε τον. Το δεν ήταν. Θα το πούμε. Κύριε Τσιμπόγλου, θα επανέλθουμε. Στον κύριο Θόδωρο Δαμιανό, υποψήφιο με τη Δημοκρατική Συμμαχία τη Ντόρα Μπακογιάννη στην δεύτερη περιφέρεια τη Αθήνα. Ακριβώ. Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι καμιά φορά, βέβαια. Έτσι. Οι έσχατοι γιατί είμαι τελευταίο που παίρνω τον λόγο. Δεν έσονται το κόμμα. Πάμε και το ξεκαθαρίσαμε και από την αρχή για να μην δημιουργούνται κάποιε παρανοήσει. Πάμε σύμφωνα με την εκπροσώπηση των κομμάτων κανένα, στη Βουλή. Κανένα πρόβλημα γι' αυτό, και... αλλά πολύ λόγο έγινε στο πάνελ των τέως μεγάλων κομμάτων. Και εμείς τελευταίοι και καταϊδρωμένοι παίρνουμε το λόγο, παρότι νομίζω ότι έχουμε να πούμε εξίσου πολλά με τους υπολείπους. Το καλό για εσάς είναι ότι μπορείτε να απαντήσετε σε όλα τα προηγούμενα όσα ακούσατε και ακούσατε πολλές τοποθετήσεις κομμάτων. Σαφώς. Με ποια από αυτά η Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη βρίσκει κοινά σημεία σύγκλησης. Ακούσατε ήδη 7 κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Με ποια, 8, με συγχωρείτε, με ποια από αυτά. Εσείς βρίσκετε σημεία σύγκλησης μέσα στο ευρώ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην πληρώσουμε τα δάνεια, να πάμε πιο αριστερά και περισσότερο κοινωνικό κράτος, όπως λένε τα κόμματα της αριστεράς, να πάτε πιο δεξιά, πιο φιλελεύθερο κράτος, όπως λένε τα κόμματα της Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ που είναι στην η Τρόικα που μας επιβάλλει οι δυτικοποιήσεις κλπ. Πού θα μας πάει η Δημοκρατική Συμμαχία εάν μπει στο πιδάλιο ή κυβέρνησης ή κάποιων υπουργείων. Στο κέντρο καταρχάς. Ούτε το δεξιά ούτε το αριστερά. Καταρχάς εμείς δεν βαφκαλιζόμαστε, δεν λέμε ότι εξαρτάται από το ποσοστό μας, εάν και εφόσον πάρουμε την εντολή σχηματισμού, θα πρέπει να καταλαβαίνει ο καθένας, τουλάχιστον εμείς που έχουμε κάνει πολλές εκλογές, ξέρουμε ότι τα πράγματα λίγο πολύ είναι μετρημένα. Τώρα, αν το ποστό του ενός κόμματος είναι λίγο μεγαλύτερο ή άλλο μικρότερο, είναι ξεκάθαρα και με τον νόμο που υπάρχει, είναι σαφές ότι το πρώτο κόμμα και έχοντας και 50 έδρες δώρο, εάν δεν κάνει αυτό κυβέρνηση συνεργασίας, είναι σχεδόν αδιανόητο να υπάρχει κυβέρνηση λοιπόν, πάμε τότε από όλα τα άλλα συγκεκριμένα, κόμματα. Το κόμμα σας. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που έχει. Στη Νέα Δημοκρατία, ακούστε με, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Βεβαίως. Στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά ή στο ΠΑΣΟΚ του κυρίου Βενιζέλου. Με ποιο από τα δύο κόμματα, με δεδομένο ότι έχουν και τα δύο μία μνημονιακή κατεύθυνση, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά ή ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου.
Καταρχάς, το Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, εμένα που προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μου αρέσει σαν έννοια. Νέα Δημοκρατία. Χωρίς του Σαμαρά. Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έχουμε, λέω. Η Νέα Δημοκρατία με πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά. Το κατάλαβα. Απλά μου δόθηκε η ευκαιρία να πω εγώ αυτό που θέλω να πω. Το λοιπόν, μπαίνουμε στον πειρασμό Σαμαράς Ντόρα Μπακογιάννη. Μπαίνουμε να πούμε και το όνομα Σαμαράς. Όχι, αλλά ξέρετε, εμένα που είμαι 30 χρόνια, που υπηρέτησα 30 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία, με ενοχλεί πολύ να βλέπω για πρώτη φορά κάτω από τη Νέα Δημοκρατία το όνομα αρχηγού. Ούτε ο Αείμνηστος Καραμαλής, ούτε ο Ράλης του Αβέροφ. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Έβερτ, ούτε ο Κώστος Καραμαλής, ο απελθόν αρχηγός και πρωθυπουργός, δεν είχε τολμήσει κάτω από το Νέα Δημοκρατία να βάλει το προσωπικό του όνομα. Το Νέα Δημοκρατία Αντώνη Σαμαράς δείχνει και ορισμένα πράγματα για το που θέλει να πάει Αντώνη Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό αφήστε το είναι, αν θέλετε, δικό μας τέως εσωτερικό κόμμα, θέμα. Τώρα, εμείς είμαστε το μόνο κόμμα, νομίζω, που έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες μετεκλογικές. Με όλα τα κόμματα τα οποία έχουν ευρωπαϊκή προοπτική. Και αυτά τα εκτός μνημονίου και μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο ευρώ, αυτά, με συγχωρείτε, είναι φλινά φλήματα. Εδώ, αν δεν φροντίσεις να ακολουθήσεις με τις όποιες αλλαγές που μπορώ να έρθω να σας πω σε αυτές, τις συμφωνίες που έχουν γίνει, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει στο ευρώ ή, εν πάση περιπτώσει, στο στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πιστεύουμε ότι σαφώς μπορεί να υπάρχει διαπραγμάτευση, αυτό είναι ξεκάθαρο. Φτάνει να χρησιμοποιούμε τη μαγική λέξη που κανείς δεν τη λέει. Το ισοδύναμα. Mm-hmm. Που το ακούμε συνεχώς. Και μέχρι τώρα ακούω τα διάφορα κόμματα να κάνουν προτάσεις, αλλά κανένα δεν μιλάει για ισοδύναμα. Άκουσα χθες τον κύριο Σαμαρά στο Ζάπιο να λέει πολλά, αλλά να μην λέει από πού θα τα βρει. Άκουσα, αναφέρατε από την αρχή στον κύριο Σπυρίδωνα, το θέμα της επανεισόδου χρημάτων στην Ελλάδα. Να το ζητούμενο δεν είναι να έρθουν τα χρήματα στην Ελλάδα. Άρα το θέμα είναι να έρθουν κάποια ισοδύναμα μέτρα. Εμείς έχουμε προτείνει ισοδύναμα μέτρα. Έλεγα λοιπόν ότι το θέμα είναι να έρθουν τα λεφτά αυτά και να επενδυθούν στην Ελλάδα. Όχι απλά να έρθουν στην Ελλάδα και να κάθονται σε μια τράπεζα. Έτσι. Ούτε αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Διαχωρίζετε, κύριε Δαμιανέ, τους κλέφτες από τους μη κλέφτες? Γιατί κάποιοι ρήμαξαν και πίσω είναι και πολιτικοί, είναι και δημοσιογράφοι, είναι και εταιρείες τέτοιες. Ρήμαξαν τα δημόσια ταμεία. Τα έχουν στο εξωτερικό. Να τα φέρουν αυτοί στο όνομα μιας εταιρείας που θα λέγεται η εταιρεία Blue Bell, ας πούμε. Δεν μπαίνω καθόλου στο ένα λεπτό. Αλλού το ερώτημα που θα ψάξετε. Από τη Siemens έχουν φάει χρήματα, εκατομμύρια ευρώ κλπ. Μαζεύουν κάποιοι και τα 30-40 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Δαμιανέ. Και έρχεται η εταιρεία ΤΑΔΕ, βάζει μπροστά έναν άραβα σαν εκείνο το Τζάκα, όπως το λέγανε εκείνο το πρόσωπο, το γελίο που είχε έρθει να κάνει κάτι επενδύσεις, έλεγε κλπ. Τον φέρνουν αυτόν μπροστά και λέει: εγώ θα φτιάξω βιομηχανία. Και στην πραγματικότητα εκπροσωπεί κλέφτες από πίσω. Κλέφτες του δημοσίου χρήματος. Εσείς συμφωνείτε στον επαναπατρισμό για την επένδυση και μην το ψάχνουμε γιατί είναι η ανώνυμη εταιρεία ΤΑΔΕ, ή θα ψάχνετε μέχρι το τελευταίο από πού είναι αυτά τα χρήματα που έρχονται? Φυσικά. Ο έλεγχος του πόθεν έσχες είναι αναγκαίος. Από εκεί ξέρω, λέω όμως, ότι ακόμα και από τα καθαρά χρήματα που βγήκαν έξω, το ζητούμενο δεν είναι απλά να έρθουν πίσω, αλλά να επενδυθούν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις. Η Ελλάδα χρειάζεται δουλειές. Σήμερα το πρόβλημα και αυτά που ακούσαμε, τα τραγικά γεγονότα με τις αυτοκτονίες, είναι γιατί ο Έλληνας σήμερα είναι άνεργος. Και είναι άνεργοι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος αρχηγοί οικογενειών. Δεν είναι ότι έχουμε έναν άνεργο σπίτι μας. Έχουμε και τους δύο άνεργους στο σπίτι. Και μάνα και πατέρα. Ναι. Και παιδιά πολλές φορές, αν είναι μεγάλα αυτά. Και κοινωνικό κράτος δεν έχουμε. Επίδομα ανεργίας δεν έχουμε. Ακριβώς. Στη Σίτια μόνο έχουν οι Μητροπόλεις. Εμείς λοιπόν, έχουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Εμείς λοιπόν, σαν συμμαχία, κύριε Ντάσκα, uh-huh. και αφού έχουμε υπολογίσει uh-huh. ότι η Ελλάδα χρειάζεται το χρήμα που παίρνει από τα δάνεια, διότι αυτό που η κυρία Αυλονίτη είναι μύθος, η Ελλάδα από τα έσοδα τα οποία έχει από μόνη της, με τα έξοδα, τα δεδομένα, χωρίς την ικανοποίηση των δανείων, και το τονίζω αυτό, χωρίς, έχει 5,5 δις έλλειμμα κάθε χρόνο. Αυτά τα 5,5 δις από πού θα βρεθούν? Αυτά λοιπόν τα 5,5 δις, κυρία Αυλονίτη, σας άκουσα, όταν ξανάρθει η θέση σας, η σειρά σας να απαντήσετε. Εγώ δεν μίλησα. Το 1,5 άνεργοι είναι η πολιτική των μνημονίων, η πολιτική την οποία ψήφισε το κόμμα σας.
Ναι, το ναι. Καταλαβαίνετε και η οποία αυξάνεται και δημιουργεί τις αυτοκτονίες. Δηλαδή, εσείς, ωραία να τα λέτε, αλλά είναι πολιτική με μαγικό επιλογή, τρόπο, με και εσείς με μαγικό μνημόνιο. Τρόπο θα το λύσετε αυτό. Εσείς βεβαίως θα το λύσετε θα αυτό. Γιατί θα στηρίξουμε την κοινωνία να σταθεί ναι, όρθια. Τα λεφτά που θα τα βρείτε, τα λεφτά που θα τα βρείτε, κυρία Αυλονίτου, θα καταργήσετε τη φορολογία. Θα μειώσετε τη φορολογία. Θα σα πω που θα τα βρούμε, να σα πω ένα ισοδύναμο. Γιατί για η ισοδύναμη σήμερα μίλησε και, και το Διεθνές Δημοκρατικό Ταμείο και η κυρία Λαγκάρ. Το ισοδύναμο. Να σα πω για παράδειγμα, υπάρχουν επιχειρήσεις που το 2011 είχαν κέρδος 200 δις. Το καταλαβαίνετε. Όταν λοιπόν αυτές τις επιχειρήσεις το 1% να δώσουν, να τα ισοδύναμα, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι, να αντιστοιχεί σε πολλά δις που μπορεί να ωφεληθεί το κράτος. Όταν το εφοπλιστικό κεφάλαιο με 58 φοροαπαλλαγές πληρώνει λιγότερα από ό,τι πληρώνουν οι μετανάστες έτσι που πληρώνουν για την διαμονή τους εδώ, καταλαβαίνετε πόσα μπορούμε να πάρουμε. Να πληρώνουν πολύ περισσότερο ένα πλοίο. Και αν σε τελευταία ανάλυση δεν θέλουν να μείνουν εδώ και να βάλουν άλλη σημαία στα καράβια τους και να πάνε αλλού, ας πάρουν και το καγέν τους, ας πάρουν και το σπίτι τους, να μεταφερθούν και να πάνε στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς περίμενα να ακούσω, κύριε Αυλονίτου. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Αυτό περίμενα να ακούσω, κύριε Αυλονίτου. Ο κύριος Μπάφετ είναι ένας από τους το υγιές ελληνικό κεφάλαιο από τη χώρα και να πάψουν να ενισχύουν τη χώρα μας. Αν δεν φορολογηθώ εγώ, τι θα γίνει, πώς θα μπορεί η κοινωνία να έχει λεφτά και να καταναλώνει. Καλά, ο άνθρωπος που έφτιαξε τη Ford λέει ότι οι υπάλληλοι μου πρέπει να πληρώνονται καλά, γιατί αν δεν πληρώνονται, ποιοι θα αγοράσουν τα αυτοκίνητα που εγώ φτιάχνω. Λοιπόν, κυρία το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, ο Λαν που κέρδισε και καλά, μου οι εκτιμήσεις είναι ότι θα ανέβει στο 55%. Να μιλήσω, δεν απαντάει. Ναι. Να κάνετε μιλάτε πάλι. Αγορεύετε πάλι. Θα φορολογήσει επάνω μου αγορεύετε. 75%. Κυρία Αυλονίτου, ξέρω κι εγώ να φωνάξω. Στο πλούτο, απαλά, αναλογικά. Μιλάτε επάνω μου. Αυτά που ψηφίσατε. Τα 5.000 αφορολόγητο προτείνεται που παραπάνω φορολογία. 5.000 ευρώ έτσι, στο εισόδημα και πληρώνει φόρο. Αυτή φορολογείται τη φτώχεια. Ως εδώ και μη παρακυτέρμα να φορολογηθεί και ο πλούτος. Να βάλουνε πλάτη. Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σαφές. Μπορώ να ολοκληρώσω. Δυνατό, περιμένουμε απάντηση από τον κύριο Δαμιανό. Μετά ο κύριο Σιμόπουλο και ο κύριο Σιμόπουλο. Μισό λεπτό. Να απαντήσει. Το κόμμα το οποίο να του δώσει. Θα βάλετε ερώτημα κι εσείς. Να απαντήσει ολοκληρωμένα. Ωραία, λοιπόν, και το που ενώνει τη φωνή του με το ΣΥΡΙΖΑ για να απαντήσει την κρατική. Πάντω και φορολογικά έσοδα θα ήταν χρήσιμο να πληροφορήσω. Κύριε Δαμιανέ, είστε κέντρο. Αφήστε να ρωτήσει αριστερά. Όχι, λέω χαίρομαι ιδιαίτερα. Θα απαντήσετε, θα απαντήσετε. Δεν ακούσατε, κύριε. Ερώτημα με κύριο Τσιπόγλου που είναι μαζί. Πέστε μας να καταλάβουμε. Κύριε Τσιπόγλου. Γιατί μας έκανε επίθεση η κυρία Μητσοτάκη στους ναυτεργάτες και στο ΚΚΕ και τους ταύτισε. Γιατί πολεμάγαν οι ναυτεργάτες να μην τους αποβάλλετε από τα πλοία. Υπερετώντας ιδιωτελή συμφέροντα. Γνωρίζετε ο κύριος Κούβελος πόσα πλοία έχει και η οικογένεια Μητσοτάκη και αν έχει έναν Έλληνα ναυτεργάτη μέσα σε αυτά τα πλοία. Ποιον κοροϊδεύετε. Γνωρίζετε με τον 26. Ναι, γνωρίζετε. Ναι, και μετοχές. Και θα μπορούσα να πω. Εδώ, κύριος Κούβελος, κύριε. Ασφαλώς δεν έχει κανένα πλοίο με ελληνική. Αφού δεν έχει, γιατί μιλάτε για Έλληνες ναυτεργάτες. Μα έχει πλοία υποξένηση. Εσείς κλείσατε τον ελληνικό λαό το Πάσχα. Λίμα, αφήσατε τα νησιά να καταστρέφονται Πάσκα, και είστε και περήφανοι γι' αυτό. Θα περιμένουμε είστε να μας περήφανοι που καταστρέψατε τον τουρισμό των νησιών θα μας περιμένουμε σε αυτή την περίοδο του αφήστε Πάσχα. Με, να... Έτσι. Είστε πολύ περήφανοι. Να μας πετάξουν από τα πλοία για να διαμαρτυρηθούμε. Συγχαρητήρια. Και μας έκανε επίθεση η κυρία Μητσοτάκη και θέλει και ψήφο από τους ναυτεργάτες. Και θα κάνει επίθεση σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα. Η οποία εκβιάζει όλους τους υπόλοιπους. Να πω κάτι ακόμα. Είπα και προηγουμένως περί σκανδάλων, γνωρίζετε το νόμο 2687 του 1953 που ισχύει μέχρι σήμερα και έχει αυξημένη συνταγματική ισχύ και το νόμο 27 του 1975 περί φορολογίας πλοίων. Ναι. Αυτό κι αν είναι σκάνδαλο. Τι είπατε, θα πείτε ο νόμος. Και ευνοούνται, βεβαίως, ευνοούνται με αυτή την νομοθεσία που υπάρχει, γιατί δεν γίνεται κανένας έλεγχος
μέσα από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και για τις εφοπλιστικές εταιρείες και για τα ναυτικά πρακτορία και για την περιουσία τους και για την εξαγωγή συναλλάγματος και πάνε και καλύπτονται πίσω από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και οργιάζουν σε βάρος του ελληνικού λαού και του, κυρίως του εργαζόμενου ελληνικού λαού. Και υποκρίνεστε, γιατί τα ξέρετε, γιατί έχετε εταιρείες και γιατί έχουμε συνεχίζετε να επιτίθεστε σε βάρος των εργαζόμενων. Τι έχουμε? Εταιρείες. Ποιος έχει εταιρεία, εγώ ή εσείς? Εταιρείες. Το ΚΚΕ έχει εταιρείες. Και δεν πληρώνετε και τους εργαζόμενους. Και θα πρέπει να ντρέπεστε. Οι πρώτες απολύσεις και οι πρώτες περικοπές γίνανε σε επιχειρήσεις του ΚΚΕ. Έχετε απλήρωτο στους εργαζόμενους στο ριζοσπάστη και στο 902 και μιλάτε, εκμεταλλεύεστε. Λοιπόν, απαντήστε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Η κυρία Μητσοτάκη το είπε ότι και ελέγχεται βέβαια από ό,τι έχω πληροφορηθεί για το πόθεν έσχες ότι το 1 εκατομμύριο το έβγαλε για να αγοράσει πλοίο. Ναι, δεν το έβγαλε, κύριε μου. Δεν το έβγαλε γιατί δεν το έβαλε. Ήταν από την Αμερική και πήγε στην Αγγλία. Μην μείνουμε σε αυτό. Το μετακίνησε, εννοεί, από τη Νέα Υόρκη στο άλλο. Έτσι, δεν το έβγαλε. Δεν το έβγαλε. Άλλοι τα βγάζουν. Για να αγοράσει πλοίο, έτσι το είπε. Κατά και πολύ καλά έκανε. Μην μου λέτε. Δεν κατάλαβα. Θα ποινικοποιήσουμε και την επιχειρηματικότητα. Απαντήστε. Μα έχετε ασυδοσία, κύριε Τσιμπόγλου, όμως να σας απαντήσει. Του έχετε βάλει τόσα θέματα να απαντήσει. Και έρχεστε και επιτίθεστε στους άνεργους και στους εργαζόμενους ναυτεργάτες και στους απλήρωτους ναυτεργάτες. Δώστε και τη δυνατότητα να απαντήσει, κύριε Τσιμπόγλου. Η διαφορά μας είναι, κύριε Τσιμπόγλου, και εμείς αγωνιζόμαστε για να μπορείτε να πληρωθείτε, ενώ εσείς αγωνίζετε για να μην πληρώνετε κι άλλοι. Που μας έκανε επίθεση και εσείς προσωπικά. Κύριε Τσιμπόγλου, εγώ προσωπικά. Καταγράφει το ερώτημα σας. Τώρα δεν μας κάνατε επίθεση. Τώρα θα την κάνω και άλλη φορά. Γιατί έκανα απεργία τη μεγάλη εβδομάδα. Τι κάνατε, επίθεση. Διότι καταστρέφετε επειδή στάχα μου καταστρέφεστε εσείς. Μπορεί να μου απαντήσετε πόσους μήνες μπορούν να δουλεύουν απλήρωτοι ναυτεργάτες και χωρίς σύμβαση. Ούτε έναν εμείς δεν θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε ούτε ένα. Αλλά εσείς μπορείτε να μου απαντήσετε τι θα κάνουν όταν είναι απλήρωτοι, με ποιο δικαίωμα καταστρέφετε την οικονομία των νησιών μας. Α, θα παραμένουν να πλήρω. Με το καταστρέφετε εσείς. Εσείς. Με κομματικές εντολές. Με κομματικές εντολές. Με κομματικές εντολές. Μισό λεπτό, κύριε Αυλονίτου. Κύριε Αυλονίτου. Έλεος. Έλεος. Σας έχουμε ακούσει. Με το μνημόνιο όταν ψηφίζετε να αυξηθεί το ΦΠΑ. Οι οποίοι άνθρωποι είχαν ελάφρυνση και τους διευκόλυνε, έτσι, επειδή βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Όμως, αν άλλο έθεσε ο κύριος Τσιμπόγλου τόσα ερωτήματα, να του δώσουμε την απάντηση. Εδώ πέρα είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που ακούγονται. Μπορώ λοιπόν να ολοκληρώσω. Κύριε Δαμιανέ, ένα λεπτό, κύριε Τσιμπόγλου. Αυξήσατε το ΦΠΑ στα νησιά. Κυρία Αυλονίτου, ένα λεπτό. Κύριε Δαμιανέ, πριν από τρεις μέρες, τέσσερις, για να το μαζέψουμε αυτό, να το στογγυλέψουμε. Πριν από τρεις-τέσσερις μέρες, μια εβδομάδα περίπου, ανακοινώθηκε ότι η ελληνική ναυτιλία έκανε το μεγαλύτερο άλμα όλων των εποχών. Από καταβολής ελληνικού κράτους από το 1821, σε αριθμό πλοίων, σε κέρδη κλπ. Και βάζουν τα κόμματα της αριστεράς ότι αυτή ακριβώς την περίοδο που έγινε το άλμα το μεγάλο, αυτή ακριβώς την περίοδο οι Έλληνες εφοπλιστές εμφανίζονται αδύναμοι να πληρώσουν εργάτες, αναυτεργάτες, να πληρώσουν τα πάντα. Εσείς πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε αυτό, με περισσότερη φορολογία στους Έλληνες εφοπλιστές ή περισσότερη ελευθερία, γιατί το άλμα το μεγάλο το κάνανε. Θα το συγκρατήσετε, θα μοιράσετε κάνει τα χρήματα κάπως ή λέτε ότι μέσα από μεγαλύτερα άλματα είναι η σωτηρία της χώρας. Κοιτάξτε, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο... Αφήστε να απαντήσω, κύριε Τσιμπόγλου, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι σαφές ότι πρέπει δικαίως να φορολογείται. Το εκτός Ελλάδος εφοπλιστικό κεφάλαιο που δεν έρχεται ποτέ στη χώρα για να φορολογηθεί, δεν μπορώ να το φορολογήσω. Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι με πολιτικές σαν και αυτές του ΚΚΕ και αυτά που έλεγε πιο πριν να σηκωθούν να φύγουν η κυρία Αυλονίτου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτονόητο ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου δεν είναι στην Ελλάδα, γιατί το έχουν διώξει αυτοί οι κύριοι. Εμείς θέλουμε να ξανάρθει στην Ελλάδα και να μπορεί και να φορολογηθεί για να έχει το κράτος έσοδα και να δώσει δουλειά σε αυτό που έλεγε ο κύριος Τσιμπόγλου στον Έλληνα ναυτεργάτη. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα.
Καμία κοινωνική ομάδα δεν έχει δικαίωμα να καταστρέφει όλες τις άλλες μόνο και μόνο για το δικό της πρόβλημα. Εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι για να κάνουμε αυτό. Αλλά η κυβέρνηση έχει δικαίωμα να καταστρέφει τον ελληνικό λαό. Κύριε Τσιμπόλου, σας παρακαλώ. Μια απάντηση. Βλέπετε μέχρι τώρα τη φορολόγηση άδικη υπέρ των εφοπλιστών και άρα τους ελαφρύνουμε για να έρθουν μέσα αφού δεν ήρθαν ή θα πείτε άλλα κίνητρα για να έρθουν μέσα για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι το ελληνικό φορολογικό, το ελληνικό ναυτιλιακό κεφάλαιο πρέπει να φορολογείται. Να φορολογείται δικαίως. Πώς θα έρθει μέσα που λέτε δεν είναι εδώ. Πώς θα έρθει μέσα, τι κίνητρα θα δώσετε. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες κινήτρων και κίνητρο βέβαια δεν είναι. Συγκεκριμένα. Ούτε ένα άλλο. Γιατί δεν είναι μόνο το κεφάλαιο το ναυτιλιακό. Τώρα τυχαίνει να συζητάμε με τον κύριο Τσιμπόγλου. Όμως εδώ ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα με την ελληνική γραφειοκρατία, με την ευρεία έννοια, που είναι το μεγαλύτερο αντικίνητρο για επενδύσεις στην Ελλάδα. Άρα, ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε σαν χώρα είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες της επιχειρηματικότητας. Να μπορεί ο Έλληνας που θέλει να επενδύσει, είτε λέγεται εφοπλιστής, είτε λέγεται μικροεπιχειρηματίας, να μπορεί να επενδύσει. Σήμερα δεν μπορεί να επενδύσει. Δεν είτε η τράπεζα δεν έχει λεφτά, είτε οι διαδικασίες είναι τραγικές και πολλές φορές τρομακτικές, τα έχουμε ζήσει όλοι. Χρειάζεται λοιπόν και απλοποίηση των διαδικασιών, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και όχι 12 φορολογικοί νόμοι σε ένα χρόνο που δεν ξέρει κανείς τους κανόνες. Αφήστε τη Βουλγαρία, κυρία. Κυρία Βλονίτου, η Βουλγαρία, εσείς τη λατρεύατε κάποτε. Εσείς δεν τη λατρεύαμε ποτέ. Τι μου λέτε για τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είναι δικό σας σύνταγμα. Ο κύριος δεν ήταν υπουργός. Εγώ ναι, ήμουν υπουργός. Σας ρώτησα για τον 2687 του 53 που είναι η κυβέρνηση του πλαστήρα. Και εσείς μου απαντάτε με αντικομουνισμό. Καλός είναι ο νόμος ή κακός είναι ο νόμος. Κακός είναι ο νόμος. Θα τον αλλάξετε, θα τον βελτιώσετε, σε ποια κατεύθυνση. Κύριε Τσιμπόγλου, οποιοδήποτε νόμος είναι του 53, να σου το πω πολύ απλά, είναι παροχημένος. Είναι παροχημένος. Και πρέπει να εξυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί σε αυτά τα οποία απαιτούν οι συνθήκες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένα λεπτό όμως. Ο νόμος για το εμπόριο πετρελαίου. Για το εμπόριο πετρελαίου που επιτρέπει το λαθρεμπόριο και την οθεία πετρελαίου είναι ο νόμος της Χούντας. Και ισχύει και αυτός. Δηλαδή μετά το 1953. Είναι το 1973. Έχουμε συγηθεί την αλλαγή. Δηλαδή στους δύο τομείς που κινείται το εφοπλιστικό κεφάλαιο ισχύουν δύο νόμοι, ένας του 1953 και ένας της Χούντας. Και έτσι επιτρέπουν πετρέλαια, τούτα, εκείνα, τα άλλα, να γίνεται ο χαμός κυρίου. Συγχωρείτε, το εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν περιμένει. Γιατί τόσα χρόνια εκεί που είναι ο πλούτος δεν έχουν αλλάξει νόμοι, κύριε Δαμιανέ. Μήπως τους κρατάνε κάποιοι, αυτό εννοεί ο κύριος Τσιμπόγλου. Μήπως η δύναμη βάζει αυτούς τους νόμους να ισχύουν από τότε και οι άλλοι νόμοι αλλάζουν συνέχεια. Περιμένετε να σας πω όχι, αφού το έχουμε ζήσει. Το ζούμε ήδη με τον Τζοχαζόπουλο και με άλλους τιμές. Και γι' αυτό. Επειδή ήταν και ένα από τα ερωτήματά σας που δεν με αφήσατε να το ολοκληρώσω, όχι εσείς, οι συνομιλητές, σαφώς έλεγχος και μέχρι τελευταίας και για όλους όσους διετέλεσαν αυτό το οποίο συζητήθηκε πρόσφατα τη Βουλή, εμείς ήμασταν τους πρώτους προτείναμε. Να ελεγχτούν για να δούμε ποιοι παρανόμως επλούτησαν κατά τη διάρκεια της πολιτικής τους καριέρας και παράλληλα να αποτελέσει αυτό και ένα κίνητρο, ούτως ώστε, μάλλον ένα φόβητρο. Ούτως ώστε να μην τολμήσει ο επόμενος καινούριος. Θα το δούμε αν το εννοείται. Όχι, κύριε Παπλέα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα μισό λεπτό. Εγώ πάντως δεν είχα αλλάξει. Δεν μα είπε τι θα αλλάξει. Από το 26-87 θα αλλάξει. Μιλάμε για ένα θέμα σχετικό με αυτό που γνωρίζω εγώ. Το 47-62 το ξέρετε. Κυρία Σταυράκη, θα έρθουμε. Κυρία Σταυράκη, μισό λεπτό, κύριε Τσιμπόγλου. Τα έσοδα στη χώρα έρχονται όταν υπάρχουν δύο πράγματα. Όταν υπάρχει ανάπτυξη και όταν δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή χωρίζεται για να ενημερώνουμε και σωστά τον ελληνικό λαό και να μην είναι η μία ομάδα εναντίον της άλλης. Φοροδιαφυγή γίνεται με δύο τρόπους. Υπάρχει η παράνομη φοροδιαφυγή, έτσι, αν μπορώ να την πω έτσι, και η νόμιμη φοροδιαφυγή. Αυτά είναι ζητήματα πια τα οποία έχουν συζητηθεί, ενδομηλικές συναλλαγές.
η φορολογία και ο τρόπος λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Πλέον τα γνωρίζουμε. Η χώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συμβάλλουν, να υπάρξει πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση που να συμβάλλουν όλοι έτσι όπως πρέπει ο καθένας και έτσι όπως το Σύνταγμα επιτάσσει. Ανάλογα μάλιστα με τις δυνατότητές τους. Λοιπόν, κυρία Σαραγή, από το 27 του 1975, μην θα αλλάξει. Κυρία Κατσέλη, το διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα έρθουμε. Κυρία Σταυράκη, κύριε Παπαδόπουλο. Περί φορολογία. Μισό λεπτό. Κύριε Τσιμπόγλου, δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, παρακαλώ. Πάμε σε διάλειμμα. Μισό λεπτό. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Βάλατε ένα θέμα, κύριε Τσιμπόγλου. Κύριε Τσιμπόγλου, σας παρακαλώ. Βάλατε ένα θέμα του ελέγχου. Ένας πρωθυπουργός καταδικάστηκε για την οικονομική κρίση. Για αυτόν τον έλεγχο που λέτε όλοι ότι θα κάνετε για τα πόθεν έσχες, που στην Ελλάδα το θεωρούμε κοροϊδία μεγάλη και δεν υπάρχει, αμέσως μετά το διάλειμμα θα το συζητήσουμε. Κυρία Σταυράκη, θα μας πει ο συνάδελφος ο Κώστας Χαραλαμπόπουλος, ποιος πρωθυπουργός καταδικάστηκε σήμερα για την οικονομική κρίση και πάνω σε αυτό θα συζητήσουμε για τον έλεγχο για τον οποίο πολλοί κοροϊδεύουν εδώ στη χώρα. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Θα είμαστε εδώ μαζί, Γιάννη, μέχρι τις 12. Δίνουμε το λόγο σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες. Και ο λόγος τώρα, Γιάννη, στον κύριο Σπακόπουλο. Οι δυνατόν νέους, από αυτούς που δεν έχουν μπει σε υποψηφιούς στόχους, δεν έχουν δοκιμαστεί μέχρι τώρα και δεν έχουν αποτύχει, γιατί όλα τα κόμματα, όλα και τα συμπολιτευόμενα στην κυβέρνηση και τα αντιπολιτευόμενα, λένε ότι η χώρα έφτασε στο χάος, στο μη παρέκει. Άρα ουδείς μπορεί να μιλήσει για επιτυχή διακυβέρνηση, για τούτο, για εκείνο κλπ. Καταστροφή μας λένε ότι είμαστε. Τη λέξη αυτή χρησιμοποίησε και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Έχουμε φτάσει στην καταστροφή, μην πάμε στο χάος. Άρα προσπαθούμε δικαίως να δώσουμε. Ξεχνάμε και το Τιτανικό του κύριου Παπακοσταντίνου. Έτσι, να δώσουμε φωνή σε νεότερους ή σε άλλους που δεν έχουν δοκιμαστεί υποψηφίους, πλην αυτών που είναι εδώ και 20-30 χρόνια στα 2-3 μεγάλα κρατικά κανάλια, τα λιμένονται, τα λαιλατούν τα κανάλια αυτά τα μεγάλα, τα κρατικά και τα ιδιωτικά, τα λαιλατούν με την παρουσία τους, με τη συμφωνία με μερικούς ακόμα δημοσιογράφους, 10-15, 20 είναι όλοι, που είναι μια παρέα, και αυτή η παρέα 30 χρόνια, από τότε που λειτουργεί η ιδιωτική τηλεόραση δεν είναι 30, είναι 23-24, έχουν φτάσει τη χώρα αγκαζέ στο χείλος του γκρεμού και στον γκρεμό. Εμείς προσπαθούμε από αυτές, με αυτές τις δυνάμεις που έχουμε από εδώ, από αυτό το κανάλι για αυτές τις 12 μέρες που είναι μέχρι τις εκλογές, να ακουστεί κάτι διαφορετικό, να δούμε αν υπάρχουν διαφορετικές φωνές και μέσα σε αυτά τα κόμματα και κυρίως στην αντιπολίτευση. Ότι υπάρχουν, βλέπουμε έτσι, ότι ανταλλάσσουν επιχειρήματα και ερωτήσεις. Γιατί το προσπαθούμε αυτό, γιατί δεν το κρύβουμε, έχουμε στόχευση, σαν τον Τζοχατζόπουλο που πήγε φυλακή, να πάνε άλλη καμιά μερικές δεκάδες ακόμα. Έτσι εκτιμούμε εμείς προσωπικά, εμείς που είμαστε εδώ, δηλαδή, όχι μην πάει ο μυαλός αλλού. Εμείς που είμαστε εδώ εκτιμούμε ότι πρέπει να πάνε και μερικές δεκάδες. Έβαλε το θέμα προηγουμένως και η κυρία Σταυράκη και ο κύριος Δαμιανός και ο κύριος Τσιμπόγλου και η κυρία Αυλονίτου και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων ότι θα κάνουν έλεγχο για το πόθεν έσχες. Δηλαδή θα κάνουν έλεγχο για τους πολιτικούς και όσοι δεν είναι σε συμφωνία παλιά και τώρα, θα έχουν συνέπειες. Δεν τους πιστεύουμε, ελπίζουμε να το δούμε στην πράξη. Πήγε όμως ένας πρωθυπουργός και καταδικάστηκε σήμερα, ο συνάδελφος Κώστας Ασημακόπουλος, θα μας πει για να δείτε εκεί πώς δούλευσε σε αυτή τη χώρα, πώς δούλευσε γρήγορα η δικαιοσύνη, πότε κατηγορήθηκε ο πρωθυπουργός αυτός και πότε φτάσαμε κιόλας σε χρόνο ρεκόρ στην καταδίκη του για την οικονομική κρίση. Κώστα, μας ακούς? Καλησπέρα, βεβαίως. Μιλάμε για τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, τον Ισλανδίας. Ισλανδίας, τον κύριο Χάρντε. Που εν μία νυχτή, μέσα σε ένα βράδυ, κατέρευσε και βεβαίως άπαντες έχασαν τις οικονομίες τους και τα χρήματά τους το 2008. Βεβαίως και εκεί υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε την ετοιμιγορία σήμερα, που είναι μια κατηγορία άκρως συμβολική, μιας και το δικαστήριο τον απάλλαξε. Αυτός είναι ο κύριος Χάρντε, ο πρωθυπουργός. Ναι.
Ο Ευτραφούλης αυτός, στις τρεις από τις τέσσερις κρίθηκε αθώος, όμως τη μία από αυτές κρίθηκε ένοχος, που είναι η πιο μικρής βαρύτητας, δεν το επιβλήθηκε φοινή φυλάκισης, αλλά τον έκρινε ένοχο για το γεγονός ότι δεν ενημέρωσε καταρχήν τους συνεργάτες του, τους υπουργούς και μετά βεβαίως την κοινή γνώμη. Είναι μια συμβολική, επαναλαμβάνω, ποινή που όμως πείραξε πάρα πολύ τον κύριο Χάρτε και μάλιστα χαρακτήρισε παράλογη την ποινή αυτή, αφού θα τον συνοδεύει βεβαίως στην καριέρα του και στην ζωή του, για ολιγορία απέναντι στη χώρα του ως Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας το 2008. Η απόφαση λήφθηκε από το ειδικό δικαστήριο. Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, τι γίνεται σε άλλες χώρες. Τον πρώην Πρωθυπουργό, ποιοι τον έστειλαν στη δικαιοσύνη? Το έκανε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής? Ακριβώς. Ή μια ανεξάρτητη επιτροπή? Όχι, ειδικό δικαστήριο της Ισλανδίας, το οποίο συγκέντρωνε στοιχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαμε καταθέσεις και υπουργών, αλλά και κυρίως όσων ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και στις τράπεζες, οι οποίες φάνηκε εκ των υστέρων να είναι εμπλεκόμενες σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που βεβαίως οδήγησε, όπως είπαμε, στην κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, βυθίζοντας τη χώρα στο χάος. Δηλαδή, ουσιαστικά οι ίδιοι του οι συνεργάτες ήταν αυτοί που πήραν τους φακέλους και τους κατέθεσαν, γιατί πάνω απ' όλα θεώρησαν το δημόσιο συμφέρον. Γιατί εδώ όταν έχουμε εξεταστικές, είτε σε κουκούλωμα καταλήγουμε, είτε σε κάτι συμψηφισμούς. Όχι, μα αυτό ήταν και ο λόγος. Ήταν και ο λόγος που παραιτήθηκε ο κύριος Χάρντε τον Ιανουάριο του 2009. Να πούμε, Κώστα, ότι η Εξεταστική Επιτροπή εκεί έκανε ένα πόρισμα 2.500 σελίδων. Ακριβώς. Και μαζεύτηκαν καλλιτέχνες, μαζεύτηκαν δημοσιογράφοι, μαζεύτηκαν πολίτες και έκαναν εκπεριτροπής και με μουσική κιόλας μαζί, ανάγνωση των 2.500 σελίδων στις πλατείες στο Ρέικιαβικ, για να μπορέσει να μάθει ο κόσμος, ο λαός εκεί της Ισλανδίας, τι ακριβώς καταλόγησε η Επιτροπή στον Πρωθυπουργό. Και ο πρόεδρος της Ισλανδίας, ο κύριος Γκρίμψον, 2-3 φορές γύρισε πίσω τα απαλλακτικά της Βουλής ψηφίσματα για να καθίσουν απάνω να αποδοθούν ευθύνες. Τα γύρισε 2-3 φορές, παρότι τα ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία η Βουλή. Είπε ότι εγώ δεν φορτώνω στον λαό αυτά που τα 2-3 κόμματα συμφώνησαν μέσα στο Κοινοβούλιο. Τα γύρισε πίσω και φτάσαμε στο εδόλιο. Και σήμερα, μάλιστα, η πρώτη αντίδραση που έχουμε από τις δηλώσεις του κ. Χάρτη είναι ότι ορισμένοι περίμεναν ότι τουλάχιστον θα ζητήσει μια συγγνώμη. Αυτό δεν έγινε. Όπως είπαμε, δήλωσε είναι παράλογη η απόφαση. Μάλιστα. Ο πρώτος πρωθυπουργός, λοιπόν, να το πούμε και αυτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος, η υπόθεση εναντίον του Χάρντε ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Μέσα σε ένα χρόνο φτάσαμε, Εξεταστική Επιτροπή, ανάγνωση των χιλιάδων σελίδων στους δρόμους, δίκη κατά δίκη. Την υπόθεση των υποβρυχίων πόσα χρόνια την ψάχναμε, Γιάννη Ντάσκα? 6-7, το 2005, πριν από 7 χρόνια, είχαν δημοσιευθεί, το είπαμε και πριν, ακριβώς η μίζα, 21 εκατομμύριο, 081.757 δολάρια, διαστόματος Προέδρου Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή στα πρακτικά κατατεθειμένο. Αυτό πριν 7 χρόνια, μας είπαν τώρα άνοιξε ο λογαριασμός στην Ελβετία, κύριε Ντουκάκη, και αυτός ο λογαριασμός, ενώ μας είπαν τότε, το 2005 τον Οκτώβριο, ότι άνοιξε, πέρασαν 7 χρόνια για να μας πούν τώρα μαζέψαμε στοιχεία, και ο Άκης Τσοχατζόπουλος να λέει τώρα που τα μαζέψατε έχει παραγραφεί αυτό, γιατί εγώ ήμουνα τότε υπουργός κλπ. Κυρία Παυλέα, αρχίζουμε από εσάς, Ρόη Παυλέα, εκπρόσωπο Πασόκ απόψε εδώ, υποψήφια με το Πασόκ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, για τον έλεγχο που πάντα υπόσχεστε και ποτέ δεν βλέπουμε, με το παράδειγμα της Ισλανδίας, κυρία Παυλέα, να μας πείτε κι εσείς τι είναι αυτό. Κώστα Σιμακόπουλες, ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία. Το παράδειγμα της Ισλανδίας είναι πραγματικά προς μίμηση. Βέβαια, στο εξωτερικό, από ό,τι γνωρίζουμε, όπως και στη Γαλλία, έχει καταδικαστεί ο Ζακ Σιράκ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας. Μετά γενικά 20 χρόνια, δεν τόλμησαν να πούν παραγραφή εκεί. Του είπαν τώρα που τέλειωσε από πρόεδρος, κάτσε στο εδόλιο. Και όσο γνωρίζουμε, είναι πλέον σε έχει Αλτσχάιμερ ο Ζακ Σιράκ, δεν είμαι σίγουρη. Και τον δίκασε ο Σαρκοζή και τώρα δεν πάει με τον Ολάντ. Στο εξωτερικό, όπως και στην Αμερική, για να είμαστε δίκαιοι, και στην Αμερική, μην ξεχνάμε την υπόθεση Νίξον. Στην Αμερική. Πάμε στα δικά μας, κυρία Παυλέα. Στην Ελλάδα θα μάθει ο ελληνικός λαός γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, και αν χρειαστεί θα καταδικαστεί κάποιος.
Είναι δέσμευση του κυρίου Βενιζέλου, του Προέδρου, το άκουσα με τα αυτιά μου, ότι θα αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Θα αλλάξει και δεν θα έχουν πλέον αυτήν την ασυλία που πιστεύω και εγώ ο και ως νομικός. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Όχι, σας θέτει ένα ερώτημα. Σας θέτει, κάνει ένα σχόλιο. Ναι, να τελειώσω και θα το κάνει το ερώτημα. Δεν κάνω λάθος, έτσι είναι ο διάλογος. Λοιπόν, όσον αφορά το πού φαινέσχες, πρέπει να σας πω ότι πάλι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ είναι το πρώτο, το οποίο έχει επιβάλει στους υποψήφιους βουλευτές του να καταθέσουν μαζί με τη δήλωση υποψηφιότητας και το πού φαινέσχε τους. Είναι πρωτόγνωρο. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, αλήθεια, ποιος έφτιαξε το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους αδαείς? Είναι παλαιότερο, είναι πολύ παλιό. Από τα Η τελευταία αλλαγή έγινε πρόσφατα. Στην εποχή του Καποδίστρια, τόσο παλιό, ε. Είναι από τις απαρχές του Ελληνικού Κράτους. Ο κύριος Βενιζέλος δηλαδή δεν ξέρει τίποτα. Ακούστε να δείτε, το θέμα είναι ότι τώρα είναι... Το ΠΑΣΟΚ, μην με διακόπτετε, μετά σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, κύριε Βλανίτη, να... Εγώ δεν τη διάκοψα καθόλου, έχω ακούσει όλα όσα άκουσα. Είναι παλιονόμος. Το κόμμα του ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή ακούσει την κραδή αγωνία του κόσμου, την αγωνία. Την αγωνία και την αδικία που αισθάνεται ο κόσμος. Δεν μπορεί για ένα ευρώ να σου κατάσχουν εσένα το σπίτι και ο άλλος να κάθεται και να καμαρώνει με γάμους δεξιά και αριστερά. Κύριε Παγκλέα, ήσασταν ένα λεπτό, ήσασταν δύο χρόνια κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν. Και πριν άλλα τόσα. Κύριε Βλανίτη, σας παρακαλούμε, επειδή πήραν λιγότερο το λόγο οι δύο υποψήφοι. Να σεβαστείτε τους κανόνες του διαλόγου, σας παρακαλώ. Όχι, μια ερώτηση, επειδή το σκάνδαλο της. Να ολοκληρώσει. Ένα λεπτό, κυρία Βλανίτη, να ολοκληρώσει τη σκέψη της. Ελάτε, κυρία Παγκλέα. Έτσι χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Δεν φανταστείτε λοιπόν τι θα, όταν υπόσχεστε ότι θα τιμωρηθούν, θα υπάρχει διαφάνεια, τι έχει να ακολουθήσει. Κυρία Παυλέα, το αφήνουμε το ερώτημα γιατί πράγματι το έχουμε και εμείς αυτό. Μόλις έκλεισε η υπόθεση της Siemens, λέτε εσείς τώρα όχι, εμείς το κόμμα του ΠΑΣΟΚ έχουμε άλλη γραμμή πλεύσης, όλα στο φως, το πόθεν έσχες και τούτα, αλλά στη Siemens πάει στο σκοτάδι. Δεν πάει στο φως. Είναι ένας ψηφισμός. Εκτός και αν, θα έλεγα εγώ ως νομικός, ναι, μεν έχουμε υπογράψει μία συμφωνία. Αλλά πάντοτε οι συμφωνίες υπάρχουν και να βρίσκουμε, να τις αλλάζουμε και να τις τροποποιούμε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα, κατά την άποψή μου, να βρεθεί μια τροποποίηση αυτής της συμφωνίας. Διότι, όπως γνωρίζετε, στην Γερμανία δεν έχουν παραγραφεί τα δικήματα της Siemens, τα ποινικά. Εδώ πέρα. Άρα, γιατί στη Γερμανία να είναι υπόλογη η Siemens και να μην είναι στην Ελλάδα? Και υπάρχουν ποινικά δικήματα. Υπάρχουν ως προς το αστικό. Έχουμε συμβιβαστεί ως προς τα ενοχικά και τα αστικά μας δικαιώματα. Δεν έχουμε συμβιβαστεί για τα ποινικά. Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το ποινικό. Άρα μπορούμε να έχουμε εδώ λέει για τα ποινικά. Βεβαίως. Mm-hmm. Μάλιστα για τον έλεγχο τώρα. Μέχρι πού θα πάτε, μέχρι πού θα πάτε. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παυλέα, και περιμένω από εσάς να το πείτε και από τον κύριο Σπυρίδωνα το ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία είπε: η μόνη εξεταστική επιτροπή που θα κάνουμε μετά τις εκλογές θα είναι για την οικονομία. Το λεφτά υπάρχουν δηλαδή. Δεν το βάλαμε τυχαία, βάλαμε τυχαία την υπόθεση της Ισλανδίας. Ο Πρωθυπουργός εκεί μετά από εξεταστική επιτροπή καταδικάστηκε κιόλας. Σε ένα χρόνο. Εσείς θα συγκυβερνήσετε μεθαύριο. Θα αποδεχθεί η υπό τον Βενιζέλο ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εξεταστική για την οικονομία ή θα αρχίσουμε άλλα, τα είδαμε αυτά, είπαμε συγγνώμη, γεια σας. Αλλά να αρχίσουμε από το 2004 ή και μακρύτερα. Από το 1950 να αρχίσετε. Να γίνει όμως κάποτε για να δούμε ευθύνες. Εγώ προσωπικά και νομίζω και ο πρόεδρος δεν έχει καμία αντίρρηση γι' αυτό. Αλλά να είμαστε επίκοι. Να θυμηθούμε και τα δομημένα ομόλογα. Βεβαίως. Να θυμηθούμε το βατοπέδι, το χρηματιστήριο, τα ταμεία που έβαλαν τα λεφτά τους σε δομημένα ομόλογα και βρέθηκαν και κατέρευσαν. Αυτά έγιναν επί Νέας Δημοκρατίας. Έχετε υπογράψει και το μνημόνιο και οι δύο το έχετε προσθέσει. Έχετε λύσει, τόσο καιρό σας ακούω να μιλάτε και να διακόπτετε τον κόσμο, αλλά δεν μας είπατε ποια είναι η λύση. Εγώ έχω μια πορεία, ζείτε σε άλλη χώρα. Δεν βλέπετε τι συμβαίνει γύρω. Εσείς μάλλον δεν βλέπετε τι θα γίνει στις 7 Μαΐου. Στις 7 Μαΐου τι θα γίνει? Πείτε μου εσείς ποια είναι η πρόταση. Δεν θα μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα. Πείτε μου πώς θα πληρώσετε τώρα, αν εννοείται. Ναι, πείτε μου πώς. Ή πρέπει να κυβερνούν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ή διαφορετικά. Υπάρχει χάος, το χάος υπάρχει τώρα. Πώς μπορείτε να μου πείτε θα κυβερνηθεί. Η μισή Παυλέα, θα τα είπαμε πριν. Ένα λεπτό. Ήσασταν σε ένα κόμμα που έφερε τη χώρα στο μνημόνιο. Ήσασταν σε ένα κόμμα που μειώθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις. Ήσασταν σε ένα κόμμα που τελικά αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τον κύριο Παπαδήμου. Με το κούρεμα. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος, ο απλός ψηφοφόρος, η γυναίκα που σας ακούει, να ολοκληρώσω. Με τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά λοιπόν. Γιατί ο κόσμος, να σας ξαναεμπιστευτεί, τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει?
Και ο κύριος Βενιζέλος ήταν από τα σημαίνοντα στελέχη του κόμματος αυτού. Δεν ήταν απλά υπουργός άμυνας, όπως είπε ο ίδιος, και δεν γνώριζε για το μνημόνιο. Εγώ νιώθω την αγανάκτηση. Γιατί λοιπόν, πολύ απλά, να σας ξαναμπιστευτούν. Εγώ νιώθω την αγανάκτηση του κόσμου. Αλλά μην ξεχνάμε πώς φτάσαμε εδώ. Πολύ σύντομα, αν μου επιτρέπετε, να σας πω πότε άρχισε η κρίση. Το 2007 άρχισε η κρίση, όταν εδώ πέρα ζούσαμε σε ένα ροζ συννεφάκι. Εγώ ζω στη χώρα μου. Το 2007 δεν ξέρω πού ζούσατε εσείς. Πάντως. Φωνάζαμε. Εμείς εδώ είμαστε και τα λέγαμε. Φωνάζαμε για την κρίση, όμως πλέον. Δεν φωνάζατε για την κρίση, λεφτά υπάρχουν, είπατε. Όχι, δεν λέγαμε. Βλέπαμε την κρίση να έρχεται και να μας κυκλώνει. Όταν το γνωρίζατε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Η κυβέρνηση όμως του κυρίου Καραμαλίζου σε ένα. Τώρα, κύριε Σημάτο, τώρα θα έρθουμε και σε εσά. Κυρία Παπλέα, ο κύριο Προβόπουλο. Κακώ φτάσαμε ω εκλογέ του 9. Ολοκληρώνει ο κύριο Σπυρίδων το ίδιο ερώτημα, κυρία Πλονίτου. Κυρία Βλονίτου, κυρία Παυλέα, το ερώτημα είναι σαφές, τι σημαίνει έλεγχος υπευθύνων για τις 7 Μαΐου. Αν μεθαύριο προκύψει όποια κυβέρνηση προκύψει, τι σημαίνει. Είδαμε την Ισλανδία, κύριε Σπυρίδων. Σημαίνει βαθύς έλεγχος. Κύριε Σπυρίδων, εσύ, πέστε μια φράση, κυρία Παυλέα. Βαθύς έλεγχος για το παρελθόν. Ναι. Όλους όσους διατέλεσαν Υπουργοί Οικονομικών και όχι μόνο, και το POFEN ESCHES, το οποίο κατέβηκε άρον-άρον από το κομπιούτερ της Βουλής, να ελεγχθεί ποιοι τάχα βουλευτές έχουν π.χ. δασικές εκτάσεις και πώς τις απέκτησαν. Μισό λεπτό, αφήστε να το πει αυτό, ναι. Ποιοι δασικές εκτάσεις που τις απέκτησαν. Δασικές εκτάσεις, το θεωρώ σκανδαλώδες, σε αυτή τη μικρή χώρα που είναι ένα μικρό εγώπεδο. Πολιτική εννοείται, ναι. Πολιτική. Ναι. Πολιτική. Η κυρία Μέρκελ. Αφού κύριο Λαλιώτη που ήταν υπουργός περιβάλλοντος 8 χρόνια να μας πει ποιοι πήραν δασικές εκτάσεις. Δεν χρειάζεται. Ο οποίος είναι σιωπηλός. Πόσα χρόνια έχει σιωπηλός τώρα. Δεν ξέρουμε αν μιλάει. Κυρία Παυλέα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Αλογοσκούφης, όλοι αυτοί θα κληθούν να ελεγχθούν. Ο κύριος Παπαντονίου θα κληθούν να ελεγχθούν. Αυτοί αυτού είναι. Ο κύριος Βενιζέλος. Θα βάλετε μπροστά, θα μπείτε μπροστά. Ναι, η πολιτική είστε. Θα μπείτε μπροστά. Και για το κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων. Είπε. Ναι. Που, τα που μας απειλείτε ότι είπε. Δεν θα έχουμε να δώσουμε συντάξεις ενώ λαϊλατίσατε τα ασφαλιστικά ταμεία με το κούρεμα, τα λαϊλατίσατε. Πού πήγαν τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά. Τώρα πώς θα δώσουμε συντάξεις. Αυτό το έκανε ο κύριος Βενιτζέλος με το PSI. Το έκανε τώρα. Και κύριε, ακόμα κύριε για τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν. Κυρία Πλονίτου, ένα λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε σε όλους από μία. Ακριβώς. Ο κύριος Σπυρίδων. Ο κύριος Σπυρίδων. Κύριε, να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους. Στον κύριο, πάντως για τα ομόλογα, μπορώ να σας πω μία πληροφορία μόνο. Μπορώ. Κυρία Σταυράκη. Για το κούρεμα των ομολόγων. Δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ το αποθεματικό απροβλέπτων που υπάρχει στο ΕΣΠΑ. Ήταν μια διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει για να μην έχουμε αυτές τις συνέπειες στους μικρομολογιούχους, στα πανεπιστήμια, στα ιδρύματα και στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει αποθεματικό απροβλέπτων και δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ και δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ. Τι εννοείται ότι υπάρχουν χρήματα στην άκρη και τα αφήσαμε εκεί. Βεβαίως, υπάρχουν στο ΕΣΠΑ. Υπάρχει το αποθεματικό προβλέπτον. Πόσα χρήματα είναι αυτά, κυρία. Ικανά για να καλύψουν τις ανάγκες της χασούρας που είχαν τα ιδρύματα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι έγινε να μας πείτε, αυτά τι έγινε. Αυτά είναι καινούργιο, θα μας το πείτε λίγο, κύριε Σπυρίδων. Δεν μας λέει τι στον έλεγχο, στον έλεγχο είπε ο κύριος Σαμαράς, και σας αφορά πρωτίστως το ερώτημα, είπε ο κύριος Σαμαράς, μετά τις εκλογές θα έχουμε ποιος είναι υπεύθυνος. Εξεταστική για την οικονομία, η μόνη εξεταστική που θα κάνουμε. Θα μάθουμε, γιατί δεν το λέμε αυτό μόνο για την ευθύνη, το λέμε κάποιοι έχουν πλουτίσει αυτή τη χώρα. Κάποιοι έχουν γίνει ζάπλουτοι. Κάποιοι έχουν πάρει τα χρήματα και τα πήγαν στο εξωτερικό. Θα τους μάθουμε αυτούς. Πέρασαν 7 χρόνια για να προφυλακιστεί ένας. Τι σημαίνει η εξεταστική μετά τις 7 Μαΐου για εσάς. Κύριε Δάσκα, ναι. Καταρχάς δεν είμαι δικηγόρος όπως κάποιοι που βρίσκονται στο πάνελ αυτό. Δεν χρειάζεται. Στα κακουργιοδικεία δικάζουν και μη δικηγόροι. Αν είναι δυσαμαρτωλή, να σου πω. Θα μιλήσω λοιπόν με πολιτικούς όρους. Αυτό ήθελα να πω, αν επιτρέπετε να μου να μιλήσω. Και όχι μόνο με νομοτεχνικούς όρους ή εν πάση περιπτώσει. Γύρω από την επιστήμη την νομική να έχω κάποια επιχειρήματα. Επίσης, δεν πρόκειται ποτέ να δικαιολογήσω την ύπαρξη πηγών οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα δεινά του ελληνικού λαού. Ναι. Στην Ελλάδα το ερώτημα πάντα ήταν ποιος ήταν ο αρμόδιος και φυσικά διαχέεται πάντα η ευθύνη. Έτσι. Ο αρμόδιος λοιπόν
αναζητεί το όπως και ο υπεύθυνος. Δυστυχώς. Τώρα, είδαμε το παράδειγμα του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας. Και το βλέπω πάρα πολύ φυσιολογικό να ελέγχεται. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι. Και στην Ελλάδα ελέγχονται επικεφαλής θεσμών όταν προκαλούν ζημία στο φορέα τους. Επειδή έχω διατελέσει 16 χρόνια δήμαρχος. Εάν σαν δήμαρχος είχα επιφέρει μία ζημία με μία πράξη μου στο Δήμο, θα ελεγχόμουν αν είχα δόλο γι' αυτό. Ποινικά. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί αυτό να μην υπάρχει στους υπουργούς και βέβαια αυτός ο έλεγχος θα κρατούσε για μένα όσο το κακούργημα, το αδίκημα το κακούργημα δηλαδή 20 χρόνια. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί αυτό να μην ισχύει σε υπουργούς, να μην ισχύει σε πρωθυπουργούς. Συγκεκριμένα. Είμαι απόλυτος σε αυτό το θέμα. Ήσασταν κυβέρνηση αυτοδύναμη, σούπερ αυτοδύναμη, γιατί και τώρα διεκδικείται αυτοδυναμία. Μέχρι το 2009. Το έλλειμμα έπτασε στο 15% και παρέλαβε αυτά που παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ. Ποιος ευθύνεται, γιατί ευθύνεται και αν αυτό θα το μάθει επιτέλους. Νομίζω η ότι ο Αντώνης Σαμαράς είπε σαφώς ότι θα γίνει μια εξεταστική επιτροπή. Αν θέλετε προσωπικά, έχω τις αμφιβολίες μου γιατί κάθε κόμμα βγάζει το δικό του πόρισμα στην Βουλή. Να. Και εδώ πρέπει να δούμε το θεσμικό έλλειμμα το οποίο υπάρχει. Είπε λοιπόν θα γίνει μια εξεταστική επιτροπή για να δούμε πώς καταλήξαμε στο πρώτο μνημόνιο. Πώς καταλήξαμε λοιπόν το Μάρτι του 10 όταν έκλεισαν τη στρόφιγα οι αγορές. Όταν χάσαμε ουσιαστικά μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Συγκεκριμένα αυτό, πολιτικά λοιπόν, πρόσωπα θα από πάμε τη Νέα όσο Δημοκρατία πίσω θα χρειαστεί. Θα πάμε βεβαίως όσο πίσω χρειαστεί. Δεν σας μιλάω χωρίς, χρονικά, χωρίς σας να φοβούμεθα πρόσωπα. Αν εμπλέκονται πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως του ΠΑΣΟΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει αυτό ότι αν φταίνε. Κύριε Σπυρίδωνα, ένα λεπτό. Πάμε πίσω, τα λεφτά υπάρχουν. Ξεχνάμε ότι αυτή η χώρα οργάνωσε, ενώ δεν είχε καθόλου δυνάμεις, μία επιχείρηση λαϊλασίας δημοσίου χρήματος, η οποία ονομάστηκε Ολυμπιάδα 2004. Ισολογισμό, απολογισμό για την Ολυμπιάδα του 2004 δεν έδωσαν ποτέ. Δεν την οργάνωσε. Άρχισε από το 1997 η κυβέρνηση Σιμίτη, η κυβέρνηση Καραμανλή. Ολοκλήρωσε την Ολυμπιάδα, ο απολογισμός ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει. Και ξέρουν, θα το πείτε κύριε Λυσιμάτε, και ξέρουν οι πάντες ότι έχουν γίνει ζάπλουτες και ερωμένες πολιτικών. Όχι μόνο οι πολιτικοί. Αυτά εκεί θα φτάσει το μαχαίρι, πώς γίνανε. Όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε κυβέρνηση, ήταν η περίοδος της εξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα έργα και προφανώς τις συμβάσεις είχαν ολοκληρωθεί. Αλλά βέβαια. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, τουλάχιστον αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, να πάμε όσο πίσω χρειάζεται. Και ξέρετε κάτι άλλο, να ληφθούν όλα τα πρόσωπα. Όσοι διατέλεσαν δημόσιες θέσεις, Γενικοί Γραμματείς, Δήμαρχοι, όχι μόνο υπουργοί, υφυπουργοί και εν πάση περιπτώσει, πρόεδροι οργανισμών. Σαφείς. Όλοι πρέπει να ληφθούν. Κύριε Ζησιμάτε, επειδή. Πώς απέκτησαν τον πλούτο που απέκτησαν τα τελευταία 20-30 χρόνια. Εγώ κάνω μια απλή ερώτηση. Να μας πούνε ποιος ήταν υπουργός. Μιλάμε για κακή διακυβέρνηση επί σειρά ετών αυτού του κράτους, το οποίο, όπως είπε σωστά ο κ. Σπυρίδωνας, διαχέει την υπευθυνότητα και δεν μπορούμε ποτέ μα ποτέ να βρούμε ποιος θέει. Αλλά πάντα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει σε 6 Μαΐου. Και τιμωρία να υπάρξει και λογαριασμούς να δίνουμε. Θα τελειώσει και μόνο να συμφωνήσουμε όλοι για αυτό. Και να ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά. Τα λεφτά επί σειρά ετών χάνονται και δεν ξέρουμε πού πάνε. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτό γιατί η χώρα έφτασε στον κρεμό, έπεσε και εμείς πρέπει πάλι να πληρώσουμε τα σπασμένα. Τα σπασμένα ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να τα πληρώνει πια. Πρέπει να βρούμε την πραγματικότητα της ευθύνης, να την παίρνουμε και να δίνουμε λογαριασμούς. Όπως έχουμε μάθει να κάνουμε και στο εμπόριο, το οποίο εκπροσωπώ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αυτό θέλουν. Θέλουμε να επανεδρύσουμε το κράτος σε μια στέρεα βάση. Σε μια βάση για τους Έλληνες και οι επενδύσεις τότε θα έρθουν. Οι Ευρωπαίοι θα μας εμπιστευτούν. Αυτή τη στιγμή δεν εμπιστεύονται ένα σύστημα που χρεοκόπησε. Γι' αυτό και το Μνημόνιο 2 το μόνο που ζητάνε είναι τα λεφτά του. Δεν τους ενδιαφέρουν οι Έλληνες. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και την να συμφωνήσουμε λοιπόν στο κοινό παρανομαστή, να γίνει ο έλεγχος. Όλοι αυτοί βρισκόμαστε μέσα στο πάνελ. Σπύρος Σπυρίδωνα, δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες. Μα τεράστιες ευθύνες. Δυστυχώς η μεταπολίτευση τελείωσε, χρεοκόπησε. Στις 6 Μαΐου θα έχουμε νέους σχηματισμούς. Αφήστε σε φρέσκα μυαλά και σε καθαρά χέρια να αναλάβουν αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, ο Έλληνας, θεωρείτε ότι αυτό όσοι είναι στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν καθαρά χέρια και δεν είναι φρέσκα έχουμε μυαλά. Έχουμε δυστυχώς πολλά παραδείγματα. Τι εννοείται κύριε Ζησιμάτε? Είπατε επειδή είστε σε μια νευραλγική θέση πάρα πολλά χρόνια. Στο ερώτημα του κ. Σπυρίδωνα, αν εννοείται ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν όλοι καθαρά χέρια, είπατε, ξέρουμε. Και δεν έχουμε υπάρχουν και πάρα πολλά σκάνδαλα τα οποία δεν διελευκάνθηκαν ποτέ. Mm-hmm. Χαθήκανε μέσα σε κάποιες εξεταστικές επιτροπές. Αφήσαμε το χρόνο να κυλήσει. Ο ελληνικός λαός τα βλέπει αυτά. Δεν είναι χαζός.
Πρέπει λοιπόν επιτέλους να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να δούμε την αλήθεια αν θέλουμε αυτός ο τόπος να μπει σε ένα σωστό δρόμο και επιτέλους οι Έλληνες πολίτες να νιώθουν περήφανοι. Γιατί μας έχουν ξεφτυλίσει διεθνώς όλα αυτά τα οποία δεν τα συζητάμε εδώ, αλλά τα συζητάμε στο εξωτερικό. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να βάλουμε τα πράγματα επί των τύπων των ύλων. Αν θέλουμε αυτός ο τόπος και εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, γιατί ξέρετε, όταν είναι βρώμικο το σύστημα, αρχίζει μετά και λασκάρει γενικότερα. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Μία λέξη θα πω μόνο για να σε πάω τον χρόνο των υπολείπων συναδέλφων. Ότι αυτά δεν γίνονται με ευκολία. Γίνονται όταν υπάρχουν ισχυροί θεσμοί που ελέγχουν όλα αυτά που λέτε. Έτσι. Με εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή. Αν δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο, ένα ειδικό δικαστήριο, ένα δικαστήριο που έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν πραγματικά έγιναν άνομα πράγματα, αν κάποιοι βάλαν το χέρι στο δημόσιο χρήμα, δεν θα βγει ποτέ αποτέλεσμα. Συμφωνήσουμε λοιπόν όλοι ότι κάποτε θα στηρίξουμε θεσμούς τέτοιους που δεν θα επιτρέπουν να βρεθούν νέοι υπουργοί με μίζες ή, εν πάση περιπτώσει, να βρεθούν και ποιοι από τους παλιούς, όσοι ήταν αυτοί και όπου και αν βρίσκονται, έβαλαν το χέρι στο δημόσιο χρήμα για να τιμωρηθούν. Ο Έλληνας δεν μπορεί να περιμένει όμως άλλο. Στις 6 μπορεί να γίνουν θα άμεσα απαντήσει, αυτά. Θα τιμωρήσει και θα ζητήσει αυτά. Διακυβέρνηση από ανθρώπους που θα δώσουν αυτή την υπόσχεση και θα είναι υπόσχεση υλοποιήσιμη και πραγματική. Γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε μια κουβέντα η οποία έχει κρατήσει 30 χρόνια. Εσείς που το λέτε είστε πιο αξιόπιστοι από τους υπόλοιπους, εμάς δεν το κατάλαβα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Η οποία ξεκινάει από μηδενική βάση. Είναι 100% υλοποιήσιμη. Είναι 100% υλοποιήσιμη και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να την καταφέρουμε να την κάνουμε και καλύτερη στην πορεία. Ο Έλληνας έχει ανάγκη από εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη δεν την έχουμε δείξει ποτέ. Τον κοροϊδεύουμε. Και ο Έλληνας καταλαβαίνει πολύ καλά, γι' αυτό και υπάρχει απόσταση των πολιτικών από τους πολίτες. Πρέπει να αρχίσει να υπάρχει μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τότε θα σταματήσει και να φοροδιαφεύγει και θα σταματήσει να συμμετέχει. Κύριε Συμμάτα, πάω σε έναν ύποπτο μισό λεπτό. Υπάρχει ένας ύποπτος ανάμεσά μας, ο Μανούσος Ντουκάκης, ο οποίος κατέχει όλα τα στοιχεία αυτά και σιωπά. Αυτό λέω εννοώ με το ύποπτο. Η σιωπή του είναι ύποπτη, έχει μπροστά του κάτι τόμους. Δεν ξέρω με τι μας απειλεί με αυτούς τους τόμους που είναι λέμε. Πάντα απειλητικά τα μπορεί η κάμερα έχει να ζουμάρει στον κύριο Ντουκάκη στο τραπέζι του, αν μπορεί, σε κάτι τόμους που τους έχει εκεί. Το κάνει για να μπορεί τον κύριο Χρυσοχοίδη, διαβασμένος. Κύριε Ντουκάκη, κύριε Ντουκάκη. Έχουμε την τελευταία εβδομάδα στο κοινοβούλιο, 9 με 13. Πώς είναι οι μαθητές στο γυμνάσιο, έτσι κι εμείς έχουμε μαθητολόγιο. Και φέρνει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τροπολογία για την επιχορήγηση για τα κόμματα. Ναι. Εδώ είναι. Ναι. Άρα δεν διαφέρει το ΠΑΣΟΚ. Το ψηφίσαν οι μοναδικοί. Ακούστε με λίγο, μέχρι να διορθώσουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Μέχρι να διορθώσουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, ακούστε με λιγάκι. Είπε προηγουμένως ο κύριος Σπυρίδων ότι θέλουμε να φτιάξουμε, να θωρακίσουμε τη χώρα, φτιάξουμε ισχυρούς θεσμούς και αφού θα φτιάξουμε ισχυρούς θεσμούς, τότε θα μπορέσουμε να αποδώσουμε ευθύνες. Εσείς χρόνια πολλά φοροτεχνικός, πρόεδρος, με πολιτικό λόγο κλπ. Οι θεσμοί μας λείπουν. Οι υπουργοί των οικονομικών που περάσαμε ήταν άσπηλοι, άμωμοι και αμόλυτοι. Δεν είχαν καταλάβει για το έγκλημα λαιλασίας τίποτα. Είναι πεντακάθαροι στα φοροτεχνικά τους, στις απόθεν έσχες τους και όλα αυτά. Εγώ στο κοινοβούλιο. Τα πιστεύετε ή κάποιοι μας κοροϊδεύουν. Εγώ κοντρά. Στο κοινοβούλιο το υπηρέτησα 41 μέρες. Mm-hmm. Μπήκα μέσα 20 Φεβρουαρίου και έφυγα 11 Απριλίου. Δηλαδή ίσα που 40. Και τι διαπιστώσατε από αυτές τις 41 μέρες. Και διαπίστωσα ότι γίνονται μέσα συνεργασίες πάντα με εντολές της Μέρκελ, κατ' εντολή της Μέρκελ, αυτά έρχονται. Στα χέρια μου ήρθε φορολογικό νομοσχέδιο το καινούριο, το οποίο συμμετείχε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, από την τώρα την Μπακογιάννη ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής και από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό εμείς. Και μας λένε ότι θα πάρετε αυτό και πάνω σε αυτό θα ψηφίσετε. Και τους λέω, άμα είναι έτσι, εγώ συμμετέχω, φεύγω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι σας είπα, δηλαδή, θα πάρετε αυτό ήτανε το νομοσχέδιο έτοιμο από το Δέλτα Νιτάφ και το οποίο ήταν απαγορευτικό. Να σας πούν τι λέει μέσα. Ότι ήταν όλο φορολογίες είχε μέσα. Ναι. Μεγάλες φορολογίες. Ναι, αλλά σας εξήγησε κανείς ή είπατε όχι, μας είπανε πάνω σε αυτό θα κινηθείτε. Εγώ τους το άφησα. Όχι, δεν το πληρώσαμε. Ήταν επιτροπές από τη Βουλή. Ναι. Και το άφησα και σηκώθηκα και έφυγα. Και μετά από μια εβδομάδα με καλέσανε και μου λένε όχι.
θα κάνουμε επιστημονική εργασία, όπως το είπανε. Αυτός ο χοντρός τόμος που έχετε εκεί, τώρα, που θα προκαλεί θα την περιέργεια... Θα σας το πω τώρα. Τώρα θα σας το πω. Ναι, κύριε Σταυράκη, μισό λεπτό. Έχουμε στη Βουλή, μας κάλεσε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Πετσάνικος, 51 βουλευτές από όλα τα κόμματα. Ναι. Όπως ακριβώς το λέει, για διεκδίκηση γερμανικών απομνημιώσεων 500 δις. Με επικεφαλής... Το λέει ο κύριος Πετσάνικος, βάζει το ποσόν. Όχι. Ναι. Εμείς εκτιμήσαμε, μάλιστα ο κύριος Γλέζος περισσότερο ο κύριος Γλέζος, μας έτσι, έκανε ναι. την ανάλυση. Πρώτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ναι, βεβαίως. Mm. Τότε δεν ήταν. Τότε θα είχε τα πούμε, σαν... να τα λέμε. Ναι, αυτά, τα δεν το αρνούμε, αλλά ναι. τότε είχε έρθει σαν ειδικός, που ναι. είχε εξεταστεί. Ναι. Ναι. Και εκεί λοιπόν έπρεπε να παρευρίσκεται ο κύριος Βενιζέλος, από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δήμας σαν Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δήμας σαν Υπουργός Εξωτερικών από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Παπαϊωάννου Υπουργός Δικαιοσύνης. Κανένας δεν ήρθε από αυτούς. Διαλύθηκε αυτή. Ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι έχω εντολές από την κυρία Μέγκελ να μην παρουσιαστώ. Ο κύριος Δήμας, από ό,τι μας είπε η κυρία Παπανδρέου, λέει κοιμότανε και δεν ξύπνησε να έρθει. Και ο κύριος Παπαϊωάννου λέει τι να ασχοληθούμε αφού λείπουν οι άλλοι, γιατί να γίνει αυτό. Κύριε αυτός Δουκάκη, ο τόμος είναι... Γιατί δεν λέτε στον ελληνικό λαό ότι το αυτός μνημόνιο μέσα τόμος... περιέχει, δεν περιέχει συμψηφισμό. Δεν έχουμε χρόνο. Ας πούμε δύο κουβέντες. Θα τα πείτε εσείς. Θα τα πείτε εσείς. Όχι, είναι, εδώ το ξέρει ο είναι κόσμος. Ένα νομοσχέδιο 1069 σελίδες, το οποίο το έχει ψηφίσει... Όχι, δεν ήρθε στη Βουλή, αλλά για να έρθει στη Βουλή το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Από η Επιτροπή της Βουλής εννοεί. Μπράβο. Πέστε για να καταλάβετε. Δεν έχει σημασία αυτό. Η Επιτροπή και είναι η αναδιοργάνωση των Υπουργείων και τα νομικά πρόσωπα ώστε να υπηρετείται αποτελεσματικότερα. Εδώ λοιπόν απολύονται 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι εδώ μέσα. Εδώ μπαίνει... Τι εννοείται απολύονται με αυτό το νομοσχέδιο, ναι. καταργούνται θέσεις και θα απολυθούν, λέει ευθέως για όχι. απολύσεις. Θα μειωθούν οι δημόσιοι 150.000. Ναι. Όχι σε μια μέρα. Δεν προσδιορίζει, μπορεί να πάρει όχι, σε κανένα εξάμηνο, αυτό που τέλε. Επίσης, έχετε άποψη να αυξηθούν οι δημόσιοι πάλι. Δεν έχει νόημα αυτό, λέω ότι λέει το νομοσχέδιο. Εγώ το λέει η Δημοκρατία. Κοιτάξτε, α πούμε δύο κουβέντες σοβαρές. Α πούμε δύο σοβαρές κουβέντες. Τι έφερε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ναι, το κόμμα σας τι λέει όμως, ένα λεπτό. Κάντε μου τη χάρη. Λέει λήψη μέτρων για τη λειτουργία. Αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου τώρα. Τι λέει, να πωλήσω εγώ 150.000. Μα είναι δυνατόν, δεν με ξέρετε 40 χρόνια. Για το όνομα της Παναγίας. Και λέει λοιπόν συγχώνευση και ενοποίηση και διάρθρωση των υπηρεσιών. Δηλαδή η καλαθοσφαίριση που εργάζονται. Η Ομοσπονδία Γυμναστικής Αντισφαίρησης. Καλά, μα είναι υπηρεσίες μαϊμού να μην καταργηθούν. Όχι, ότι όλοι αυτοί θα απορροφηθούν. Όχι μόνο αυτοί. Η Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων, Πάλις, Τζούντο, Καράτε και τα λοιπά. Συμβασκίας, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Όταν τους ρώτησα λοιπόν και τους αρμόδιους που ήταν να το φέρουν το νομοσχέδιο, τελικά το απέσυρε ο Σαμαράς γιατί φοβήθηκε τις εκλογές. Ξέρετε τι μου είπανε. Αυτούς θα τους πάρουμε και θα τους πάμε στον Όλυμπο. Θα τους δώσουμε τζουγκράνες το χειμώνα και το χιόνι θα το τραβάνε προς τα κάτω για να κάνει ο κόσμος σκι. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο είναι που οι ιερείς, οι Έλληνες ιερείς, διότι οι υπόλοιποι θα πληρώνονται, δεν θα παίρνουν πλέον αμοιβή, δεν θα παίρνουν μηνιάτικο. Αλλά θα πληρώνονται από το παγκάρι. Και καταθέσαμε ερώτηση, είναι πάνω και ο αριθμός πρωτοκόλλου, ναι. Σαν, το δούμε, και, ναι. το, και λέει ο υπουργός ότι είναι εντολές από τη Μέγκελ. Κύριε Δουκάκη, αυτό μας επιτρέπετε και ένα πολιτικό ερώτημα. Ένα λεπτό. Και ένα πολιτικό ερώτημα όμως. Στον κόσμο που σας βλέπει. Εδώ είναι υπογραφές. Θεωρείτε εκ των υστέρων, κύριε Δουκάκη, να απαντάμε όμως και σε κανένα πολιτικό ερώτημα. Ναι. Εκ των υστέρων θεωρείτε ότι σας έκανε κακό στο κόμμα σας και με βάση την πτώση των ποσοστών σας ότι συμμετείχατε στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Γιατί αυτό βλέπουμε... γίνανε οι εκλογές, γίνανε οι εκλογές, έχουμε αποτελέσματα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις ποιες δημοσκοπήσεις, του τελευταίου καιρού. Ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις. Θέλετε να σας φέρω εγώ δημοσκόπηση ότι ένα αλφα κόμμα θα πάρει... Ήταν λάθος η συμμετοχή σας στην κυβέρνηση. Γιατί αυτό θα κριθεί από τις εκλογές και εκ του αποτελέσματος. Όχι, εσείς πώς το κρίνατε. Τι να το κρίνω εγώ. Ο ελληνικός λαός κρίνει. Δεν το κρίνω εγώ. Καλά, κανένας υποψήφιος από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό δεν κρίνει. Το αποτέλεσμα θα έρθει και από εκεί και πέρα θα καθίσουμε εδώ και θα μου πείτε: έκανατε λάθος. Θα αναγνωρίσω κάποιο λάθος. Αλλά όχι ότι όταν προσπαθήσεις
να είσαι συνεπής με τον όρκο που έδωσε και να δουλεύεις από το. Καταρχάς, εγώ είχα το Υπουργείο Οικονομικών στο Λαϊκό Ορθόδοξο Δάμι και είδα 50 ομοσπονδίες που δεν τις έχει δει κανένα κόμμα μέσα στη Βουλή. Συζητήσαμε τα προβλήματα, λύσαμε θέματα, γίνανε ερωτήσεις, γίνανε περωτήσεις. Το ξέρετε ότι υπάρχει δέσμευση αυτή τη στιγμή στη Βουλή για τα ομόλογα τα οποία είναι μέχρι 100.000. Υπάρχει απάντηση από τα κόμματα. Τι σημαίνει αυτό? Και αυτό τι σημαίνει? Λέει ότι μέχρι 20 Ιουνίου θα εκτιμήσουν εάν τα 3,9 δις τα οποία έχουν τα ομόλογα από μέχρι 100.000 και σε εργαζόμενους όπως οι Ολυμπιακοί δώσανε ομόλογα για αποζημίωση, ότι θα κοιτάξουν σε αυτή την περίπτωση να αντικατασταθούν και όχι να ζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουμε κάνει δουλειά μέσα. Σε φορολογικά θέματα, σε υπόλοιπα. Όχι, καθίσαμε και συζητήσαμε. Εγώ συζητούσα. Εγώ δεν είμαι αρνητικός. Στο Υπουργείο Οικονομικών είχαμε 10 συσκέψεις. Λείπανε 3 κόμματα. Μονίμως λείπανε 3 κόμματα από μέσα. Πάμε, γιατί θα γίνεται αυτό? Μάλιστα, κύριε Ντουκάκη. Τους εξαπάτησαν στην Ολυμπιακή. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα που έχουμε για αυτή την πρώτη εκπομπή. Δεν τους αποζημίωσαν, τους εξαπάτησαν. Τους έδωσαν ομόλογα. Και είναι στα δικαστήρια. Τους έδωσαν ομόλογα. Όπως πριν το διάλειμμα, να το επαναλάβω, με το PSI, για να μην θυχθούν τα συμφέροντα των τραπεζών, λαιλάτισαν τα ασφαλιστικά ταμεία και τώρα έρχονται και μας εκβιάζουν. Πώς θα δώσουμε συντάξεις? Αλλά πρέπει να κυρία Σταυράκη, επειδή είστε και πρόεδρος των εφοριακών πολλά χρόνια. Είναι του Συμβουλίου, τώρα είμαι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ναι, ναι. Είναι ακριβές αυτό που λέει ο κύριος Τσιμπόγλου από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι λαιλατήθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία χωρίς να... Χωρίς να υπήρχε. Τα αποθεματικά και λοιπά. Που είχαν κατατεθεί στην Τράπεζα Ελλάδος. Τα ασφαλιστικά ταμεία λαιλατήθηκαν διαχρονικά. Ναι. Διαχρονικά. Με το PSI και με αυτά λαιλατήθηκαν. Βεβαίως. Όλες οι καταθέσεις των ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, λίγες μέρες πριν το PSI, έγιναν ομόλογο. Όχι οικειοθελώς. Και μάλιστα. Όχι οικειοθελώς, με απόφαση. Με απόφαση Τραπέζης της Ελλάδος και μονομερή και με νομοθέτηση ότι δεν ευθύνεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Δικαιολογημένα, κυρία Σταυράκη, δικαιολογημένα ή όχι? Δικαιολογημένα τι, δικαιολογημένα έκανε ομόλογα. Για εσάς, για τη δική σας θέση, εμείς λέμε όχι. Για εσάς η δική σας θέση είναι δικαιολογημένο αυτό ή όχι? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πάμε. Είναι, συγγνώμη κυρία Αυλονίτου, συγγνώμη. Και των νοσοκομείων. Βεβαίως. Κυρία Σταυράκη, πάμε στο διάλειμμα. Θα γυρίσουμε μετά. Θα έχουμε ακόμα περίπου 15 λεπτά. Είστε 9 εκπρόσωποι κομμάτων εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, από ένα δίλεπτο καθένας, από ένα δίλεπτο καθένας θα έχετε μετά για τον αποχαιρετισμό. Πάμε στο διάλειμμα τώρα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αλλά πριν να ολοκληρώσουμε πρέπει να πάμε στον Κώστα τον Ασημακόπουλο για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Κώστα, τι ακριβώς έχει συμβεί? Λοιπόν, εξωδιακή ήταν η βραδιά για την Άννα Διαμαντοπούλου. Ομάδα περίπου 50 ατόμων εγκλώβησαν την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου μέσα σε ταβέρνα στην Κεσαριανή, όπου μιλούσε με αποτέλεσμα να διακοπεί η ομιλία της και η υπουργός να αποχωρήσει άρον-άρον. Η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες, το τραπέζι σε πανεπιστημιακούς, όταν ομάδα πολιτών την αποδοκίμασε, φώναξε συνθήματα εναντίον της ίδιας, της κυβέρνησης αλλά και της αστυνομίας και μάλιστα πέταξε προς το μέρος της και μικροκρατικήμενα, αναπτήρες και στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Πριν από δευτερόλεπτα, η κυρία Διαμαντοπούλου στο Twitter, από ό,τι βλέπουμε, γράφει, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά, παρότι 30 άτομα προσπάθησαν να εμποδίσουν τη συγκέντρωσή μου. Το πρόγραμμα συναντήσεων συνεχίζεται κανονικά και απόψε και κάθε μέρα. Φασίζουσες συμπεριφορές δεν τρομοκρατούν και δεν με φοβίζουν από όπου και αν προέρχονται. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου σχολιάζοντας το επεισόδιο. Κώστα, προσδιορίζει πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχονταν ή δεν υπήρχε, δεν ήταν ευδιάκριτο?
Όχι, όχι, δεν. Επειδή είχαμε με τον Πέτρο Ευθυμίου να δούμε μήπως ούτε είναι το και οι πληροφορίες που μας έρχονται χαρακτηρίζουν τους πολίτες αυτούς, περίπου 40 με 50. Όμως δεν υπόθηκε κάποιο σύνθημα που να δείχνει ακριβώς από ποιο χώρο είναι. Ωραία, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να έρθουμε, Γιάννη, στο στούντιο. Πολύ γρήγορα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Πολύ γρήγορα. Δύο λεπτά σε κάθε υποψήφιο, ένα τελευταίο μήνυμα για την υποψηφιότητα. Να αρχίσουμε αντίστροφα από ό,τι αρχίσαμε, να πάμε, όχι να τελειώσουμε στα κόμματα που κυβερνούν. Αρχίζουμε από τον κύριο Χρυσοφάκη της Δημοκρατικής Αριστεράς. Υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Πειραιός, ο γιατρός ο Μανώλης Χρυσοφάκης. Κύριε Χρυσοφάκη, στο 1-2 λεπτά πόσο θέλετε να κάνετε χρήση, τι εσείς δίνετε στον κόσμο ως υπόσχεση, τι περιμένετε από τον κόσμο για τις 6 Μαΐου και για εσάς και για το κόμμα σας. Οπωσδήποτε για το τελευταίο θέμα το οποίο τόσο πολύ συζητήθηκε, αυτοί που λένε εξεταστικές επιτροπές, αρκετά πια χορτάσαμε εξεταστικές επιτροπές και χρήματα ξοδέψαμε. Πρέπει να συσταθεί οπωσδήποτε μία έρευνα σε βάθος 20ετίας και για οποιοδήποτε πρόσωπο έχει χρηματίσει σε οποιαδήποτε θέση που χρηματίζεται από το δημόσιο. Ώστε να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα, υπάρχουν πάρα πολλά παραλυπόμενα. Πρέπει ο λαός πια να δει. Για να γίνει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να μπουν τίμια, αλάβητα πρόσωπα στην πολιτική. Χωρίς να είναι αυτά τα πρόσωπα, είναι δύσκολο να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Η Δημάρ πιστεύει αυτό ακριβώς, την πενταετία. Θέλει μια ισχυρή, οπωσδήποτε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, θέτοντας στη διάθεσή της άξιους ανθρώπους από το ευρύτερο σοσιαλιστικό πεδίο. Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν μια Δημάρ ισχυρή που είτε ο ελληνικός λαός τη βάλει στη θέση της αντιπολίτευσης είτε της συμπολίτευσης να μπορεί να προσφέρει πραγματικά και να υλοποιήσει Μάλιστα. το πρόγραμμα το οποίο έχει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία. Δεν ήθελα να πάω στην κυρία Σταυράκη, Φρόσο Σταυράκη, υποψήφια με την κοινωνική συμφωνία της κυρίας Κατσέλη στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Στην κυρία Σταυράκη. Η κοινωνική συμφωνία πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι στη Βουλή. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαπραγματεύεται σκληρά και να έχει και σημαντικά αποτελέσματα. Το μνημόνιο έχουμε πλέον καταλήξει ότι πρέπει να αναδιαπραγματευτεί σοβαρά και ως προς την περίοδο αναπροσαρμογής του χρέους και ως προς την περίοδο του ελλείμματος αλλά και ως προς το χρέος. Ο λαός αυτή τη στιγμή υποφέρει, οι νέοι μας φεύγουν στο εξωτερικό, οι λύσεις πρέπει να είναι άμεσες, η κοινωνική συμφωνία θα είναι μέσα στη Βουλή ένας καταλύτης συνεργασιών και εξελίξεων. Νομίζουμε, πιστεύουμε ότι ο κύκλος των παλαιών κομμάτων έχει κλείσει, η κεντροαριστερά είναι μπροστά στις ιστορικές της ευθύνες. Θέλουμε να πιστεύουμε και με τη συμβολή τη δική μας ότι θα τις αναλάβει. Και σε ό,τι αφορά μία κουβέντα θέλω να πω για την Αλφα Αθήνας, μία πολύ δύσκολη περιοχή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, με σημαντικό πρόβλημα εξίσου με το οικονομικό, το μεταναστευτικό και την ποιότητα ζωής. Η κοινωνική συμφωνία έχει μία σειρά προτάσεων και θέσεων για να γίνει το κέντρο της Αθήνας, το κέντρο Μάλιστα. της χώρας, ελκυστικό και δυναμικό, όπως πραγματικά του αξίζει. Μάλιστα, κυρία Σταυράκη, πάμε στον Θόδωρο Δαμιανό από την πρώτη Αθήνα στη Β' Αθήνας, υποψήφιος με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Γιατί, κύριε Δαμιανέ, να σας ψηφίσουν το κόμμα σας οι Έλληνες πολίτες που μας βλέπουν, μας ακούνε απόψε? Γιατί τουλάχιστον ως κόμμα είμαστε μόνοι ίσως που δεν κάναμε κολοτούμπες. Αυτό που λέγαμε εδώ και 15 μήνες που δημιουργηθήκαμε σαν κόμμα, συνεχίζουμε να το λέμε ακόμα. Έχουμε μια σταθερότητα και σοβαρότητα στη θέση μας. Διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιο συνδικό του θέμα, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι θέσεις μας είναι σταθερές, αταλάντευτες, αμετακίνητες και έχουμε και την ευρωπαϊκή προοπτική που είναι απολύτως αναγκαία για τη χώρα αυτή. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στο ισχυρό ευρώ και στον ισχυρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Πιστεύουμε όμως παράλληλα ότι πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές
σε διάφορες θέσεις του μνημονίου που να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο Μάλιστα. αύριο για όλους μας. Και σήμερα πάλι επανέλαβε η Ντόρα Μπακογιάννη ότι για οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία είναι Μάλιστα. ξεκάθαρο ότι θα υπάρχουν κόκκινες γραμμές και μόνο αν αυτές τηρηθούν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Κύριε Δημιανέ, καλή επιτυχία και σε εσάς. Να πάμε καλά. Στον κύριο Ζησιμάτο, στον υποψήφιο με τους ανεξάρτητους Έλληνες στην πρώτη περιφέρεια Πειραιός και Νήσων. Γιατί ανεξάρτητοι Έλληνες στην Βουλή, το δικό σας μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πάνος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες λένε πάρα πολύ απλά ότι με πρακτικές λύσεις θα απαντήσουμε στην καταστροφή του μνημονίου. Με εμπειρία και νοικοκυριό μπορούμε να βάλουμε τάξη στο κράτος και στον τόπο μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο ελληνικός λαός αξίζει πάρα πολλά και δεν θα επαιτεί, αλλά θα απαιτεί. Πρέπει επιτέλους με την ψήφο σας να δώσετε ελπίδα σε αυτή τη χώρα και να τιμωρήσετε τη διαπλοκή, την αδιαφάνεια, την κακοδιαχείριση και την προδοσία. Κάντε την ψήφο σας όπλο ενάντια σε όσους επιβουλεύονται την πατρίδα μας, όσους θέλουν να κάνουν την Ελλάδα ένα ξένο προτεκτοράτο και την χώρα και τους εργαζόμενους σκλάβους των 300 ευρώ. Πίσω από τους αριθμούς του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου υπάρχουν άνθρωποι. Είμαστε εμείς. Υπερασπιστείτε λοιπόν στις εκλογές της 6ης Μαΐου με την ψήφο σας στην πατρίδα μας, τους Έλληνες, το μέλλον σας και το μέλλον των παιδιών σας. Κύριε Ντουκάκη, είστε υποψήφιος στην Β' Περιφέρεια της Αθήνας, δεύτερη περιφέρεια, με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Γιατί εσάς? Πιστεύουμε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι το πρώτο κόμμα και το αρχικό, το οποίο από την πρώτη στιγμή καλούσε την κυβέρνηση να απομακρύνει τους λαθρομετανάστες από την Ελλάδα. Πού θα πάνε? Αυτό ήταν πρόβλημα της Ευρώπης. Ακόμη θέλουμε να πούμε ότι η εργατική νομοθεσία μετεβλήθη σε ένα μόνο, σε μια σελίδα. Με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου το 2012, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, το μεροκάματο του εργαζόμενου πήγε στα 21,9 ευρώ, του δε μισθωτού στα 627,5. Αυτό θα έρθει στη Βουλή όταν ανοίξει η Βουλή, με το καλό που θα ανοίξει. Εμείς δεσμευόμαστε και εγώ προσωπικά ότι θα κάνουμε τα πάντα αυτό την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Μάλιστα. που υπογράφεται από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία να μην περάσει, Μάλιστα. να γίνει νόμος, αλλά να έχουμε ένα σοβαρό μεροκάματο και ένα μισθό στον εργαζόμενο. Κυρία Πλονίτου, με μαχητικό τρόπο υπερασπίζεστε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε που είστε, Β' Περιφέρεια της Αθήνας, γιατί. Ο κόσμος της εργασίας βρίσκεται σε πόλεμο, έτσι, με τους τραπεζίτες, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι ταυτισμένη με τα μνημόνια. Η Ευρώπη που θέλουμε είναι η Ευρώπη, η δημοκρατική Ευρώπη, η Ευρώπη της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ζητάμε ψήφο στο συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε δίπλα στον κόσμο, έξω στις πλατείες, μαζί τους στις πλατείες, στους δρόμους, μαζί με τα κινήματα, ήταν συνεπής αντιμνημονιακή δύναμη και βάζει πάνω απ' όλα το πρώτο πράγμα που θα κάνει να στηρίξει την κοινωνία, να είναι όρθια η κοινωνία για να μπορεί να προχωρήσει και να πάει παρακάτω, να διαπραγματευτεί, να συμμαχήσει Μάλιστα. και να φτιάξει την Ευρώπη. Έχουμε προτάσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι προτάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς να σταθούν στα πόδια τους. Ζητάμε λοιπόν την ψήφο Μάλιστα. του ελληνικού λαού για να στείλουμε την κυρία Μέρκελ και τους τοπικούς εκπροσώπους της στο περιθώριο. Ο κ. Σάβα Τσιμπόγλου είναι υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρώτη περιφέρεια Πειραιός και Νήσων. Κύριε Τσιμπόγλου, γιατί το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές να το προτιμήσει ο ελληνικός λαός? Γιατί η ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του εργατικού κινήματος. Την 1η του Μάη οι κομμουνιστές και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ θα βρίσκονται στη Χαλιβδουργία, οι ναυτεργάτες κομμουνιστές. Μαζί με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ θα κάνουν απεργία μαζί με την υπόλοιπη εργατική τάξη. Χρειάζονται αυτές οι απεργίες για να υπερασπίσουμε το θεσμό της συλλογικής σύμβασης, της κοινωνικής ασφάλισης, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Θα έχουμε αγώνες μέχρι τις 6 του Μάη και μετά τις 6 του Μάη. Είναι μια κατάσταση σκληρή που τη γεννάει η καπιταλιστική οικονομική κρίση και η εργατική τάξη πρέπει να βρει τη δύναμη με το κόμμα της να ανοίξει δρόμο να αντιμετωπίσει Μάλιστα. τα προβλήματα που γεννάει η κρίση. Εργατική λαϊκή εξουσία για να έχουμε λαϊκή οικονομία. Κύριε Σπυρίδων, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξανά αυτοδύναμη?
Κυρία Νικότσου, η Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη χώρα έχει ανάγκη τη στιγμή αυτή από σταθερότητα. Και όπως έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που να την εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει τρία διακριτά σκέλη. Το πρώτο έχει σχέση με την εξυγχρονισμό αυτού του ελληνικού κράτους, με την άρση όλων αυτών των αγκυλώσεων που μας έφεραν στο σημείο που είμαστε τώρα, που διέλυσαν τον παραγωγικό ιστό. Το δεύτερο έχει σχέση με την πορεία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις συμμαχίες που να κάνουμε μέσα σε αυτήν, έτσι ώστε η πολιτική περισυνοχής να είναι ουσιαστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να βρεθούν τέτοιου είδους χρηματικά εργαλεία, είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε με άλλο τρόπο, ώστε επιτέλους οι χώρες οι οποίες έχουν ύφεση να προχωρήσουν στην ανάπτυξη και να υπάρξει πραγματική ισονομία και συνοχή στους πολίτες Ευρώπης. Και τρίτο είναι να εκμεταλλευτούμε τη σημαντικότατη γεωπολιτική θέση που έχουμε και τα πλούσια κοιτάσματα που έχουμε κάτω από τη χώρα μας. Τα τρία αυτά είναι οι βασικές μας πολιτικές που πιστεύω ότι όταν πάρα πολύ σύντομα Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα και θα έρθουν, φαντάζομαι, μια σταθερότητα και αμέσως μετά καλύτερες μέρες. Η δικηγόρος, η κυρία Ρόη Παυλέα, είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Κυρία Παυλέα, ξαναζητάτε πάλι το 2012 την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί θα πρέπει να σας ανανεώσει εντολή διακυβέρνησης ο ελληνικός λαός? Δύο λόγια. Ένα για το παρελθόν και ένα για το μέλλον. Όσον αφορά το παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ έχει συνειδητοποιήσει τα λάθη του. Τα λάθη τα παραδέχεται και θέλει να τα διορθώσει. Θέλει να αχυθεί βαθύ φως στα σκάνδαλα, στο πόφεν έσχες, όλα αυτά που συνέβησαν θέλουμε να προχωρήσουμε. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον, ομολογώ ότι δεν κατάλαβα σήμερα το βράδυ, δεν είχαμε ένα συμπέρασμα για όλα αυτά που έχουμε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει κανείς σωστά τη θέση του. Θέλουμε να είμαστε μέσα στο ευρώ, να μην πληρώνουμε και να λέμε στους δανειστές μας ότι πρέπει μόνο να πληρώνουμε. Θέλουμε να βγούμε εκτός ευρώ, αλλά δεν ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώσουμε στις 7 Μαΐου τους μισθούς. Το ΠΑΣΟ, κατά την άποψή μου, βελτιωμένο, όχι έτσι όπως το είδαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Με τρόπο τις λέξεις μου. Ένα ΠΑΣΟ βελτιωμένο, που έχει λύσεις και πρόγραμμα, μπορεί να πάει την Ελλάδα μπρος στην ανάπτυξη, να βγούμε στο ξέφωτο, να μπορέσουμε ξανά να βγούμε στις αγορές. Πιστεύω σε αυτό και ειδικά εγώ προσωπικά, ως άνθρωπο, ως δικηγόρος που είναι πολύ ευαίσθητος σε θέματα δικαιοσύνης. Μαρία Νικόλτζιου, εσύ θα πάρεις το λόγο τώρα. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή που έχουμε, ξεκινήσαμε στο κανάλι 9, θα πάνε οι εκπομπές μας μέχρι και την Παρασκευή πρώτων εκλογών, με καλεσμένους υποψήφιους από περιφέρειες, κυρίως του Τρικανοπεδίου. Το κανάλι έχει τοπική εμβέλεια στην Αττική. Θα πείτε βέβαια κατοικία μου σας πληθυσμός της χώρας εδώ. Αττική και λίγο πιο έξω από την Αττική επίσης. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε από όσο το δυνατόν περισσότερους και νεότερους υποψήφιους, νέους άκαπνους, έξω από, από τις θέσεις τις νευραλγικές αυτές που έχουν παράγει άσχημα αποτελέσματα στον ελληνικό λαό, να έχετε κι εσείς περισσότερα περιθώρια επιλογής. Λοιπόν, εμείς να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψήφιους βουλευτές που ήταν σήμερα κοντά μας, να ευχηθούμε να βγάλατε κάποιο νόημα, να βγάλατε τα συμπεράσματά σας ή αμήν τι άλλο να σας βοηθήσαμε απόψε, καθότι η ώρα της απόφασης πλησιάζει, να ξεκαθαρίσετε έτσι κάπως καλύτερα τι πρεσβεύουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων που βρέθηκαν απόψε εδώ. Εμείς θα είμαστε κοντά σας κάθε βράδυ από τις 9 μέχρι τις 12, μέχρι και την Παρασκευή πρώτων εκλογών, δίνοντας βήμα σε όλους τους υποψήφιους όλων των κομμάτων. Καλή σας νύχτα. Καλό σας βράδυ.